το οποίο οι απόψεις διείστανται. Είναι το θέμα των αεροψεχασμών. Άραγε, πολλοί θα αναρωτιόμαστε, μας ψεχάζουν. Οι περισσότεροι, από ό,τι ξέρουμε στο που κυκλοφορούν, λένε ότι οι αεροψεχασμοί είναι ένα σενάριο φαντασίας, είναι μια θεωρία συνωμοσιολογίας, όπως λένε, και ότι δεν υφίσταται. Μάλιστα, σε όλες τις εγκυκλοπαίδειες, τις νέες εγκυκλοπαίδειες που αναφέρονται στα θέματα των αεροψεχασμών, θα δείτε ότι το παρουσιάζουν ως τελείως φυσιολογικό φαινόμενο, όπως η Wikipedia, που είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, που είναι στο ίντερνετ, έχει ολόκληρη αναφορά πάνω στο θέμα των αεροψεχασμών και ουσιαστικά εμπέζει όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι πραγματικά μας ψεχάζουν. Άρα και λοιπόν ο κόσμος είναι ανημέρωτος σε αυτό. Και όποτε έχουν γίνει ερωτήσεις, μία ερώτηση στην Ελληνική Βουλή έχει απαντηθεί από τον Μαντριώτη που ήταν τότε Υπουργός Γεωργίας, ο οποίος ερωτήθηκε από ένα βουλευτή της Κορίνθου, τον Κόλια, της Νέας Δημοκρατίας ήταν το 2012, να του μιλήσουν για αυτές τις περίεργες ουρές που βλέπουμε πάνω, να αφήνουν πίσω του τα αεροπλάνα, οι οποίες ουρές μένουν για πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Και το απάντησε ο Μακριώτης ότι είναι η αεροδιάδρομη και είναι φυσιολογικές αυτές οι ουρές, είναι τα καύσιμα που αφήνουν πίσω τα αεροπλάνα. Ωστόσο έχουμε επίσημα πλέον από επίσημα χείλη, όπως είναι ο Νίκος ο Κατσαρός, που είναι καθηγητής, συνεργάτης, είναι πρόεδρος αντιπρόεδρος των Χημικών Ελλάδος και είναι και στο Δημόκριτο συνεργάτης, επιστημονικός συνεργάτης. Αυτός έχει ερευνήσει το θέμα των αεροψεχασμών και υποστηρίζει ότι δεν είναι απλά γραμμές που αφήνουν τα καύσιμα των αεροπλάνων, δεν είναι ακίνδυνες γραμμές. Εγώ θα σας πάω κάπως διαφορετικά. Θα αρχίσουμε από μια είδηση που βγήκε τώρα, πριν από λίγες μέρες. Και είναι πραγματικότητα αυτή η είδηση. Δημοσιεύτηκε σε μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ, λέγεται naturalnews.com, στην Αμερική. Και η ιστοσελίδα αυτή αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα που έγιναν στην Αμερική. Καταρχήν όλοι ξέρουμε ότι επί πολλά χρόνια το Υπουργείο Γεωργίας ψεκάζει για να εξολοθρεύσει τα κουνούπια ή να μειώσει τη δράση τους. Και ψεχάζει σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα τώρα στην κρίση κάνα δύο χρονιές που δεν είχε ψεχάσει, είχαμε και εμείς κουνούπια και αυτά και ισχυρά κουνούπια, όπως τα τίγρης που τα λέγατε. Λοιπόν, άρα χρησιμοποιούνται οι ψεχασμοί για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό κρατήστε το ως δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο που έχουμε και έχει αρχίσει και βγήκε πριν από λίγες μέρες, και αυτό θα σας ξαφνιάσει, είναι ότι στην Αυστραλία, το χειμώνα που μας πέρασε, δηλαδή όχι το καλοκαίρι σε εμάς, αυτός ήταν χειμώνας, για να απελευθερωθούν, λέει, οι υπηρεσίες, οι κρατικές υπηρεσίες, από την προσέλευση των ανθρώπων που θα πήγαιναν να εμβολιαστούν για τη γρήπη, να πάρουν δηλαδή το εμβόλιο της γρήπης, η κυβέρνηση εκεί αποφάσισε και το έκανε πράξη, να παραχωρήσει, να δώσει το εμβόλιο αυτό σε όλους τους κατοίκους μέσω αεροψεχασμών, και όπως και έγινε. Ψέκασε δηλαδή αυτά που περιέχονται στο εμβόλιο με κρυσταλλική μορφή και ο άνθρωπος μέσα από την αναπνοή του τα πήρε από τη μύτη και εμβολιάστηκε χωρίς να το θέλει, και κάποιος που δεν ήθελε εμβολιάστηκε. Και χωρίς να το ξέρει. Και χωρίς να το ξέρει. Αυτό έγινε στην Αυστραλία και είναι δεδομένο. Έγινε τον προηγούμενο χειμώνα, τώρα έχουν καλοκαίρι. Στην Αμερική λοιπόν, επειδή υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το εμβόλιο της γρήπης, έχει αρχίσει, μερικοί δεν το θέλουν, μάλιστα εδώ διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι στο New Jersey Αμερικανίδες γυναίκες απολύθηκαν από τη δουλειά τους γιατί αρνήθηκαν να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης. Σκέφτεται η Αμερικανική κυβέρνηση λοιπόν για να προωθήσει αυτό το εμβόλιο, το οποίο είναι το πρώτο ειρηνικό εμβόλιο, όπως το λένε, που έχει βγει, είναι ειρηνικό, το παίρνουν μέσα από τη μύτη, δεν χρειάζεται με σύριγγα, να το προωθήσει σε όλους τους Αμερικανούς, στα εκατομμύρια των Αμερικανών, μέσω των αεροψεχασμών. Άρα βλέπουμε δύο περιπτώσεις. Η μία που έχουμε τα κουνούπια, που αντιμετωπίζεται και ξέρουμε ότι γίνονται αεροψεχασμοί,
με φάρμακα και δεν ξέρουν τι φάρμακα ρίχνουν και κατατροπώνουν τα κουνούπια και αν αυτά τα φάρμακα έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Αυτό δεν μας το έχει πει κανείς. Μάλιστα λένε ότι τα ρίχνουν σε μέρη που να μην υπάρχει έτσι κοντά ανθρώπινη... Να μην υπάρχουν άνθρωποι. Ναι, να μην υπάρχουν άνθρωποι. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο περιπτώσεις που ξέρουμε. Και αναρωτιέμαι εγώ σαν απλός. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι δέχομαι σε πρώτη φάση αυτό που λένε επισήμως οι κυβερνήσεις, ότι δεν γίνονται ρεψοχασμοί. Και ότι αυτό είναι, όλο αυτό το φαινόμενο είναι μια συνωμοσιολογία, μια θεωρία συνωμοσιολογίας που αποσκοπεί στον πλουτισμό κάποιων που την καλλιεργούν. Δέχομαι αυτό. Τότε, γιατί δεν απαντάνε πρώτον στις ερωτήσεις, στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που έχουν γίνει στην Ελληνική Βουλή. Έχω την πρώτη ξαδέλφη μου, η οποία υπηρετούσε ως διευθύντρια στο ΥΠΕΧΟΔΕ και στα θέματα περιβάλλοντος και εκεί πήγαιναν οι ερωτήσεις που αφορούσαν το περιβάλλον και ερωτήσεις βουλευτών. Υπήρχαν 3-4 βουλευτές που έκαναν. Τελευταία ερώτηση έγινε από τον Κουβέλη, τότε που ήταν στη Βουλή, και πήγαιναν στα γραφεία της. Ως αναρμόδια αυτή, δεν ήξερε, απευθυνόταν στην πολιτική αεροπορία, αυτή που είναι η υπηρεσία της αεροπορίας, προκειμένου να τους πει ποια είναι αυτά τα αεροθούμενα, τα οποία αφήνουν αυτές τις γραμμές πίσω και ρωτάει ο κόσμος ότι αυτές αν έχουν επιπτώσει στην υγεία των ανθρώπων. Η πολιτική αεροπορία δεν απαντούσε. Εάν ήταν κάτι φυσιολογικό, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να απαντήσει και λέγοντας ότι είναι οι αεροδιάδρομοι καινούργοι, έχουμε πολλά πλέον αεροπλάνα που πετάνε πολύ περισσότερα από ό,τι πετούσαν παλιότερα και αυτό εξηγεί το φαινόμενο και δεν είναι κάτι ακίνδυνο. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει και είπε ότι επειδή η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη ότι αν χρησιμοποιούν αεροδιαδρόμους αυτά τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω τις γραμμές, την απίθυναν, της είπα να κάνει την ίδια ερώτηση προς το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο είναι καθήλυνα να αρμόδιο να απαντήσει. Γιατί αναγνωρίζει ότι, δηλαδή, πέταξε τον μπαλάκι κατά τέτοιο τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι δικά μας αεροπλάνα πολιτικά. Δεύτερο δεδομένο. Δηλαδή η πολιτική αεροπορία, η πολιτική υπηρεσία της αεροπορίας επίσημα είπε ότι δεν είναι δικά μας. Γιατί αν ήταν δικά τους θα έλεγε είναι απλά δικά μας αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας και είναι φυσικό το φαινόμενο. Ωστόσο τους είπε να ρωτήσουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακόμη περιμένουν, το Υπουργείο περιμένουν ακόμη να απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει. Και πιθανόν και επικαλείται άκρως απόρριτο πρόγραμμα του ΟΗΕ που αφορά το κλίμα, τη διαμόρφωση του κλίματος και γι' αυτό αρνείται να απαντήσει. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα δύο όσο αφορά τους αεροψυχασμούς και τα εμβόλια. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα μας επιβάλλουν τα εμβόλια της γρήπης και αυτά με αεροψυχασμούς, θα το δείτε. Ετοιμάζονται αυτά. Δηλαδή, ή το να φέρουν το εμβόλιο, ας πούμε, να το κάνω ρινικό από την υγρή μορφή που το έχουμε τώρα, σημαίνει, ρινικό σημαίνει ότι το αναπνέεις μέσα από κρυστάλλους, αυτό που, από ψηλούς κρυστάλλους που μπαίνουν μέσα από τη μύτη με την αναπνοή. Και λοιπόν, ας πάμε όμως στο θέμα των αεροψυχασμών να δούμε την άλλη πλευρά τι λέει. Η μία πλευρά λέει ότι είναι απλές γραμμές από τα καύσιμα του αεροπλάνου. Ο Νίκος Κατσαρός εκλήθηκε πριν από λίγα χρόνια στην Κύπρο. Εκεί υπάρχει ένας πολύ δραστήριος σύλλογος που έχει συγκροτηθεί από ανθρώπους που ανησυχούσαν που βλέπαν αυτές τις γραμμές να απλώνονται και έφεραν το θέμα στη Βουλή. Και η Κυπριακή Βουλή κάλεσε ζήτησε από το Δημόκριτο να στείλει κάποιο επιστήμονα που να τους μπορέσει να τους μιλήσει για το θέμα των αεροψυχασμών και ο Δημόκριτος όρισε τον Νίκο τον Κατσαρό. Ήταν και πρόεδρος στην ΕΦΕΤ αυτός παλιότερα. Λοιπόν, εκεί διαπίστωσαν ότι τα αεροπλάνα που ψέχαζαν στην Κύπρο ξεκινούσαν από τη βάση την Βρετανική, που είναι μεταξύ της Πάφου και της Λεμεσού. Είναι στο ενδιάμεσο. Εκλήθη λοιπόν εκπρόσωπος και από εκεί έχουμε τις πρώτες ενδείξεις. Εκλήθη ο εκπρόσωπος των Βρετανικών βάσεων να απαντήσει τι είναι αυτό που ψεχάζουν και τι είναι αυτά τα αεροπλάνα που πετάνε πάνω από την Κύπρο σε
όχι σε χώρους όχι κανονικούς αεροδιαδρόμους, δηλαδή κάνουν ζιγ-ζακ, κάνουν σταυρούς, κάνουν χιαστή, και να τους απαντήσει τι ακριβώς είναι. Εκείνος είπε λοιπόν ενώπιον της Επιτροπής που είχε συσταθεί στην Βουλή, στην Κυπριακή Βουλή και του κυρίου Παρόντος και του Κατσαρού για να κάνει κάποιες ερωτήσεις, είπε, αποκάλυψε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα των αεροψυχασμών, το αποδέχτηκε ότι υφίσταται, ανήκει, κινείται στη φάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, και αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή, να μην διαταραχθεί το κλίμα. Να μην έχουμε διατάραξη του κλίματος. Και αυτό είπε ότι αν δεν κάναμε αυτό, οι θερμοκρασίες από τον ήλιο, λόγω της βεβαρημένης ατμόσφαιρας από τη μόλυνση τη βιομηχανική, θα ήταν υπεριόδης και θα κάνανε καταστροφές και θα είχαμε θύελλες, τυφώνες σε όλο τον πλανήτη. Με το πρόγραμμα αυτό των αεροψυχασμών ρίχνουμε ρινίσματα, ακούστε τώρα τι αποκάλυψε, ρινίσματα αλουμινίου, βινίλιο και βάριο. Μάλιστα. Αυτά είναι μέταλλα τα οποία είναι καρκινικά. Και αυτά λέει αντανακλούν τις ακτίνες του ηλίου και διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία στη Γη. Δεν έχουμε υπερθέρμανση της Γης. Αυτά αποκάλυψε ο ίδιος ο εκπρόσωπος των Βρετανικών βάσεων στις Κυπριακές αρχές, οι οποίες δεν προχώρησαν την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, γιατί θα δημιουργούσε μεγάλη αναταραχή στον κόσμο, όταν ξέρουμε ότι το αλουμίνιο ευθύνεται, ας πούμε, για νόσους όπως είναι το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον. Αυτισμός. Ναι, ο αυτισμός, η πόνη στον εγκέφαλο, στο κεφάλι. Και έχουμε τέτοια. Όταν αυτό λοιπόν το αποδέχτηκε ότι υφίσταται πραγματικά. Έχουμε την πρώτη δηλαδή απόδειξη, την οποία απόδειξη την καταγράφηκε σε ένα κείμενο που μου είχε στείλει τότε ο Νίκος Κατσαρός, του είχα ζητήσει να μου στείλει ένα κείμενο, και την καταγράφουμε και στο Ντιφώνα εδώ της παγκοσμιοποίησης, ένα βιβλίο που είχαμε βγάλει το 2010. Αν θέλετε να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα, να δείτε τι ακριβώς λέει ο κύριος Κατσαρός. Γιατί ονοματίζονται για πρώτη φορά και τα αεροπλάνα, τα ειδικά αυτά αεροπλάνα, που πετάνε και ρίχνουν αυτές τις χημικές ουσίες, που τις λένε chemtrailers, κάπως έτσι λέγεται στα αγγλικά. Δηλαδή είναι στρατιωτικά αυτά τα αεροπλάνα ή πολιτικά? Είναι στρατιωτικά, είναι το ΚΑΠΑ. Θα σας τα πω, να το διαβάσω καλύτερα, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω έτσι. Απ' έξω να σας τα πω. Εκείνος τα έχει ερευνήσει. Λοιπόν, όλοι μας, λέει ο κύριος Κατσαρός στο άρθρο που μου έστειλε, έχουμε παρατηρήσει τις γενικές ουρές των αεροθούμενων αεροπλάνων που πετούν σε ύψους περίπου 10.000 μέτρων. Οι ουρές αυτές προέρχονται από τα αέρια που εκτοξεύονται από την εξάτμιση των αεροθούμενων, τα οποία ψύχονται ακαριαία σε πάγο στη χαμηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θερμοκρασίες χαμηλότερες των μείον 60 βαθμών, και στη συνέχεια εξατμίζονται, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές λευκές ουρές των αεροθούμενων. Οι λευκές αυτές ουρές μετά γρήγορα διασκορπίζονται και εξαφανίζονται. Οι χημικές ουρές, εδώ κάνει τη διαφορά, chemtrailers, που εκτοξεύονται κατά κύριο λόγο από τις εξατμίσεις στρατιωτικών αεροπλάνων τύπου KC-135S και KC-10S και λευκά χωρίς διακριτικά αεροθούμενα, θα δείτε, αν προσέξετε αυτά τα αεροπλάνα που ραντίζουν, αν έχετε κάποια κι άλλη και το φέρετε κοντά, θα δείτε ότι δεν έχει διακριτικά, δηλαδή δεν λέει ότι είναι της Ολυμπιακής, είναι χωρίς διακριτικά τα αεροπλάνα αυτά. Εγώ επειδή το ερεύνησα, και το ερεύνησα από τον πατέρα Παναγιώτη, ένα παππούλι, ο οποίος στην ευχή που έκανε μόλις μπήκαμε στη διαλειτουργία, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμε, έκανε και μια ειδική ευχή για τους αεροψυχασμούς. Και λέω τώρα τι γίνεται. Και όταν βγήκαμε έξω από το ναό, είδα πάνω από τα άγραφα ότι ήταν όλο σκεπασμένο με ένα νέφος το οποίο είχαν δημιουργήσει τα αεροπλάνα. Και έλεγε ο παππούλης να καταστρέψεις αυτά τα χημικά που μας ρίχνουν για την ανθρωπότητα. Και έχει μια ειδική ευχή που τα έλεγε εκεί. Και λέω, τρελάθηκε, λέω, ο παππούλης. Δεν υπάρχει, λέω, περίπτωση να λέει τέτοια πράγματα. Και από εκεί άρχισα να υποψιάζουμε. Γιατί παλιότερα δεν σας κρύβω ότι και εγώ θεωρούσα ότι αυτά είναι παιχνίδια, φαντασίες για γραφικούς. Γιατί έβλεπα κατά καιρούς τέτοια αεροπλάνα που αφήνανε τις ουρές και έλεγα καύσιμα, ενώ όπως λέμε οι περισσότεροι.
Λοιπόν, είναι λοιπόν αεροπλάνο χωρίς διακριτικά, λέει ο κ. Κατσαρός. Σύμφωνα με ομολογίες αυτόπτων μαρτύρων, είναι διαφορετικές από τις κοινές λευκές ουρές των επιβατικών αεροθούμενων. Παρόλο ότι στην αρχή μοιάζουν με τις συνηθισμένες λευκές ουρές των επιβατικών αερωθούμενων, αμέσως γίνονται πιο πυκνές, πιο παχές, απλώνονται στον ουρανό και σχηματίζουν διάφορα χιαστά σχήματα που ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν ένα λεπτό πέπλο που διατηρείται επί ώρες. Πολλές φορές σε μέρες χωρίς σύννεφα, μετά... Ελάτε, καθίστε. Μετά από μερικές ώρες πτήσεων πέρα δόθε μπορούν να αλλάξουν την όψη ολόκληρου του ουρανού. Ορισμένες στιγμές βγάζουν μεγαλύτερες ποσότητες εκπομπών και σχηματίζουν πολύ πυκνά άστρα σύννεφα με ουρές από κάτω. Τα σύννεφα αυτά σε καμιά περίπτωση δεν μοιάζουν με τους φυσιολογικούς ορίτες πυκνά σύννεφα που συχνά υπάρχουν στον ουρανό σε χαμηλότερα υψόμετρα. Εκατοντάδες ανθρώπων από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ισπανία, τις Φιλιππίνες, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, την Κροατία, την Αυστραλία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία και την Αϊτή έχουν κάνει παρόμοιες μαρτυρίες για τα chemtrails. Το ερώτημα είναι, τι υπάρχει μέσα σε αυτές τις χημικές ουρές και γιατί γίνονται τα πειράματα αυτά. Κανείς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις με απόλυτη βεβαιότητα στα ερωτήματα αυτά. Υπάρχουν υπόνοιες ότι γίνονται τα πειράματα αυτά για να ελέγξουν την ατμόσφαιρα και τις καιρικές συνθήκες. Ο Έντουαρντ Τέλερ, ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου και της αντιπυραυλικής ασπίδας πόλεμος των άστρων, εισηγήθηκε το 1997 στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου και με τη διασπορά μικρών σωματίδιων αλουμινίου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα σωματίδια αλουμινίου ανακλούν και απομακρύνουν τη βλαβερή ή περιόδια ακτινοβολία, αλλά συγχρόνως επιτρέπουν τη θερμότητα της γης να διαφεύγει. Ο Έντουαρντ Τέλερ, στη γραπτή εισήγησή του με τίτλο «Φαινόμενο του θερμοκηπίου και εποχή των παγετώνων, η προοπτική επιρροή της πλανητικής αλλαγής με βάση τη φυσική», τονίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις από τη συνθήκη του Κιώτο στην παραγωγή ενέργειας από κάρβουνο και πετρέλαιο μπορεί να αντιμετωπιστούν γεμίζοντας τους ουρανούς με φωτοδιασκορπιστικά σωματίδια όπως το οξείδιο του αργυλίου. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ φθηνότερη από τον περιορισμό των εκπομπών από τις καύσεις πετρελαίου και άνθρακα. Είναι γνωστό από τις καύσεις πετρελαίου και άνθρακα παράγονται αέρια, όπως διοξίδιο του άνθρακα που αυξάνουν τη θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτό ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου και με το πρωτόκολλο του Κιώτο που εγκρίθηκε και στην παγκόσμια διάσκεψη του Johannesburg τον Αύγουστο του 2002 συμφωνήθηκε να μειωθούν μέχρι το 2010 κατά 10%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν υπέγραψαν το πρωτόκολλο αυτό διότι σύμφωνα με τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο Bush, κάτι τέτοιο θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες πετρελαίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι εκείνες που πίεσαν να μην υπογράψουν το πρωτόκολλο του Κιώτο και εκείνες παρότριναν στην αποδοχή αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων όπως αυτή του δόκτωρα Έψιλον Τέλερ, αυτή που σας είπα με τα ρινίσματα του αλουμινίου. Στα πλαίσια των λύσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου που θα επέτρεπαν τη συνέχιση της χρήσης των πετρελαίων, εγκρίθηκε μια πατέντα στο όνομα της εταιρείας Αεροναυπηγική Χάιτς για ψεχασμούς με τεχνική Welsach, είναι κάποιοι όροι τώρα, με σκοπό τη μείωση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης. Στην πατέντα αναφέρεται πως μικρά σωματίδια οξυδίου του αλουμινίου και άλλα αντανακλαστικά σωματίδια θα μπορούσαν να προσθεθούν στα καύσιμα των αεροθούμενων αεροπλάνων και να εκπέμπονται από τις εξατμίσεις αυτών. Ενισχυτικό των ανωτέρων είναι ότι μετά από έντονες μαρτυρίες ατόμων στην πόλη Εσπανόλα του Καναδά για χημικές ουρές, ανάλυση του βρόχινου νερού έδειξε υπολείμματα αλουμινίου 7 φορές πάνω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο. Σε μια περιοχή 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την Εσπανόλα, Οντάριο, όπου το 1998 έλαβαν χώρα αεροψεχασμοί επί μήνες, οι κάτοικοι υπέφεραν από έντονους πονοκεφάλους, πόνους στις κλειδώσεις, ζαλάδες, έντονες κρίσεις άσματος, απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης, παρόμοια συμπτώματα με εκείνα της γρίπης, αλλά χωρίς πυρετό κλπ. Μια άλλη θεωρία είναι ότι οι χημικές ουρές περιέχουν μια σκόνη που βασίζεται στο στεαρικό βάριο. Κάθε κρίσταλο σκόνης έχει ικανότητα να απορροφά 2.000 φορές το βάρος του, το βάρος της σε υδρατμούς και αέρα. Στις 16 Ιουλίου του 2001, η εταιρεία Dinon Matt, χρησιμοποιώντας στρατιωτικό αεροπλάνο C-130, έριξε 4 τόνους
αυτού του κρυστάλλου στο διεθνές αεροδρόμιο του Palm Beach της Φλόριδας και εξαφάνισε ένα σύννεφο θύελλας που ήταν στη διαδικασία σχηματισμού του. Το σύννεφο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ του αεροδρομίου. Η σκόνη Dinon Gel της Dinon Matt μπορεί να εξουδετερώσει hurricane και τυφώνας, δηλαδή τυφώνες και ανέμους θύελλες, απορροφώντας υδρατμούς και ενέργεια. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα αυτό παρά το γεγονός ότι στις 19 Ιουλίου αναφέρθηκε ότι γκρίζα ζελατινώδης ουσία κάλυψε τις ακτές του Palm Beach της Φλόριντας. Εκπρόσωπος της εταιρείας έσπευσε να δηλώσει ότι το υλικό είναι βιοαποικοδομήσιμο και δεν προκαλεί βλάβες στο περιβάλλον. Βέβαια είναι γνωστό ότι η ενέργεια δεν καταστρέφεται αλλά μετατρέπεται. Κατά πόσο θα επηρεάσουν την ατμόσφαιρα αυτές οι μετατροπές ενέργειας είναι ένα μεγάλο θέμα, λέει ο κύριος Κατσαρός. Έχει επίσης αναφερθεί ότι στις χημικές ουρές περιέχονται μείγματα αλάτων του βαρύου. Η μεταβλητή ραδιοπαραβολική εξίσωση δείχνει στους πιλότους τι γειτονικά ραντάρ μπορούν ή δεν μπορούν να δουν υπό διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες. Δηλαδή το λένε ότι αυτό το κάνουν για να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους, τα ραντάρ, την κινητή τηλεφωνία, ότι ρίχνουν αυτό το βάριο στην ατμόσφαιρα για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να γίνονται πιο εύκολοι οι ραδιοεπικοινωνίες. Η μεταβλητή ραδιοπαραβολική εξίσωση δείχνει στους πιλότους αυτό που σας είπα, αερόλυμα αλάτων βαρύου τιτανίου βελτίωσαν το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε σε επιχειρήσεις στη Λιβύη και τον πόλεμο του κόλπου. Τι λένε κυβερνήσεις τώρα για τις χημικές ουρές? Καμία κυβέρνηση στον κόσμο μέχρι σήμερα δεν επιβεβαίωσε ότι οι περιοχές της στρατίστηκαν από χημικές ουρές. Είναι άκρως απόρριτο πρόγραμμα. Καμία δεν το επιβεβαιώνει. Γιατί είναι μέσα στον ΟΗΕ και υποχρεώνονται οι κυβερνήσεις, οι κάστοτε κυβερνήσεις, να, αν δεν θέλουν να έχουν αναταραχές στο κλίμα και στη τέτοια, να δεχτούν αυτές τις χημικές ουρές. Όποιοι έκαναν ερωτήσεις, απαντήσεις δεν έλαβαν και σε πολλούς έγιναν συστάσεις να μην μιλούν. Ο Ντένις Κούσινιτς, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων και μέλος της Επιτροπής Διατήρησης του Διαστήματος, εισηγήθηκε τη μόνιμη απαγόρευση οπλικών βάσεων στο διάστημα και ειδικά την απαγόρευση των χημικών ουρών, τις οποίες χαρακτήριζε ως όπλα. Μερικούς μήνες αργότερα η εισήγηση ξαναγράφτηκε, αλλά οι λέξεις χημικές ουρές είχαν σβηστεί. Έχει επίσης αναφερθεί ότι με τις χημικές ουρές γίνονται διάφορα βιολογικά πειράματα σε ολόκληρους πληθυσμούς για να μελετηθεί η αντίδρασή τους σε διάφορους παθογόνους μικροοργανισμούς και ιούς, καθώς επίσης και πειράματα για τη δυνατότητα μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού, αυτό που σας είπα, σε περίπτωση βιοτροματικής επίθεσης. Μέχρι σήμερα, ενώ οι ενδείξεις καθημερινά αυξάνουν για την ύπαρξη των χημικών ουρών, καμία κυβέρνηση δεν επιβεβαιώνει αλλά ούτε και απορρίπτει την ύπαρξή τους ή και τους σκοπούς που επιδιώκουν. Αυτά είναι όσο αφορά αυτά που λέει ο κύριος Κατσαρός. Και επιβεβαιώνουν κατά κάποιο σημείο ότι υπάρχουν οι χημικές ουρές. Υπάρχει όμως ένα άλλο, μια άλλη πτυχή που αναπτύσσεται περισσότερο το θέμα. Πριν από μερικά χρόνια ενεργοποιήθηκε ένα όπλο το οποίο το λένε HARP και το οποίο χρηματοδοτείται από διάφορες εταιρείες ανθρώπων μεγιστάνων του πλούτου και το χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το όπλο αυτό λοιπόν έχει τη δυνατότητα, καταρχήν δεν σε χτυπάει άμεσα για να μπορείς να αντισταθείς. Πώς λειτουργεί? Χρησιμοποιεί τα ηλεκτρομαγνητικά φορτία με βάση τη θεωρία του Τέσλα, της ιονόσφαιρας και της στρατόσφαιρας. Τι είναι αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία? Όπως βλέπετε η Γη έχει ένα τείχος προστασίας, ένα κέλυφος προστασίας, έτσι ώστε όλα τα σωματίδια που έρχονται από το διάστημα πέφτοντας αυτό να διαλύονται, να συντρίβονται. Αυτό το κέλυφος είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που βρίσκονται στην ιονόσφαιρα. Είναι σαν να έχουμε, ας πούμε, στρατόσφαιρα είναι αυτό. Ναι, είναι σαν να έχουμε, ας πούμε, στο σπίτι μας τείχους. Αυτό μας έβαλε ο Θεός για να μας προστατεύσει. Τι κάνει αυτό λοιπόν το οπλικό σύστημα, το HARP? Έχει ένα σύστημα κεραιών που βρίσκεται
η βάση του βρίσκεται στην Αλάσκα και εκείνη το βασικό, η βασική ναυτική βάση, και στην Νορβηγία και στην Κύπρο. Και έχει τη δυνατότητα να συσσωρεύει ηλεκτρομαγνητικά πεδία πάνω από συγκεκριμένα μέρη, από συγκεκριμένα εδάφη. Δηλαδή, να μαζεύει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της ιονόσφαιρας και να τα φέρνει πάνω από την Ελλάδα, πάνω από την Αθήνα. Όχι ακριβώς έτσι. Βασικά εκπέμπει κάποια ακτινοβολία. Ακριβώς. Που αντανακλώνται από την ιονόσφαιρα, ναι, και μπορούν να τη στείλουν όπου θέλουν. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει αυτή, μέσα αυτή, με το σύστημα αυτό, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και με αυτό τι μπορεί να προκαλέσει. Πέρα από τις κλιματολογικές αλλαγές, μπορεί να προκαλέσει και τις περιπτώσεις της υγείας, μπορεί να προκαλέσει σεισμούς, επιφανειακούς σεισμούς, μέχρι 10 χιλιόμετρα. Από πού το ξέρουμε αυτό? Ο σεισμός του 99 ήταν από αυτό, ναι, που μας κάνανε εδώ πέρα. Λοιπόν, από πού το ξέρουμε αυτό, από πού αντλείται? Έχει βγει ένας στη δημοσιότητα ένας διάλογος, ο οποίος διάλογος είναι αφορά τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αφορά τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Ο διάλογος αυτός διεμήφθη μεταξύ των δύο ανδρών στην Καμπούλ πριν από λίγα χρόνια, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκεπτόταν επισήμως το Αφγανιστάν και την Καμπούλ. Τότε ανεπίσημα, εσπεσμένα, μετέβηκε στην Καμπούλ ο Υφυπουργός, ο τότε Υφυπουργός, τα στοιχεία και τα ονόματα τα γράφω αναλυτικά, όπως και το διάλογο μέσα στον τυφώνα παγκοσμιοποίηση στο βιβλίο αυτό, και γράφω ακριβώς και το διάλογο κατά λέξη. Εγώ θα σας το πω λίγο περιληπτικά. Ο Υφυπουργός Άμυνας λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτειών είπε στον Υπουργό ότι του Ιράν απέτησε να αλλάξουν την πολιτική, τότε υπήρχε μεγάλη φασαρία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τα μέτρα που πήραν και όλα αυτά, και τους είπαν να αλλάξουν την πολιτική γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πλέον σε θέση μέσω ενός νέου οπλικού συστήματος, δεν το κατανόμασε, το κατανόμασε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ή με το ΧΑΡΠ είπε, και στο διάλογο να κάνουμε λέει σεισμό και να ισοπεδώσουμε την Τεχεράνη. Και το απαντάει ο Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, γιατί είδαμε πόσο αποτύχατε από τη δυνατότητα αυτή στο σεισμό της Κωνσταντινούπολης, πόσο πέσατε έξω. Και το απαντάει ο Υφυπουργός, τότε δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Τώρα το έχουμε τελειοποιήσει. Βέβαια μετά από λίγο καιρό έγιναν σεισμοί, αλλά όχι στην Τεχεράνη, έγιναν 6,5 και τέτοια, αλλά πιο έξω από την Τεχεράνη. Και ήταν επιφανειακοί όλοι οι σεισμοί. Αυτός ήταν ο διάλογος που δείχνει πλέον ένα οπλικό σύστημα να βρίσκεται στα χέρια, γιατί δεν είναι δυνατόν να ψεχάζουμε τα κουνούπια και να εξολοθρεύουμε και να μην εκμεταλλευτούμε το ίδιο σύστημα για να μειώσουμε, για παράδειγμα, τον πληθυσμό της γης, όπως επιδιώκουν αυτοί οι σιωνιστές και θα έλεγα και όλοι αυτοί που επιβουλεύονται την παγκοσμιοποίηση. Δεν είναι δυνατόν να μην τα χρησιμοποιούν όλα αυτά τα μέτρα για να χτυπήσουν την ανθρωπότητα. Αυτός ήταν ο διάλογος μεταξύ των δύο, που δείχνει την ύπαρξη του ΧΑΡΠ. Η ύπαρξη του ΧΑΡΠ και στην Αθήνα λένε ότι έγινε το 99 ο περίφημος σεισμός της Πάρνηθας, ότι προκλήθηκε από το ΧΑΡΠ, και αυτό υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που έβλεπαν κάποια περίεργα φαινόμενα, πρασινοπά σύννεφα στην ατμόσφαιρα. Στα μετεωρολογικά ραντάρ ήταν σαν τυφώνα. Σαν τυφώνα φαινόταν. Και αυτό έχει καταγραφεί και θεωρούν ότι τότε το σεισμό της Πάρνηθας δημιουργήθηκε από το ΧΑΡΠ και αποτελούσε ένα εκβιαστικό μέσο στον τότε πρωθυπουργό της χώρας να προχωρήσει κάποιες αποφάσεις τις οποίες καθυστερούσε. Βασικά ήταν σε αντίπεινα για το σεισμό της Τουρκίας που έγινε από κάποιους άλλους που μας αγαπάνε, ας πούμε. Ναι. Ίσως κάνανε δοκιμές μακριά. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν δοκιμές και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Και μάλιστα στην Αθήνα, λέει, με αεροπλανοφόρο χρησιμοποίησαν τις γραμμές του τρένου για να διαγείρονται παραπάνω το ρήγμα, και μαζί με το ΧΑΡΠ κατάφεραν να τον κάνουν το σεισμό. Και γι' αυτό έγινε ο σεισμός περίπου εκεί που περνάγαν οι γραμμές του τρένου, ας πούμε. Ναι. Αντίπεινα όμως, γιατί εμείς τι κάνουμε? Κοιτάξτε, όταν βασικά αντίπεινα, οι Τούρκοι ήταν έτοιμοι το 99, τον Αύγουστο του 99, να χτυπήσουν ελληνικό νησί. Και, έτσι λένε. Έτσι, και ήταν έτοιμοι κάτω από την βάση της Νικομήδειας εκεί πέρα να χτυπήσουν ελληνικό νησί.
Λίγες μέρες πριν το κάνουν αυτό, τους έγινε ο σεισμός. Δεν ξέρω πόσοι Τούρκοι καταπλακώθηκαν από το σεισμό και δεν καταλάβαιναν τι γίνεται οι Τούρκοι τότε. Και μάλιστα, αν προσέξατε, δεν υπήρχε κανένας Τούρκος στρατιώτης να βοηθήσει τους σεισμοπαθείς, γιατί όλοι ήταν. Όλοι ήταν με το όπλο στο χέρι, περίμενα ότι η Ελλάδα θα τους επιτεθεί, ας πούμε. Και μετά η Ελλάδα, ας πούμε, έστειλε και βοήθεια κιόλας. Εγώ είδα, σαν δημοσιογράφος, διέγνωσα τι έγινε μετά. Τι αποφάσεις ελήφθησαν μετά το σεισμό. Και μάλιστα σε προτεραιότητα. Η μία απόφαση ήταν η ανέγερση του μνημείου του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη απόφαση που πήρε ο Σιμίτης αμέσως μετά ήταν η απάλληψη του θρησκεύματος από το Σταυτότητα. Θα μου πείτε πώς συνδέονται αυτά. Συνδέονται γιατί το 1996 τον Απρίλιο, όταν μετέβη στην Αμερική ως πρωθυπουργός, ως νέος πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας ο Σιμίτης, μεταξύ άλλων έχει και μια συνάντηση με το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εβραίων. Εκεί λοιπόν του ζήτησαν τρία πράγματα, τα οποία δεν τα έχει κάνει. Το ένα ήταν να απαλλάξει από τη φορολογία τους Έλληνες Εβραίους. Το δεύτερο ήταν η απάλληψη του θρησκεύματος και το τρίτο ήταν όπως είπα το μνημείο του Ολοκαυτώματος, το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα το εγκαινίασε ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, ήρθε και έκοψε την κορδέλα. Αυτά δεν τα λέει ο Μιλόν ότι είναι από τη φαντασία του, υπάρχει ο τότε ως δημοσιογράφος του 2000 στην εφημερίδα «Η Χώρα» με το του Ντράγκα, ανακαλύψαμε ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είχε ανακοινώσει σε δελτίο τύπου, και αυτό υπάρχει δημοσίευμα της εποχής, είχε ανακοινώσει σε δελτίο τύπου τι συζητήθηκε στη συνάντηση με το Σιμίτη και τι αποφασίστηκε. Και ότι ο Έλληνας υποσχέθηκε ότι θα κάνει αυτά τα τρία πράγματα. Και αυτό το είχαν αναρτημένο στην ιστοσελίδα τους. Όταν δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα, στη Χώρα, και μάλιστα μεγάλο όλο το δελτίο, τότε αμέσως ως διαμαγεία την επόμενη μέρα το εξαφάνισαν από την ιστοσελίδα. Αλλά εμείς το είχαμε πάρει ήδη. Τα ίχνη δηλαδή δεν χάνονται στο ίντερνετ. Το προλάβαμε και το πήραμε και στο εξαφάνισαν. Εκείς δεν πληρώνει φόρο καθόλου. Λοιπόν, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο δεν πληρώνει φόρο, ούτε ένφια. Παλιά πρέπει να είναι αυτό, όχι τώρα. Τώρα το εγενίκευσαν. Τώρα το κάνουν και οι πολίτες. Πήρανε ποτέ. Ξέρω εγώ, άκουσα κουβέντες, θα πήγαινε εκεί πέρα και τα γράψω όλα στο Κις για να μην είναι υπόλοιπο. Ναι, παλιά πληρώνανε. Επισημίτη περάσαν αυτά. Όπως και η απάλληψη του θρησκεύματος. Δεν πληρώνω καθόλου επισημίτη, λέμε αυτό. Ναι. Όπως το μνημείο του Ολοκαυτώματος, εγώ έτσι τα συνδυάζω. Και το μνημείο του Ολοκαυτώματος και η απάλληψη του θρησκεύματος. Βγήκε τότε ο Σταθόπουλος, που ήταν εξοκοινοβουλευτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Έκανε αυτό που έκανε την απάλληψη του θρησκεύματος και μετά ξαναγύρισε στη δουλειά του. Ο Καραμαλής τότε υποσχέθηκε και υπέγραψε κιόλας με την Εκκλησία ότι θα επαναφέρει το θρήσκευμα. Βέβαια το θρήσκευμα δεν επανήλθε ποτέ. Οι Εβραίοι όμως το έχουν το θρήσκευμα κάτω. Οι Εβραίοι κάτω το έχουν. Το ελληνισμός είναι ο στόχος. Λοιπόν, αυτό είχαν απαιτήσει και ίσως ήταν ένα μέσο πίεσης, γιατί έτσι εκβιάζουν μέσω του ΧΑΡΠ, εκβιάζαν τις κυβερνήσεις τότε η Αμερική. Και έτσι εκβιάζαν τις κυβερνήσεις και τις κάναν δικές τους. Ίσως γι' αυτό βλέπουμε και τις κυβερνήσεις, ελληνικές κυβερνήσεις, μπορεί να βλέπουν και να κατηγορούν τον ένα και τον άλλον. Δεν ξέρουμε πώς θα τους δεσμεύουν και πώς τους. Αν δηλαδή τι συζητήσεις γίνονται, αν του πείπανε κάτι του Τσίπρα και του λένε ότι θα σε καταστρέψουμε σεισμό την Αθήνα και δεν θα μπορείς, ή το Καραμαλή ή οποιονδήποτε. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Το ΧΑΡΠ, ποιος λέει ότι είναι οπλικό σύστημα. Δεν το λέει ο Μιλόν. Το λένε επίσημα. Πλέον τα έγραφα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαρακτήρισε το ΧΑΡΠ ως οπλικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή μετά το 2000. Άρα φτάνουμε ότι αναγνωρίζεται το ΧΑΡΠ πλέον ότι είναι ένα οπλικό σύστημα. Για τους άλλους που αφορά αυτά που σας είπα στην ιονόσφαιρα. Πώς συνδέεται όμως με τους αεροψεχασμούς. Όπως είδατε, είπε ο Νίκος ο Κατσαρός ότι ρίχνουν αλουμίνιο, βάριο και βινίλιο. Είπε αυτά τα τρία τα στοιχεία. Αυτά έχουν την εξής δυνατότητα. Όταν πέφτουν οι ακτίνες και η θερμοκρασία του ηλίου, δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Άρα έχουμε συσσόρευση στην ιονόσφαιρα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μέσα από τους αεροψυχασμούς. Άρα διευκολύνεται κατά κάποιο τρόπο το οπτικό σύστημα HALP με νέα φορτία στην ιονόσφαιρα. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Βασικά το HALP είναι, κοιτάτε εδώ, η γη είναι σαν η βράχη, είναι σαν πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος. Ναι. Αυτός ο κρύσταλλος πριν από κάποιο σεισμό παράγονται κάποια ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αυτά που πιάνουν βαρό τους, ας πούμε, και αυτοί, το βαν. Άμα τώρα έχεις ένα ρήγμα και ξέρεις ακριβώς την ιδιοσυχνότητα του ρήγματος, μπορείς βομβαρδίζοντάς τους με ηλεκτρομαγνητικά κύματα της ίδιας συχνότητας να το κάνει να εκραγεί εκείνη τη στιγμή που θες εσύ. Και ενώ ήταν να κάνει ένα σεισμό σε 40-50 χρόνια, να τον κάνει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι το σεισμό, αλλά ηλεκτρομαγνητικά. Αυτά νομίζω ότι τα σωματίδια είναι κάτω από την ιονόσφαιρα. Δεν νομίζω. Δηλαδή την ιονόσφαιρα απλώς χρησιμοποιούν σαν καθρέφτη για να αντανακλάσουν την ακτινοβολία και να την πάνε εκεί που θέλουν. Ναι. Αυτό λένε ότι οι ειδικοί λένε ότι δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία μέσα από αυτά τα μέταλλα που ρίχνουν στην ιονόσφαιρα και έτσι δημιουργούν. Σαν αντανάκλαση, ας πούμε. Ναι. Αλλά πάλι δεν νομίζω. Δηλαδή η ιονόσφαιρα κυρίως είναι αυτό που τα αντανακλά αυτά τα. Πάντως, δεδομένο είναι ότι υπάρχει. Τι ανακοίνωσε προσφάτως η Αμερική και γιατί σας καλέσαμε σήμερα εδώ να κάνουμε, τι προκάλεσε αυτή την ομιλία, ας πούμε, για τους αεροψυχασμούς. Η οζονόσφαιρα δεν τα συγκρατεί αυτά καθόλου, ας πούμε, αυτά από τα σωματίδια. Τα ρίχνουν πιο κάτω από την ιονόσφαιρα, δεν νομίζω ότι παίζει. Αυτό νομίζω ότι... Ιονόσφαιρα, στρατόσφαιρα, οζονόσφαιρα πάει. Πώς? Και μετά η τροπόσφαιρα, ναι. Έτσι πάμε. Αυτά τα αεροπλάνα είναι πιο κάτω. Πού πιο κάτω, άμα από την ιονόσφαιρα, άμα τα ρίχνουν αυτά. Είναι στρατόσφαιρα και οζονόσφαιρα. Τα αεροπλάνα ναι, τα καινούργια αεροπλάνα πλέον, όπως λένε οι ίδιοι, μπορούν να πετούν, και το λένε επίσημα στην εγκυκλοπαίδεια, μπορούν να πετούν σε μεγάλα ύψη. Φτάνουν, ας πούμε, μέχρι 40.000 πόδια. 40.000 πόδια είναι, νομίζω, αγγίζουν στη στρατόσφαιρα. Στη στρατόσφαιρα, ναι, όχι, είναι από 18.000, από 20.000 και ναι, πάνω. Είναι στη στρατόσφαιρα. Στρατόσφαιρα. Αυτό το δέχονται και υπάρχουν αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται από τις κυβερνήσεις, αυτά τα γρήγορα που λένε, που χρησιμοποιούν οι κυβερνώντες, τα οποία μπορούν να πετάξουν και στα 50.000 πόδια. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις που δεν ξέρουμε τώρα τι δυνατότητα έχει αυτά τα αεροπλάνα που λένε, τα στρατιωτικά αεροπλάνα χωρίς χαρακτηριστικά, που λέει ο κύριος Κατσαρός. Βέβαια στην εγκυκλοπαίδεια θα διαβάσετε, έχουν φωτογραφηθεί κατά καιρούς αεροπλάνα με βαρέλια μέσα. Ναι, έχουμε δει αυτά. Αυτό πώς το δικαιολογούν εκεί? Ότι αυτά τα αεροπλάνα, λέει, με βαρέλια, είναι όταν δοκιμάζουν τα Boeing ή τα καινούργια αεροσκάφη, αντί για επιβάτες, επιλέγουν, βάζουν βαρέλια με νερό για να δουν την ισχύ. Αυτά, λέει, φωτογράφησαν οι συνωμότες, αυτοί οι συνωμοσιολόγοι που γράφουν αυτές τις θεωρίες, και αυτά βγάζουν στο διαδίκτυο και λέγοντας ότι αυτά κάνουν τις χημικές ουρές. Αυτό που έχει βγει στο διαδίκτυο και μπορεί κάλλιστα να το δει κάποιος, είναι ότι κάποιο από αυτά τα αεροπλάνα έχει πέσει. Και εκεί διαπιστώσαν, δεν είχε καταστραφεί εξ ολοκλήρου, η άρτατος είχε, εκεί διαπιστώσαν ότι τα βαρέλια αυτά δεν ήταν απλό νεράκι μέσα. Και γι' αυτό αν ήταν απλό νεράκι δεν θα εμπόδιζαν και τέτοιο. Πήγαν ειδικοί και απαγόρευσαν στη ζώνη που είχε πέσει να προσεγγίσει άνθρωπος και τέτοιο. Πήγαν ειδικοί άνθρωποι και πήραν τι. Αυτό έγινε στην, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έγινε σε χώρα της Νοτιού Αμερικής που είχε πέσει. Πολλά χρόνια πριν. Υπάρχει στο διαδίκτυο και δείχνει, λέει, ακριβώς τα στοιχεία. Γιατί όμως εγώ προκάλεσα, οφείλω να σας εξηγήσω, δεν ήταν έτσι ξαφνικά με έπιασε και είπα ότι θα μιλήσουμε σήμερα για τους αεροψυχασμούς. Ένα θέμα το οποίο ξεκινάει. Τι με προκάλεσε, τι μου προξένησε αυτό? Τον Σεπτέμβριο, επίσημα η Αμερικανική κυβέρνηση είπε ότι σταματάει ό,τι αφορούσε το θέμα του το οπλικό σύστημα HALP. Όλα τα πειράματα και όλες τις στρατιωτικές, όλα τα τέτοια, το σταματάει. Και μόνο ρωτήθηκα. Μάλιστα χάρηκα και λέω, εντάξει, αφού σταμάτησε, απειλάγει η ανθρωπότητα και από τους αεροψυχασμούς, γιατί συνδέονται με το HALP. Πολλοί το συνδέουν με το HALP πλέον. Και όμως έβλεπα ότι οι αεροψυχασμοί συνεχίζονται. Υπήρχε, για παράδειγμα, έχει αποδεχτεί τους αεροψυχασμούς, ξέχασα αυτό να σας πω, στη Νότιο Κορέα, στον πόλεμο Νοτίου Κορέας και Βορείου Κορέας. Αποδέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι γινόντουσαν αεροψυχασμοί τότε του κόσμου και οι οποίοι προκάλεσαν σκλήρυνση κατά πλάκα στους στρατιώτες και τους αποζημίωσαν τους Αμερικανούς στρατιώτες λόγω των αεροψυχασμών. Αυτό υπάρχει επίσημα κατατεθειμένο.
Άρα είναι και μια μαρτυρία ότι είχαμε αεροψεκασμούς. Δεν είπαν όμως με τι υλικό ψέκαζαν τότε. Ποιος? Ο σκοπός μας ήταν τότε. Να σας διαβάσω, εδώ το βρήκα και εγώ από τα στοιχεία που μάζευα για τους αεροψεκασμούς. Μισό λεπτό. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Η πρώτη επίσημη αναφορά για αεροψεκασμούς για την υπερθέρμανση του πλανήτη, ναι, είναι στο 1950. Επίσημη. Ναι. Από τότε έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι να προσπαθούν να αρχίσουν το πλήμα. Υπάρχει και η κραυγή από έναν αρχηγό, θα έλεγα, επικεφαλής του FBI, αυτόν που δολοφονήθηκε τελικά, τον Ted Gunderson, ήταν πρώην επικεφαλής του FBI στο Los Angeles. Ο θάνατός του αποδίδεται από την ίδια την οικογένειά του σε δηλητηρίαση με αρσενικό. Είναι εκείνος που με τα στοιχεία, ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που με στοιχεία, τα οποία πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας, επιβεβαίωσε την πραγματική ταυτότητα του Οσάμα Μπιν Λάντεν ως πρώην οργάνων της CIA και το ότι η Ισλαμική οργάνωση Αλ-Κάιντα κινητοποιείται από το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Με πιο πρόσφατη αποστολή της, τη συμμετοχή της στην πτώση του καθεστώτος Καντάφη της Λιβύης. Δεν δίστασε ακόμη ο ίδιος αυτός να ξεσκεπάσει την ίδια την υπηρεσία του FBI για τη βομβιστική επίθεση στο World Trade Center, στους δίδυμους πύργους. Ο Gunderson στις 12 Ιανουαρίου του 2011, λίγο πριν πεθάνει, έκανε μια αγωνιώδη έκκληση για τους αεροψεκασμούς σε βίντεο, καθώς τους αποκαλεί ρήψεις θανάτου, death thumbs όπως λέει, αφού δίδει τη μαρτυρία του για συγκεκριμένες βάσεις απογείωσης των αεροπλάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλώντας για τεράστια σαν βομβαρδιστικά αεροπλάνα χωρίς επιγραφές, ο Gunderson εκπέμπει σως. Οι ρήψεις του θανάτου, αλλιώς γνωστές ως chemical trails, χημικές ουρές, πέφτουν και ψεχάζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στο Μεξικό και στον Καναδά. Τα πτηνά πεθαίνουν σε όλο τον κόσμο. Τα ψάρια πεθαίνουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι γενοκτονία, αυτό είναι δηλητήριο. Αυτό είναι δολοφονία από τα Ηνωμένα Έθνη. Κάποιος στο Κογκρέσο θα πρέπει να προχωρήσει μπροστά και να το σταματήσει εδώ και τώρα. Αυτά δήλωσε ο ίδιος λίγο πριν δολοφονηθεί και πεθάνει. Να βρούμε και αυτό που είπαμε για την... Η δολοφονία αυτή επήρθε αφού έβαλε αυτά που έβαλε... Ναι, μετά τις δηλώσεις. Οπότε το τελειώσει και τελειώσαμε. Λοιπόν, εδώ λέει για το Βαλεντίνι. Και αυτή όπως βρει κάτι το φάρμακο, και ο γιατρός είχε βρει κάτι το φάρμακο, το στείλαμε. Θεωρούν ότι οι αεροψεκασμοί είναι προγράμματα τροποποίησης και του κλίματος, να φτιάχνουν το κλίμα. Μην νομίζετε όμως ότι είναι μόνο η Αμερική που κάνει αυτά. Εγώ θα δώσω μια προσωπική μαρτυρία που έζησα με τον μακαριστό, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Χριστόδουλο, όταν με είχε πάρει μαζί μου και άλλους δημοσιογράφους στη Μόσχα. Όταν είδαμε πριν πάνε, πολλοί κοίταξαν τι καιρό κάνει στη Μόσχα για να πάρουν τα αντίστοιχα εντύματα. Και πήραν όλοι, είχε 26 βαθμούς μέχρι 28 Μάιος στη Μόσχα. Και πήραν όλοι καλοκαιρινά. Λέει 26, πήραν κοντομάνικα. Η γυναίκα μου έδωσε και μια καπαρτίνα και μάλιστα διαφωνήσαμε, τη λέω τι να την κουβαλάμε, αφού έχει 26 βαθμούς. Πήγαμε λοιπόν στη Μόσχα με 26 βαθμούς, κάνανε μπάνιο στο ποτάμι. Έγιναν οι εκδηλώσεις, μετά είχαν τις εκδηλώσεις για τη μάχη της Αγίας Πετρούπολης, στο Στάλιν, πώς το λέγανε πρώτα. Ναι, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Στην Βόλγα Γκρέτ. Ναι, στην Πετρούπολη, Βασίλη. Το Λένιγκρέτ. Λοιπόν, και όταν πήγαμε στην Πετρούπολη, η Αγία Πετρούπολη είναι προς το βορρά, δηλαδή προς το βόρειο πόλο. Είχε την ίδια θερμοκρασία με τη Μόσχα, κοντομάνικα. Έγινε μια εκδήλωση με ηλιοφάνεια, με ζέστη, με κοντομάνικα, πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Είχε μια στρατιωτική εκδήλωση εκεί που κάναν στο μνημείο. Και το βράδυ, την ίδια μέρα το βράδυ, έπεσε η θερμοκρασία από 26-2. Μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή. 2. Και άρχισαν όλοι να αγοράζουν παλτάκια και τέτοια, γιατί ήταν με κοντομάνικα όσοι είχαμε πάει. Και αυτό το είδα
Και όταν ρώτησε, ήταν το, απόρρισε και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και ρώτησε. Και λέει, του είπε κάποιος από εκεί, από τους επίσημους εκεί, της Εκκλησίας βέβαια, όχι της πολιτείας, του λέει, έχουμε μάθει, λέει, βομβαρδίζουμε τα σύννεφα, τα διώχνουμε, δημιουργούμε, λέει, τους κατάλληλους καιρούς για να κάνουμε τις εκδηλώσεις και μετά, λέει, επανέρχεται ο καιρός. Αυτό ήταν το επίσημο, ως, το παρουσίασαν ως φυσιολογικό τότε, ότι βομβαρδίζαν τα σύννεφα, ναι, και εδώ, ότι κάναν και εδώ τα βομβαρδίζαν τα σύννεφα, με τι τα βομβαρδίζαν, αυτό πώς μπορεί. Θυμάμαι τότε που ήμουν πυρετούσα στον Άραξο, φεύγανε κάποια αεροπλάνα ειδικά για να βομβαρδίσουν τα σύννεφα που περνούσαν πάνω από την Τριχονίδα εκεί στο, από, όχι την, τη λίμνη που φέρνει, που, το φράγμα που φέρνει στην Αθήνα το νερό. Στο Μόρνο. Βομβαρδίζανε λοιπόν, φεύγανε από τον Άραξο τα αεροπλάνα αυτά, πηγαίνανε, βομβαρδίζανε λέει με, στη, έτσι μας λέγανε τότε, αλλά δεν ρώτησα ποτέ με τι τα βομβαρδίζανε, τα σύννεφα και αυτά ρίχναν το νερό στο Μόρνο. Γιατί είχαμε ξηρασία τότε που είχε ανεβεί το, που είχαμε προβλήματα. Θυμάμαι, ήταν το 92. Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι... Βομβαρδίζαμε για να μην βρέξει. Να μην βρέξει. Άρα βλέπουμε... Αυτές οι μετεωρολογικές αλλαγές τις δίνουν το προγνωστικά ή όχι? Ποιες μετεωρολογικές? Αυτές που κάνουν, αυτές που δημιουργούν, θα το πούμε έτσι. Κοιτάξτε, η μετεωρολογική υπηρεσία βλέπει, ας πούμε, ότι δημιουργείται ένα σύννεφο, ξέρω εγώ, ένα γεγονός που είναι στο Ιόνιο. Και βλέπει ότι αυτό κινείται, αυτό θα περιγράψει. Δεν λέει πώς δημιουργήθηκε και από πώς, ήρθε. Αυτό το κάνει μια περιγραφή, δεν μπαίνει στη δυνατότητα της δημιουργίας. Σήμερα, φέτος, ας πούμε, είχαμε ανεμοστρόβιλους, θύελλας, έχουμε φαινόμενα που δεν είχαμε ζήσει ποτέ στην Ελλάδα. Και λέει, όλα τα αποδίδουν στις κλιματολογικές αλλαγές, αν θα δείτε. Σας είπα, λοιπόν, θα το βρω αυτό κάποια στιγμή. Τα έχω μαζέψει εδώ. Κύριε Διονύση, μια παρέτηση. Ναι, ναι. Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, να του ποτίσαν κάτι από αυτά που συζητάμε τώρα για να κόψει τη λαλιά, γιατί πολύ μιλάγε, υπάρχει το ενδεχόμενο αυτό. Μάλλον ακτινοβολία, ας πούμε. Ό,τι λέγεται. Με μικροκύματα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι... Δηλαδή, κόπηκε η φωνή του με τους τρόπους που συζητάμε τώρα ενδεχομένως. Μόνο τον Χριστόδουλο. Δεν είναι μοναδικός. Έχουν κάνει... Κάνουν αναγκές. Πάντων, τσάβες, κάτι. Το θέλω να του βγάζουν, όποιος δεν πάει με τα νερά τους. Στο κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος. Τελείωσε. Μου λέγει ένας γιατρός, που σαν δεράδεις είναι όλοι από πρωτογενής. Πρωτογενής καρκίνος διπλός είναι σχεδόν μία στο εκατομμύριο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Κάποιες συστολογές από κάτω έχουν βάλει τα κόρτα και το αυτό σε στέλνουν εκεί που θέλουν. Εκεί κοντά νομίζω ότι είχαν βάλει κάποια συσκευή που έξαγε με κάποια μικροκύματα. Κάποιες συστολογές, να πούμε, πού να ξέρω τώρα όλα στην κυβερνική πέρα. Ήρθε τι πω, δεν είναι μοναδικός μόνο ο Χριστόδουλος. Υπάρχει και ένα άλλο για τον ιό της γρήπης και η χημική αεροψυχασμή. Πριν από λίγες μέρες στην Guardian, ένα άρθρο, δημοσιεύτηκε ένα άρθρο το που ανακοίνωσε ότι ο εμβολιασμός της γρήπης θα γίνει πλέον υποχρεωτικός για τα παιδιά στην Αγγλία. Και όχι μόνο για το γεγονός ότι όλο και περισσότερο αφαιρούνται τα γονικά δικαιώματα, αυτό δηλαδή θα γίνει μέσω αεροψυχασμών στα παιδιά στην Αγγλία. Αλλά ακόμη περισσότερο και στην υγεία. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μενάρι για το άρθρο περιστήρωσης ανηλίκων από την κυβέρνηση Ομπάμα. Υπάρχει και αυτό το άρθρο. Για ποιο λόγο το στείλω? Για τη μείωση του πληθυσμού της γης. Θα υπάρχει στην Ελλάδα, θα το δείτε, σε λίγα χρόνια υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέει ότι θα παίξουν, όχι, δεν θα το λένε όμως έτσι, θα λένε στις κοπέλες, στα καινούργια, στα κορίτσια, ζήστε τον έρωτά σας ελεύθερα, μη σκιάζεστε, κάντε μια απλή στήρωση, θα το περνάνε σαν φυσιολογικό. Όπως πέρασαν και τον νόμο του Συμφώνου Συμβίωσης. Αυτό είναι μέσα στην, εντάχθηκε, πέρα από το ότι είναι ανομία, εντάχθηκε μέσα στο όλο θέμα της μείωσης του πληθυσμού της γης. Γι' αυτό πιεζόντουσαν και οι κυβερνήσεις από την Αμερική να το προωθήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε στη Σερβία που δεν έχει κάνει κάτι αντίστοιχο, 19 πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών και ο Αμερικανός έστειλαν επιστολές προς τον Σέρβο Πρόεδρο προσφάτως, τώρα το καλοκαίρι, να
να επιτρέψει τότε αυτές τις παρελάσεις που κάνουν οι περηφανίες, όπως τις λένε, gay pride, στη Σερβία, για να μπορέσουν να προχωρήσουν τον νόμο. Και μεταξύ αυτών υπέγραφε και ο Έλληνας πρέσβης. Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να το κάνουν. Ήδη ο πληθυσμός μειώνεται χωρίς αυτά. Ναι. Μα ήδη το κάνουν με τη σόγια. Δηλαδή η σόγια λένε ότι έχει σαν αυτό, σαν έχει ένα συστατικό το οποίο όταν πηγαίνουν τα διάφορα σκαθάρια να τη φάνε, ας πούμε, αυτό το συστατικό τα κάνει να στυρώνονται και αυτά δεν αναπαράγονται και δεν την αυτόν τη σόγια, δεν την πειράζουν μετά, ας πούμε. Και να προσέχετε πολύ τα εμβόλια. Και αυτό και ουσιαστικά η σόγια τώρα που μας δίνουν έχει σαν αυτή την στήρωση. Το εμβόλιο της ευλογιάς που δώσανε παλιότερα, λένε, υπάρχουν πλέον ενδείξεις και σοβαρές αποδείξεις ότι προκάλεσε τον ιό του AIDS. Από το εμβόλιο αυτό προήλθε ο ιός. Και το τριπλό Διονύση το σταματήσαν νομίζω, το μήμυρο αυτό που είναι. Ναι. Η Λαρά παρωτήθηκε κι άλλο ένα που είναι. Ισχύει για το εμβόλιο της γρίψης αυτό. Το εμβόλιο της γρίψης καλό είναι να το αποφεύγετε, λένε αυτοί. Όταν ρωτήθηκε ο Μπούς αν θα έκανε το εμβόλιο της γρίπης, εγώ λέει δεν θα το κάνω. Όλα τα εμβόλια θα τα αποφεύγουν, γιατί χτυπάνε το νοσοποιητικό σύστημα, το φυσικό και το καταστήμιο, ας πούμε. Θα το βρούμε μετά, θα το ψάξω και θα βρούμε μετά τι έγινε στην Κορέα με τους στρατιώτες που πήραν αποζημίωση γιατί έπαθαν από ρευσεκασμούς που αποδέχτηκε η Αμερικανική κυβέρνηση σκλήρυνση κατά πλάκας. Το αποδέχτηκε και γράφει για το υλικό μέσα. Θα το βρούμε μετά, να μην το ψάξω. Γιατί λοιπόν προκάλεσε να ολοκληρώσω λίγα και μετά αμέσως θα συζητήσουμε. Γιατί προκάλεσε, έφερε αυτή τη συζήτηση σήμερα. Όπως είπα, η Αμερικανική κυβέρνηση το Σεπτέμβριο ανακοινώνει επισήμως ότι τα πειράματα με το ΧΑΡΠ τελειώσανε. Χωρίς ωστόσο να κλείσει τη βάση, την Αμερικανική βάση στην Αλάσκα, την οποία διατηρεί. Αλλά είπε ότι τελειώσαν τα πειράματα. Στις 13 Οκτωβρίου έρχεται ο Ομπάμα και υπογράφει ένα πολύ περίεργο διάταγμα. Το έλεγε και στον Παπούλη, το οποίο το παρουσίασε και στην εφημερίδα Στήλους Ορθοδοξίας, που μου προκάλεσε πολλές απορίες. Το τι λέει το διάταγμα. Δίνει διαταγή, θα έλεγα, σε όλες τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις, στις κατατόπους ομοσπονδιακές κυβερνήσεις των ΗΠΑ, να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο ηλιακών καταιγίδων. Υπάρχει η δυνατότητα, λέει, και η υποψία ότι θα πληγούν η γη και η Ήπειρο από ηλιακές καταιγίδες. Τι σημαίνει ηλιακές καταιγίδες, και λέει και ο ίδιος τι θα επικρατήσει μετά από αυτό. Η ηλιακή καταιγίδα, λέει, όταν θα είναι, θα σταματήσει τα πάντα. Από ηλεκτρική ενέργεια δεν θα δουλεύει τίποτα. Αυτό θα προκαλέσει ένα πανικό. Γιατί οι άνθρωποι σήμερα έχουμε μάθει να ανάβουμε το φως. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε με τη λάμπα πετρελαίου που είχαμε παλιά ή με το κερί ή με τη φωτιά που ήταν πιο πρωτόγωνα. Οπότε θα δημιουργηθεί, έχουμε τα ηλεκτρικά ψυγεία, θα δημιουργηθεί ένας πανικός, τι θα κάνουμε, τα τρόφιμα, πώς θα μαγειρέψουμε. Όλα είναι μέσα στο ρεύμα, γιατί οι ηλιακές καταιγίδες, όπως λέει στο διάταγμα, θα προκαλέσουν μια γενική αναταραχή στα ηλεκτρικά πεδία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Άμυνας, λέει το διάταγμα, να ετοιμάσει τις στρατιωτικές βάσεις, να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Και ανάλογα δίνει ανάλογες οδηγίες σε όλα τα Υπουργεία. Εμένα μου προκάλεσε την εντύπωση. Απ' τη μια προηγήθηκε το ΧΑΡΠ και ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση ότι σταματάνουν πλέον τα πειράματα και δεύτερο έρχεται το διάταγμα. Το μυαλό το φτωχό μπορεί να κάνει και λάθος. Δεν ξέρω τι σκέφτηκα. Παίρνοντας αυτό το τείχος, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία της ιονόσφαιρας, ανοίγουν τρύπες. Και είμαστε ευάλωτοι πλέον σε όλο το διάστημα. Αυτό θεωρούν αυτοί οι ηλιακές καταιγίδες. Μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στο διάστημα μέσα σε 120 μέρες λέει, να ετοιμαστείτε, σε 4 μήνες, τον Οκτώβριο. Δηλαδή είναι σχεδόν όσο διαρκεί η θητεία του Ομπάμα. Και τους λέει τώρα θα ετοιμαστείτε. Και μάλιστα μέσα αναφέρει ότι μπορεί να πληγούν ολόκληρη Ήπειρο, λέει, όχι μόνο η Αμερική. Εμείς προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Εγώ υποψιάζομαι ότι κάτι ετοιμάζουν, μεγάλο. Και το έλεγα και στον παππού, στο Δεσπότη το μεσημέρι που συζητάγαμε, πιστεύω ότι το πρώτο χτύπημα
αν θα ετοιμάζουν κάτι με το HARP και την ιονόσφαιρα που προκαλεί, θα προκληθεί μέσα στην ίδια την Αμερική για να μην υπάρχουν υποψίες και θα αρχίσουν να χτυπάνε μετά και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να μην, όταν έρχεται ένας, να μην κατηγορηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι προκάλεσαν, εγκλημάτισαν εναντίον της ανθρωπότητας. Αυτό πιστεύω ότι πάνε να κάνουν τώρα. Είναι η δική μου άποψη. Μια οικολογική καταστροφή, λέτε. Όχι οικολογική. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Πού το στηρίζουν? Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ένας σύμβουλος του Ομπάμα έβγαλε ένα βιβλίο στο τέλος Σεπτεμβρίου, το κυκλοφόρησε. Έκος Κάινες, το λέω καλά. Οικολογική επιστήμη. Έκος Κάινες. Λοιπόν, αυτός είναι σύμβουλος, ο Τζον Χέλντριξ λέγεται αυτός. Είναι σύμβουλος και παραμένει σύμβουλος στα θέματα τεχνολογίας και επιστήμης του Αμερικανού Προέδρου. Αυτός λοιπόν στο βιβλίο του τι λέει? Το κυκλοφόρησε τέλος Σεπτεμβρίου και θα έπρεπε κατά με να συνοδευτεί και με την άμεση παραίτησή του. Αλλά δεν υπήρξε. Στο βιβλίο του λέει ότι πρέπει άμεσα, και προτείνει και τον τρόπο βέβαια, είτε να δηλητηριάσουμε το νερό είτε τις τροφές, να μειωθεί ο πληθυσμός της γης κατά 6 δισεκατομμύρια. Αυτό. Έτσι ώστε το υπόλοιπο που θα μείνει ένα δισεκατομμύριο να ζήσει αξιοπρεπώς. Δούλοι όλοι στο... Αυτό λέει την πλάκη στην Τζόρτζια. Ναι, δεν το λέει κάποιος τυχαίος. Το λέει ο σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου. Δεν είναι κάποιος τυχαίος. Και αυτός παραμένει σύμβουλος μέχρι σήμερα. Τον είπα να το πει. Ναι, το έγραψε σε βιβλίο. Ναι. Βλέπω λοιπόν αυτές τις κινήσεις και φοβάμαι ότι προσπαθούν μέσα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης να φέρουν τέτοια πλήγματα στην ανθρωπότητα ώστε να μειώσουν τον πληθυσμό της γης. Δεν θα μπορούσε να είναι απόρριτο αυτό? Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι απόρριτο? Αυτό το σίγουρο δεν είναι πολύ σοβαρό, ας πούμε. Και... Το βιβλίο που το έβγαλε. Ναι, το περιεχόμενο. Το έβγαλε και το κυκλοφόρησε. Ξέρετε, ο διάβολος κάνει πολλά λάθη. Και μέσα από το διάταγμα του Ομπάμα, άμα το διαβάσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι έχει πέσει και αυτό σε λάθη μέσα. Λέει, ας πούμε, ότι θα πληγούν περισσότερο οι αστικές κοινωνίες. Γιατί οι αστικές? Θα κάνει εξαίρεση, το συζητούσα, ο ήλιος στο χωριό. Κύριε Δημήτρη, λίγο από την εγκοπή, έχουν τους κι άλλο μπορεί να προκαλέσει μια ηλικία. Ακαριέως θανάτου στον άνθρωπο. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που θα φέρουν. Ο άνθρωπος έχει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, εκπέμπει. Λοιπόν, όταν φορτωθεί με αυτό θα προκαλέσουν εγκεφαλικά, καρδιακά επεισόδια. Είναι όπως λειτουργεί αυτό που θέλουν να μας βάλουν το τσιπάκι. Το τσιπάκι είναι ακριβώς το ίδιο θέλουν να κάνουμε ηλεκτρομαγνητικά. Λοιπόν, ναι. Στα ηλεκτρομαγνητικά, το κύριο Τάι, τι θα γίνει με τα ηλεκτρομαγνητικά? Είναι ακριβώς όπως στηρίζεται στο πείραμα της Φιλαδέλφειας, το οποίο είναι πραγματικότητα, γιατί στο συγκεκριμένο ήταν και ο Τέσλα εκεί. Εντάξει, με βάση τον Τέσλα στηρίχθηκε και ο λεπτό. Στα ηλεκτρομαγνητικά σημαίνει όποιος είναι απ' έξω και τρώει την ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία, δηλαδή θα πέσει στο σώμα του, πεθαίνει ακαριέα. Δεν πρόκειται να ζήσει, δεν πρόκειται να, δηλαδή, να πάθει καρκίνο. Πεθαίνει ακαριέα. Θα σωθεί μόνο όποιος βρίσκεται σε καταφύγιο. Μόνο όσοι βρίσκονται σε καταφύγιο. Μιλάω για την ηλεκτρομαγνητική ακνοβολία. Σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός μιλάω. Ναι. Δεν είναι λοιπόν και τυχαίο, μια και είπε για τα καταφύγια, ότι οι Γερμανοί... Όταν λέμε καταφύγια, τι εννοούμε? Καταφύγια, ναι, αυτά που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Στην Αμερική υπάρχουν, στη Ρωσία ούτως ή άλλως. Νομίζω από εσάς πρέπει να το άκουσα, στην Βυριακή Εκκλησία πρέπει να το λέγατε, ναι, ότι ήδη οι Ρώσοι έκαναν ένα πείραμα με 40.000 κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, έδωσαν και επίσημα οι Ρώσοι, ναι, τον Οκτώβριο. Ναι. Έδωσαν επίσημα μέσω της τηλεόρασης την εντολή σε όλους τους Ρώσους πολίτες να ανακαλύψουν το πλησιέστερο πυρηνικό καταφύγιο. Κάτω από τη γη. Ναι. Οι Γερμανοί δε, επειδή θα έχουν επιπτώσεις αυτά, ζήτησαν, για να μην δημιουργηθεί πιθανόν πανικός, ζήτησαν τέλος Αυγούστου επίσημα, μετά από 69 χρόνια, κάθε γερμανική οικογένεια να έχει αποθηκευμένα τρόφιμα 10 ημερών και ποσότητα νερού 5 ημερών. Σιωπηλά πάνε, γιατί και μάλιστα να έχουν, λέει, και καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, να τα έχουν στο σπίτι τους, να φυλάνε εκτός δηλαδή από αυτά που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, γιατί υπάρχει η δυνατότητα, λέει, να έχουμε φαινόμενα που θα μπορέσουν να μας αποκλείσουν ακόμη και από τα ATM και να μην έχουν πρόσβαση, να έχουν και μετρητά, τους ζητάει. Αυτό σιωπηλά έχει γίνει εξάμηνο στη Γερμανία. Και έγινε τον Αύγουστο. Ο Ομπάμα
υπογράφει το διάταγμα 13 Οκτωβρίου και οι Ρώσοι το ίδιο διάστημα αρχές Οκτωβρίου έχουνε, αρχίζουν και λένε στο λαό τους να βρουν τα πλησιέστερα πυρηνικά καταφύγια, να τα ξέρουν. Μακάρι να μην γίνει τίποτα. Αλλά εμένα με υποψιάζουν όλα αυτά ότι κάτι ετοιμάζουν πολύ μεγάλο και δεν αφορά τον πόλεμο, ξέρω εγώ, κάτι στη γειτονιά μας ή κάτι περισσότερο. Αφορά αυτό κάτι που είπατε, ναι, το συγκεκριμένο που αναφερθήκατε που είπε για τον αστικό πληθυσμό. Ναι. Όσοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο φαινόμενο, είτε το οποίο είναι αλληλένδο με ΧΑΡ και χημικούς ψεκασμούς, ναι, θα παρατηρήσουν ότι όλοι οι χημικοί ψεκασμοί γίνονται σε αστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όποιος προσέξει, θα δει ότι γίνεται πάνω από την Αγγλία, στο Καλέ, στη Γαλλία. Στην Αφρική δεν γίνεται. Δηλαδή, στην Αφρική δεν έχουμε υπερθέρμανση στον πλανήτη. Όποιο παρατηρήσει, θα δει λοιπόν ότι εκεί πέρα δεν γίνεται τόσο πολύ. Ως επιτοπλίστων γίνονται τι, όπου υπάρχει κόσμος πολλής. Οι χημικοί ψεκασμοί δηλαδή, όποιος κοιτάξει αεροφωτογραφίες είτε από δορυφόρους κλπ. Που κυκλοφορούν κατά καιρούς, θα δει ότι είναι μόνο σε αστικά περιβάλλοντα. Εγώ ξέρω ότι έγινε μία μήνυση για τους αεροψεκασμούς στην Ελλάδα από το Δήμαρχο στην Αίγινα. Είχε παρατηρηθεί το 1989 ένα φαινόμενο με έντονους αεροψεκασμούς, το οποίο οδήγησε στα νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά πολλούς κατοίκους της Αίγινας, οι οποίοι πονούσαν το κεφάλι τους από έντονους πονοκεφάλους. Αυτό το απέδωσαν στους αεροψεκασμούς που είχαν παρατηρήσει και έγινε μήνυση. Οι εισαγγελικές, οι δικαστικές αρχές που ερεύνησαν τη μήνυση την έβαλαν στο αρχείο, γιατί δεν είχαν στοιχεία, λέει, για να προχωρήσουν περαιτέρω. Την έβαλαν εσπεσμένα στο αρχείο. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση στην Ελλάδα, το 1989 στην Αίγινα. Έχουμε περιπτώσεις, εγώ είχα παρατηρήσει, επειδή το γραφείο που έχουμε πάνω στον τρίτο όροφο, που είναι τα γραφεία της εφημερίδας, βλέπουν στο Σύνταγμα και στο Λυκαβητό. Είχα παρατηρήσει τότε στους αγανακτισμένους που μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα ότι οι αεροψεκασμοί γινόντουσαν πιο έντονοι πάνω από την Αθήνα. Μάλιστα είχα πάρει και αντίστοιχες φωτογραφίες, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση μέχρι να συγκεντρωθούν το απόγευμα που μαζεύονταν κάτω, ήταν άσπρο πάνω από το Σύνταγμα, είχε μαζευτεί ένα άσπρο σύννεφο. Και πιστεύω ότι οι αεροψεκασμοί, η γνώμη μου ήταν, δεν μπορώ να το αποδείξω. Μπορεί να με θεωρήσουν ότι είμαι κι εγώ σαν ένα συνωμοσιολόγος. Πίστευα ότι ρίχνουν υλικά καταστολής. Συνειδήσε. Ναι. Και γι' αυτό δεν υπήρχε αντίδραση. Τι άλλο μου αποκάλυψε ο Παππούλης. Να λέει ο Θεούλης, λέει, που αυτός δεν είναι φυσικός, γέροντας είναι. Μου λέει, λέω Παππούλη, λέω, και τι θα κάνουμε. Μα τους τα χαλάει ο Θεούλης, κάνει μια παγωνιά, λέει, και χαλάνε αυτά. Και αυτοί όταν έχουν φαινόμενα έτσι με κρύο, να ξέρετε ότι υπάρχει αντιδρά ο οργανισμός, αντιδρά ο άνθρωπος, γιατί πλέον δεν είναι σε καταστολή. Και λέει, όταν υπάρχει παράμα διαρκές, λέει, πολύ παγωνιά, θα έχουμε επανάσταση στην Ελλάδα, μου λέει. Θα ξυπνήσω Έλληνες και θα έχουμε επανάσταση. Αλλά φροντίζουν αυτοί να έχουμε χειμώνα και το χειμώνα να το έχουμε καλοκαίρι για να έχουμε προβλήματα με το νερό. Έγινε κάτι αντίστοιχο στην ομιλία με τον Χριστόδουλο, έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο στο Σύνταγμα τότε που έγινε το ορθόδοξο σύνταγμα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Εγώ το παρατήρησα τώρα με τους αγανακτισμένους που πήγαιναν κάτι. Κάτι έχω ακούσει αυτό. Ναι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Αυτά είναι όσο αφορά το θέμα των αεροψεκασμών. Και είπαμε για να βρούμε και στην κοπέλα αυτό που λέει για την... Το δέχτηκε, το αποδέχτηκε δηλαδή η Αμερική ότι έκανε αεροψεκασμούς στην Νότιο Κορέα. Εν καιρό πολέμου. Και μάλιστα και αυτό αξίζει. Έχουν γίνει πολλοί, όπως είπα, και έχουν φτάσει το θέμα και στον από Ολλανδό Ευρωβουλευτή, είχε φτάσει και στο Ευρωκοινοβούλιο με ερώτηση. Και ο Σταύρος Δήμα τότε που ήταν επίτροπος περιβάλλοντος, απάντησε ότι είναι γνωστά τα περί αεροψεκασμών, αλλά δεν μπορεί να δοθεί καμιά επίσημη απάντηση. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε στον Ολλανδό Ευρωβουλευτή που είχε κάνει ερώτηση στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, αν ήταν κάτι φυσιολογικό, θα επέμενε μέσα στα φυσιολογικά όρια. Ο φυσιολογικός θα έλεγε την αλήθεια. Παιδιά, περνάνε το αεροπλάνο και αφήνουν αυτό. Αυτό που είπε ο Μαγκριώτης στους Κορινθίους. Και να προκειμένου να τους καθησυχάσει. Ο Δήμας δεν δίνει αυτή την απάντηση. Λέει,
Είναι γνωστά τα περί αεροψυχασμών, άρα δηλαδή δέχεται ότι υπάρχουν αεροψυχασμοί, είναι επίτροπος περιβάλλοντος τότε. Και το δεύτερο λέει ότι δεν μπορεί όμως να δοθεί καμία επίσημη απάντηση. Άρα είναι ένα πρόγραμμα του ΟΗΕ, δεν ξέρω τι είναι, που αναφέρεται στα όλα αυτά τα φαινόμενα. Να καταθέσω και κάτι άλλο. Ναι, πες τα. Κυκλοφορεί, εγώ το έχω κατεβάσει το από τη χέρια στον υπολογιστή μου, γιατί ναι, αυτά συνήθως χάνονται. Κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον αντιπρόεδρο του Ομπάμα, τον Αλ Γκορ. Ναι. Ο οποίος ο ίδιος καταθέτει σε δημοσιογράφο στην τηλεόραση, ο ίδιος λέει, ότι ψεκάζουν με 90 εκατομμύρια τόνους την ημέρα όλο τον πλανήτη. Και γυρνάει και λέει ότι αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε, γιατί θα δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά μας μεθαύριο, δεν ξέρουμε τι θα προκαλέσει. Ο ίδιος ο Αλ Γκορ, αντιπρόεδρος της Αμερικής. Το είδα, αν θέλετε μπορώ και μου δώσετε μήνυμα, σας μπορώ να σας το στείλω να το έχετε. Αν θέλετε να το εξεργάσετε καλύτερα. Οι αεροψυχασμοί στην Αίγινα δεν έγινε το 1989, έγινε το 2003. Mm-hmm. Μυστικές πτήσεις αμερικανικών αεροπλάνων που εφεάθησαν να ψεχάζουν στον ουρανό της Αίγινας, στα πλαίσια πειραματικών αποστολών τροποποίησης του κλίματος. Έτσι το θεώρησαν τότε. υπάρχει δημοσίευμα του Έθνους του 2003 και αυτό έγινε έπειτα από φοβίες του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας για ενδεχόμενες επιπτώσεις στην καλλιέργεια της φιστικιάς στο νησί. Υπέβαλε η Ιφηγένεια Μάργαρη, ήταν η δικηγόρος που υπέβαλε τη μήνυση από το Δήμο της Αίγινας, ο Δήμος έκανε μήνυση, αλλά έμεινε στο αρχείο και έκτοτε δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, σας είπα για την Κυπριακή Βουλή με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και για τους Κυπρίους που έφτασαν το θέμα στη Βουλή. Βάση στην Κύπρο υπάρχει ακόμα? Υπάρχει, ναι, ναι. Ιράν και η Αγγλία δηλαδή, εκεί πέρα είναι. Λοιπόν. Ιράν και η Αγγλία και η Κύπρος. Είναι Νορβηγία, Αλάσκα πάνω, ναι, στα σύνορα με τον Καναδά στην Αλάσκα και στην Κύπρο. Κοιτάξτε, τι μπορεί να κάνει ο Τέσλα, έβγαλε με κάποια συμπεράσματα από τα πειράματα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ενέργεια στην ανθρωπότητα εκμεταλλευόμενη την ιονόσφαιρα, την ηλεκτρομαγνητικά πεδία της ιονόσφαιρας. Για καλό δηλαδή δούλεψε αυτός ο άνθρωπος. Και έχουμε τέτοια πειράματα, έχουμε ας πούμε και στην Ελλάδα, γιατί ένας φυσικός θα τον έχει κοιμηθεί τώρα, ο Γκόλγκας. Να έχεις ακούσει για τον Γκόλγκα. Ο Γκόλγκας λοιπόν είχε καταφέρει και πέταξε αεροπλάνο χωρίς καύσιμα από την Ελευσίνα που ξεκίνησε μέχρι τη Ρόδο, μέσα από ηλεκτρομαγνητικά φορτία. Και είχε βάλει τότε στα πειράματά του, είχε βάλει και ένα σύστημα σε αυτοκίνητο που πήγε Θεσσαλονίκη και πάλι χωρίς καύσιμα, χωρίς σταγόνα καύσιμα. Αυτά μέσα από τα πειράματα που είχαν γίνει. Ο Γκόλγκας είχε ενημερώσει με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είχε ενημερώσει... Γιώργο, λες τον Γιώργο. Ναι. Λοιπόν. Γιώργος. Ναι, Γιώργος, πώς τον λένε. Λοιπόν, είχε... Εδώ ήταν και δούλευε και στο εξωτερικό, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν εδώ. Αυτός είχε ενημερώσει το Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα τα καταθέτει ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει λίγο πριν από το θάνατό του. Γιώργος. Είχε βρει ένα, με βάση αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είχε βρει ένα σύστημα αεράμυνας της Ελλάδας, το οποίο τον είχε ονομάσει Artemis. Αυτό το σύστημα, λέει, θα θωράκιζε ουσιαστικά την Ελλάδα στο Αιγαίο και δεν θα άφηνε τίποτε να μπει μέσα. Θα το ξέραμε. Το είπε στον Υπουργό, λέει και τον Υπουργό, ήταν και άλλοι δύο ανώτατοι αξιωματικοί και την επόμενη μέρα όλα τα σχέδια που τους είχε υποβάλει για το σύστημα αυτό τα πήρε το Ισραήλ. Και έχει αναπτύξει το σύστημα αυτό, το οπλικό σύστημα αυτό που τους πρότεινε τότε, το Ισραήλ, το Artemis. Και εμείς δεν το έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, για να δείτε τα στοιχεία και τη δυνατότητα που υπάρχουν μέσα από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που χρησιμοποιούν αυτοί. Εδώ είναι στις 3 Ιουλίου του 2003, στην Ευρώπη που έγινε συζήτηση. Το θέμα ήταν σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τότε ο επίτροπος της Ευρώπης, Γόλστρομ λεγότανε, στα θέματα αυτά, 3 Ιουλίου του 2003 αναγνώρισε επισήμως το HARP ως στρατιωτικό πρόγραμμα, ως οπλικό σύστημα δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιοκτήτης του HARP είναι η εταιρεία Raytheon, ένας από τους βασικούς προμηθευτές συστημάτων στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνος και την NASA. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαρακτηρίσει το HARP ως οπλικό σύστημα που διαταράσει το κλίμα, προσθέτοντας πως λόγω των μακροχρόνιων επιπτώσεών του στο περιβάλλον, το HARP αποτελεί αντικείμενο ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο οι νομικές, οικολογικές και ηθικές επιπτώσεις πρέπει να διερευνηθούν από ένα ανεξάρτητο διεθνές σώμα. Όμως τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτικά. Αυτό ήταν το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλος παραδέχεται ότι δεν έχει την αρμοδιότητα ούτε και την κατάρτιση να δράσει σε σχέση με τέτοια θέματα. Να λοιπόν γιατί οι Αμερικανοί είπαν το Σεπτέμβριο ότι το HARP το σταμάτησαν. Γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που τους ενοχοποιούν κατά κάποιο τρόπο. Και αν υπάρξουν αργότερα αυτά που υποπτευόμαστε όλοι ότι θα γίνουν με τις αλλαγές του κλίματος, με την δυνατότητα πάλι σεισμών σε κράτη, αυτό σημαίνει ότι θα ενοχοποιηθεί η Αμερική. Να λοιπόν γιατί ανακοίνωσε η Αμερικανική κυβέρνηση επίσημα το Σεπτέμβριο ότι σταμάτησε όλο αυτό το πρόγραμμα. Γιατί ήδη υπήρχε η βάση ενοχοποίησης του HARP για αυτά που θα συμβούν. Εγώ πιστεύω ότι κάτι ετοιμάζουν πάρα πολύ έντονο και μάλιστα το ετοιμάζουν για την ανθρωπότητα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε έτοιμοι τι. Να δεχτούμε πρώτον από έχουμε πλέον όλα τα στοιχεία και τις ενδείξεις, δεν είναι ενδείξεις, είναι πλέον αποδείξεις που μας πρέπει να έχουμε προφύλαξη. Πώς προφυλάσσετε κάποιους όμως? Προφυλάσσετε όπως σας έχω πει και άλλες φορές που θα το πω από εδώ, όντας κοντά στο Θεό και κοντά στην πίστη. Οι Άγιοι άνθρωποι προηγουμένως πριν έρθουν κάποιοι, μιλάγαμε για τους Αγίους ανθρώπους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Άγιο Πορφύριο, οι οποίοι ξεπερνούσαν μέσα από την αγιότητα αυτό που λέμε φυσικούς νόμους. Δηλαδή μπορούσε ο Άγιος Ιάκωβος να είναι σωματικά να είναι στην Εύβοια και στο μοναστήρι του και ταυτόχρονα να είναι και στο Άγιο Όρος. Το ρώτησε κάποιος, γιατί γέροντα λέει δεν σας κινεί περιέργεια να πάτε στο περιβόλι της Παναγίας μας? Και εκεί αποκαλύπτει ο παπά Δημήτρης ο Τζούμας, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και έγινε ιερέας στα 65 του. Και λέει, Δημητράκη μου, εγώ το όρος το έχω δει καλύτερα από όλους σας. Με πήρε η Παναγία από το χέρι και με πήγε και είδα πράγματα που δεν τα βλέπετε εσείς οι προσκυνητές. Ο Τζούμας έγινε παπάς. Ο Τζούμας πέθανε, κοιμήθηκε. Ο Παπαδημήτρης. Άλλος είναι αυτός. Ήταν αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου. Λοιπόν, και λέει, με πήγε η Παναγία και είδα πράγματα από τα οποία εσείς δεν τα βλέπετε. Είδα κακιμήλια, όλα τα μοναστήρια και όλες τις κήτες και όλα τα κελιά γύρισα. Γιατί να πάω, το είδα. Και εδώ Άγιο, το ίδιο είναι και εδώ το Άγιο Όρος έχουμε. Συγγνώμη, αυτό άκουσα προθέ το γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, ότι... Ναι, αυτό το έχουν οι Άγιοι. Και γι' αυτό λοιπόν δεν είναι μακριά η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην αγιότητα. Δεν θέλω να κάνω κήρυγμα. Αλλά έχοντας καλή διάθεση και αγκαλιάζοντας τον Χριστό, ξεπερνάμε πολλά προβλήματα. Και αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν, ας πούμε, υπάρχει από το γεροντικό η ιστορία του Ορθοδόξου, του Χριστιανού, ο οποίος κατηγορήθηκε ως μάγος από έναν Εβραίο. Και τον κάλεσε εκεί ο διευθυντής και του λέει, του έδωσε, χρηματοδότησε δηλαδή τον έπαρχο εκεί της περιοχής, να δηλητηριάσει τον Χριστιανό, γιατί δημιουργούσε αναστάτωση με το κήρυγμά του μέσα στον κόσμο. Και του έφτιαξε ένα ποτηράκι με δηλητήριο. Αλλά του είπε ο Εβραίος, δεν θα του δώσει τη δυνατότητα να κάνει το σταυρό, το σήμα του σταυρού. Ο Χριστιανός όμως το κατάλαβε, γιατί σας είπα, ο Άγιος έχει άλλα μάτια και έχει άλλα αυτιά και έχει διαφορετικά και δεν έκανε το σταυρό το συνήθιζε πριν πιει το νερό, αλλά είπε να το πιω λέει από εδώ, να το πιω από εδώ, να το πιω από εδώ ή από εδώ. Άντε λέει να το πιω από εδώ και έκανε το σταυρό στο ποτήρι.
και ήπιε και άφησε το μισό τέτοιο. Περίμενε ο Εβραίος να δει αν θα πέσει, αφού ήπιε δηλητήριο και δεν έπεσε. Δεν έπεσε. Λοιπόν, και παίρνει ο Εβραίος και λέει: με κορόιδεψες, δώσε μου πίσω τα λεφτά. Και παίρνει το ποτήρι και το πίνει ο ίδιος και πέθανε. Ακαριέα. Αυτά είναι, όσο και να φαίνεται περίεργα, επειδή ζούσαμε και έχουμε πολλούς Αγίους, δεν μας άφησε ο Θεός χωρίς καρπούς τα τελευταία χρόνια. Είναι δεκάδες οι Άγιοι που έχουν βγει στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Πορφύριος ή ο Άγιος Παΐσιος ή ο Άγιος Ιάκωβος, ο οποίος ζήτημα ημερών πιστεύω είναι να ανακοινωθεί. Έχουμε και άλλους. Έχουμε τον Όσιο Ευμένιο που ήταν εδώ στο Λιμωδόν, στο Εγάλιο. Έχουμε τον Όσιο Αμβρόσιο που ήταν στη Μονίδα 2. Πάρα πολλούς. Έχουμε την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, έγινε Αγιοκατάταξη. Τον πατέρα, τον Άγιο Γεώργιο τον Καρστίδη, που είναι όλοι της εποχής μας. Έχουμε ένα τώρα που βγάζουμε και το βιβλίο το Δεκέμβριο, ένα καινούριο Άγιο. Εγώ έμεινα κατάπληκτος από την ιστορία του. Ήταν δεξιός ψάλτης στην Κοζάνη, στο Μητροπολιτικό Ναό, επί πολλά έτη, έγαμος με παιδιά, και έχει 3 παιδιά, και αυτός όταν κοιμήθηκε η γυναίκα το έγινε ιερέας. Και μάλιστα υπήρχε και η διένεξη τότε του Κοζάνης, του μακαριστού Κοζάνης, ενός Αγίου ανθρώπου του Διονυσίου, μαζί με τον Φλωρίνης, ποιος θα τον κάνει, ήθελε και ο Αυγουστίνος να τον κάνει. Και τσακωνόντουσαν, και ο Αντώνιος, και τσακωνόντουσαν ότι εγώ θα τον πάρω, γιατί με θέλει να έρθει σε μένα. Τελικά έγινε αυτός κληρικός και έχουμε πλέον από πολλά πνευματικά του παιδιά, τα οποία κοιμήθηκε το 2005. Πατήρ Νεόφυτος. Λοιπόν, έγινε λοιπόν, τα δυο τα παιδιά του είναι ιερείς. Ο ένας είναι υπεύθυνος στην Λιδία, στην χριστιανική οργάνωση εκεί, σαν πνευματικός υπεύθυνος στη Λιδία, και άλλος είναι ηγούμενος στην Αγία Τριάδα στον Όλυμπο, σε ένα μοναστήρι. Λοιπόν, έχουμε πολλές, δηλαδή, έχει αποκαλύψει και εμφανίσεις ο Άγιος και τότε, που είχε στα πνευματικά του παιδιά και τα καθοδηγούσε, με τον ίδιο τρόπο που καθοδηγούσε και ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Ιάκωβος, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο πατήρ Αμβρόσιος. Εγώ έχω με τον πατέρα Αμβρόσιο ίδια εμπειρία, δηλαδή όταν πήγα και τον είδα, που ήταν εδώ στην Αθήνα, μου είπε πράγματα τα οποία συνέβησαν μετά από πολλά χρόνια. Και για μένα προσωπικά πράγματα της ζωής μου. Τα οποία δεν ήταν μόνο, δεν αφορούσαν παρελθόν, γιατί το παρελθόν το ξέρει πολύ καλύτερα και ο διάβολος, το αντίχρηστο. Αφορούσαν το μέλλον. Ξέρετε, ο Άγιος από τον διάβολο ξεχωρίζει, από τον πλανεμένο θα έλεγα έτσι, ξεχωρίζει ως εξής. Ο Άγιος μπορεί και προβλέπει και καταλαβαίνει ποια είναι τη σκέψη σου. Ο πονηρός δεν πιάνει σκέψη ανθρώπινη. Μπορεί να βλέπει κάποιον ότι φεύγει τώρα να πάει σπίτι του και να προλάβει να πάει στον άλλον και να πει: ξέρεις, έρχεται ο τάδε στο σπίτι σου. Αλλά τον βλέπει. Δεν μπορεί να καταλάβει τι σκέπτεται. Και αυτή είναι η διαφορά. Ο πατήρ Παναγιώτης, για παράδειγμα, για μένα είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Γιατί κάποια στιγμή που σκέφτηκα όταν μας μιλούσε εκεί στα άγραφα, πέρασε καμιά σκέψη από το μυαλό μου και έλεγα: μακάρι δεν να μπορούσα να μένω εδώ μόνιμα. Αλλά και να μην είχα αυτές τις υποχρεώσεις στην Αθήνα. Και διέκοψε ξαφνικά τη συζήτηση που είχε για άλλο θέμα και μου λέει: αυτό που σκέφτηκες γίνεται. Γιατί λέει: ο νους γεννά. Προσέξτε θεολογία. Ο νους γεννά, λέει. Διάβασε τον Άγιο Βασίλη. Άντε, εγώ δεν το έχω καταλάβει. Αν και έχω σπουδάσει θεολογία μέχρι σήμερα, καταλαβαίνω στο περίπου. Δεν μπορώ να πιάσω όμως το βαθύ νόημα που ήθελε ο γέροντας. Όπως πολλές φορές, όταν έχω πρόβλημα στην εφημερίδα, είτε οικονομικό ή κάποιο άλλο, θα δείτε ότι χτυπάει το τηλέφωνο ξαφνικά. Και μου λέει: ο παππούλης είμαι, τι κάνετε εκεί κάτω, πώς είστε? Εγώ από συνήθεια καλά. Όλα καλά? Είναι καλά εκεί ή έχετε τίποτε, μη σε απασχολεί κάτι? Και τότε θυμάμαι το πρόβλημα. Αλλά συνήθως παίρνει όταν έχεις πρόβλημα. Αυτό πώς τον ειδοποιεί? Και το πρόβλημα μπορεί να είναι στη σκέψη σου ακόμη, δεν έχει ολοκληρωθεί. Να έχει βγει προς τα έξω για να το ξέρει κάποιος. Έχουμε λοιπόν πολλούς Αγίους. Και αυτό σημαίνει ότι παρά τη γενική απαισιοδοξία που υπάρχει στον κόσμο και στην κοινωνία ότι η Ελλάδα δεν πάει καλά,
Εγώ βλέπω και είμαι πολύ χαρούμενος ότι το δέντρο που λέγεται Ελλάδα, το χριστιανικό δέντρο, έχει βγάλει πολλούς καρπούς τα τελευταία χρόνια. Έχει βγάλει πάρα πολλούς καρπούς, γνωστούς και αγνώστους Αγίους, όλα στο Τρελογιάννης. Σε ποια γειτονιά της Αθήνας έζησε? Άμα πω τη γειτονιά θα πάτε να βρείτε κι άλλα στοιχεία. Και ξέρετε γιατί τη γειτονιά δεν την έγραψε? Και αυτό είχαμε σκοπό να γράψουμε όταν γράφαμε για τον Τρελογιάννη, από τον Παππούλη το άκουσα. Όταν γράφαμε για τον Τρελογιάννη, είχα σκοπό να γράψω όλα τα στοιχεία του. Και το όνομά του και το επώνυμό του και που έζησε. Και υπήρξε ένα τηλεφώνημα, τότε δεν είχα σκοπό να γράψω ένα βιβλίο. Ούτε καν είχε περάσει σαν σκέψη από το μυαλό μου. Όταν μου ενεχείρισε το υλικό αυτό ο Παππούλης, έβγαλα θέμα κεντρικής σελίδας σε ένα δισέλιδο για 3 χρόνια. Το σκεφτόμουν στην εφημερίδα να το βάζω. Έβαλα λοιπόν τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο του 2008. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτά τα 4-5 δημοσιεύματα. Και τον Νοέμβριο είχα δημοσιεύσει την ιστορία που αφορούσε τον Κωνσταντίνο, έναν πρώην τραβεστή, σήμερα οικογενειάρχη με 3 παιδιά, παρακαλώ. Και λένε άλλοι ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι δαιμόνιο. Είναι δαιμόνιο και από τα σκληρότερα. Ας είναι καλά ο Παπασάβας πάνω που του έκανε τους εξορκισμούς εκεί, τον πήγαινε ο Τρελογιάννης. Κοιμήθηκε. Του είδα προχθέ του. Ναι. Άγιος και αυτός άνθρωπος. Μεγάλη προσφορά. Λοιπόν. Και όταν έγραψε αυτό, με πήρε μια γυναίκα από τη Λευκάδα και μου λέει: «Σε παρακαλώ, δώσ' μου το τηλέφωνο του Τάδε, πρέπει να επικοινωνήσω μαζί, γιατί η κόρη μου αντιμετωπίζει το ίδιο θέμα. Είναι ομοφιλόφιλη και μάλιστα με απειλεί την οικογένειά της ότι θέλει να πάει στο εξωτερικό να παντρευτεί, λέει, αυτή την κοπέλα που έχει και συζεί». Το παίρνω εγώ τον Παππούλη, λέω, δεν είχα στοιχεία τηλέφωνο. Ο Παππούλης είχε κάποιες επιστολές, αλλά γνώριζε τότε τον διαχειριστή που το είχε πάει. Έμενε στην Καρδίτσα, κοιμήθηκε κι αυτός. Μεγάλος άνθρωπος. Και λέω: «Πες του διαχειριστή, άμα είναι να έρθουν σε επαφή». Πήρε με φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή με αυτή την απορία που είπε για τη γειτονιά. Να πούμε να πάω να τον βρει, λέω, τον άνθρωπο, να τη βοηθήσει την κοπέλα. Μου λέει ο Παππούλης που είδα άλλα: «Δεν ήτανε, βαλτί από τον άλλον είναι», μου λέει. «Και σου απαγορεύω», μου λέει, «να γράψεις και το όνομα». Και ευτυχώς τα ψευδόνυμα τα προφυλάξουμε τους ανθρώπους ήταν σωστά. «Σου απαγορεύω», λέει, «να γράψεις περισσότερα στοιχεία. Να μην δίνεις σε κανέναν που έζησε ο Τρελογιάννης. Άστο να διδάξει με τη βιβλία του, με τη ζωή του, γιατί αλλιώς θα λένε η μισή ότι είναι τρελός και η άλλη μισή θα λένε ότι είναι άγιος. Και θα τσακώνει τον κόσμο και δεν θα ωφελήσει κανέναν. Άστον, ο Θεός θα τον φέρει», λέει, «και θα τον επαναφέρει στην επιφάνεια μετά από 100, από 50, από 100. Κοίνος ξέρει». Και το κρατάμε έτσι. Και γι' αυτό δεν λέμε τη γειτονιά. Ούτε εγώ έχω πάει. Να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν έχω πάει να δω τη γειτονιά και τους ανθρώπους. Αν και πολλούς, ο Παππούλη, ξέρω εγώ, ζει ο Παππούλη μέχρι σήμερα. Δηλαδή η γειτονιά της Αθήνας είναι πάντως. Γειτονιά της Αθήνας. Ζει ο Τρελογιάννης. Όχι ο Τρελογιάννης. Ο Παππούλης που ήταν ο ιερέας εκεί που πήγαινε. Ζει. Δεν μπορούμε να πούμε άλλα στοιχεία γιατί θα πούνε διάφορα. Ήρθανε βέβαια στο γραφείο και κάποιοι που ανακαλύψανε και που είχε ταφεί. Και μου είπαν, πήγαν, κάναν και τρισάγιο με κάποιον ιερέα. Τους είπα εγώ, καλά κάνατε. Εγώ λέω, δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Αλλά το βρήκανε όμως, κάποιοι το βρήκανε. Μήπως ήταν της γειτονιάς? Ναι, κάποιοι το βρήκανε και ήρθαν να πάρουν την επιβεβαίωση από μένα. Αυτά ήταν για τον Τρελογιάννη. Οπότε να ξέρετε ότι η αγιότητα είναι αυτό που μας σώζει πολλές φορές. Δηλαδή, η αγιότητα τι σημαίνει? Καλή διάθεση, ειλικρινή διάθεση απέναντι στον τριαδικό Θεό, το μόνο αληθινό Θεό. Άμα έχουμε καλή διάθεση, εκείνος μας αγκαλιάζει και θα μας απαλλάσσει από όλα αυτά. Και το παρήγορο είναι ότι οι Αμερικανοί λένε ότι όταν ξεσπάσει πόλεμος πυρηνικός ή κάτι τέτοιο, go to Greece, πήγαινε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως η Ελλάδα είναι πιο προστατευόμενη. Είναι πιο προστατευόμενη, οπότε να μην ανησυχούμε. Καλό είναι όλα αυτά που γίνεται να τα μαθαίνουμε, να είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που γίνεται γύρω μας, να μην όμως έχουμε την τρομοκρατία και το φόβο. Ο μόνος φόβος για τον χριστιανό είναι αυτός που θα είναι μπροστά στο απολογητικό βήμα ενώπιον του Θεού. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Σήμερα μας ενσπείρουν το φόβο και καλλιεργούν το φόβο επίτηδες. Και να πω κάτι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, ας πούμε, που είχα διαβάσει το βιβλίο του Παναγόπουλου του Δημήτρη.
Ο άνθρωπος ή 70 χρόνια ζεις και 100 και 1000 και 1 εκατομμύριο μπροστά στην αιωλιότητα δεν είναι τίποτα. Λοιπόν... Όταν λέει για τον Θεό και 1 εκατομμύριο μία μέρα, είναι 1000 έτη. Να φανταστείτε τι είναι αιωνιότητα. Μία μέρα για τον Θεό είναι 1000 έτη. Και εμείς λέμε, ας πούμε, εδώ 10 αιώνες δηλαδή. Για να φανταστείτε πώς λειτουργεί. Αυτό που λείπει σήμερα από τους Έλληνες και νομίζω ότι λείπει από όλους μας και πρώτο από τον ομιλούντα, είναι η ανάπτυξη, η καλή σχέση με τον Θεό, που δεν την έχουν. Που δεν την έχουν. Και εγώ ήμουνα, σπούδασα θεολογία, έζησα κοντά σε αγίους ανθρώπους. Γαλουχήθηκα σε αγίους ανθρώπους. Αλλά έφτασα σε σημεία τέτοια που αμφισβητούσα πλέον. Και έβλεπα ότι η πίστη δεν είναι. Δεν έχουμε δηλαδή πίστη. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, τι σημαίνει πίστη. Είναι εμπιστοσύνη στο Θεό. Όπως ένας πατέρας και μια μάνα φροντίζουν τα παιδιά τους. Όπως ένας φροντίζει τον εαυτό του. Άλλοι τώρα έτσι μας φροντίζει και ο Θεός. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, φροντίζει τι θα φάμε το μεσημέρι. Ακριβώς, κυριολεκτό. Πώς θα πληρώσουμε το λογαριασμό μας. Πώς θα δουλέψουμε, τι θα κάνουμε. Γιατί όλοι μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι δεν κάνανε εξαιρέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι μας είμαστε εργάτες των αμπελώνα του. Όταν το δούμε έτσι, αλλάζει η ζωή μας ολοκληρωτικά. Ότι είμαστε εργάτες των αμπελώνα του Θεού. Άρα είμαστε, για να μας έχει στον αμπελώνα του ο Θεός, θεωρεί ότι είμαστε άξιοι. Άλλο αν εμείς με τις πράξεις μας γινόμαστε ανάξιοι. Αλλά εκείνος έχει υπομονή και σου λέει, άστο να δουλέψει ακόμα. Είναι στην επιχείρησή του. Πάστε ότι η γη είναι η επιχείρησή του. Άστο να δουλέψει λίγο ακόμα. Μήπως τυχόν και θα γίνει κάτι. Έλα, Βασίλη. Νομίζω ότι πιανόμενο ότι η γη, αν υποθέσουμε ότι είναι η επιχείρηση του Θεού, αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αναπολώ τη σημερινή βραδιά και μπορώ να πω ότι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σήμερα εδώ, ασχοληθήκαμε, θα λέγαμε, με την ίδια τη γη. Και κυρίως με τις, θα λέγαμε, αέριες ασπίδες της γης έναντι των διαστημικών κινδύνων. Θέλω να σταθώ σε κάτι. Στον κύριο Κατσαρό, στον οποίο υπήρξε αναφορά επανειλημμένη. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό εδώ και αιώνες ότι υπάρχουν επιστήμονες που διαφορούν και μπορούν και οι δύο πλευρές να έχουν και λαμπρά μυαλά. Μου δημιουργήθηκε εξής σιγουριά, ακούοντας αυτά. Από τη μία, ότι τα αεροπλάνα τα οποία πετάνε ρινίσματα, όπως υπόθηκε, στην ουσία σωματίδια, αλουμινίου κλπ. Αυτά υπόθηκε και επανειλημμένα αυτή τη στιγμή, ότι προκαλούν προβλήματα υγείας. Από την άλλη, υπάρχει το επιχείρημα ότι με αυτά προστατεύουμε τη γη έναντι των διαφόρων κινδύνων από το διάστημα των ακτίνων του ηλίου και όλα αυτά. Υπάρχει η άλλη επιπλέον η άποψη που λέει ότι αυτές οι ουσίες που απελευθερούν τα αεροπλάνα και κάνουν τις λευκές γραμμές δεν προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπινους οργανισμούς. Φυσικά υπάρχει και η άποψη που εμένα μου βγαίνει πιο έγκυρη ότι προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπινους οργανισμούς. Δεν μπορώ όμως να μιλήσω κατηγορηματικά, δεν είμαι ειδικός. Θέλω πρώτον να ρωτήσω κατά πόσο κάποια συμφέροντα υποστηρίζουν αυτό που κάνουν αυτά τα αεροπλάνα, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή εμένα μου βγαίνει η υπόθεση ότι όντως προκαλούν προβλήματα στους ανθρώπινους οργανισμούς αυτές οι ουρές των αεροπλάνων, κατά πόσο αυτή την κατάσταση τη χρηματοδοτούν και την υποστηρίζουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Ναι, είπες ένα σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Πρώτον, έχουμε μαρτυρίες ότι έχουν επιπλοκές όλα αυτά τα... Έχουμε μαρτυρίες επίσημες πλέον. Όταν η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται, για παράδειγμα, ότι οι στρατιώτες που είχαν σκύρηση κατά πλάκας, παρουσίασαν σκύρηση κατά πλάκας που είχαν πολεμήσει την Κορέα, αυτοί οφείλεται στους αεροψεκασμούς και αποζημιώνεται, τους έβγαλε σύνταξη, άρα αποδέχεται ότι έχουμε βλαπτικές
επιπτώσεις πάνω στον άνθρωπο από τους αραψεκασμούς. Ένα αυτό. Δεύτερο, έχουμε μαρτυρίες πλέον ανθρώπων, όπως την Έλληνα με τους πονοκεφάλους το 2003. Άρα έχουν επιπτώσεις. Οι κυβερνήσεις, γιατί... Συγγνώμη, φαντάζομαι στην Έλληνα εδώ με τους πονοκεφάλους, επουλήθηκαν λίγο κάπως πιο αυξημένα κάποια αναλγητικά. Κοίταξε, ήταν φαινόμενο το οποίο διήρκησε, δεν είχε να κάνει με τις φαρμακοβιομηχανίες, είχε να κάνει με ένα πείραμα των Αμερικανών περισσότερο και διήρκησε για μια εβδομάδα, για 3-4 μέρες. Δεν μπορούσε να εμπλακεί. Βέβαια, οι φαρμακοβιομηχανίες εμπλέκονται για πολλά. Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα ότι οι γιατροί στις Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για 250.000 θανάτους ετησίως. Από λάθη σε φαρμακευτική αγωγή. Φανταστείτε λοιπόν, και θα σας πω ένα παράδειγμα ενός φίλου, ότι σήμερα λείπει ο άνθρωπος. Αυτός είναι διευθυντής στο αντικαρκινικό στον Άγιο Σάβα, φίλος μου. Όταν ξεκινούσαν, είναι ογκολόγος, όταν ξεκινούσαν λοιπόν τρεις στην ειδικότητα ογκολόγοι, πήγαν σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία. Αυτός πήγε στον Άγιο Σάββα. Υπήρχε λοιπόν ένας επίσημος τότε αντιπρόσωπος φαρμακοβιομηχανίας, ο οποίος του πήγε ένα φάρμακο για να την αντιμετώπιση, να το δοκιμάσει, είναι για τον καρκίνο. Και του είπε ότι είναι καινούριο και αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο είδους καρκίνου που αναπτύσσεται σε αυτό, στο έντερο, δεν θυμάμαι τι μου είχε πει. Το ίδιο φάρμακο το έδωσε και στους άλλους δύο. Όταν το δοκίμασε πράγματι και είδε ότι υπήρχαν πολλές βλαπτικές συνέπειες στον άνθρωπο, δηλαδή αντί να του κάνει καλό, είχε πολλές παρενέργειες. Παρενέργειες που αν συνεχιζότανε μπορεί να τον οδηγούσαν και σε θάνατο. Γιατί τον έβλεπε ότι εξαντλείται ο οργανισμός και ήταν χειρότερο. Αντί να του κάνει καλό, του κάνει χειρότερο. Αυτός το σταμάτησε αμέσως. Μόλις είδε ότι μετά την πρώτη χορήγηση έχουμε αυτές τις παρενέργειες, το σταμάτησε. Γιατί ήταν χριστιανός και πιστός άνθρωπος. Και είπε: εγώ δεν θέλω, εγώ θέλω να βοηθήσω τον άνθρωπο. Ποια είναι η διαφορά? Αυτός δεν ήξερε τι περιέχει το φάρμακο, έτσι. Όταν ξαναπήγε ο εκπρόσωπος, ο αντιπρόσωπος της φαρμακοβιομηχανίας, δεν πήγε με άδεια χέρια. Είχε μάθει για την της οικογένειας του ότι είχε δύο παιδιά, ότι ζούσε, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι εκεί και του είχε πάει ένα φάκελο μεγάλο με 4 εισιτήρια για μια χώρα που ήταν εξωτική χώρα τότε, που το εισιτήριο ήταν πάρα πολλά λεφτά, του είχε και ένα φάκελο με χρήματα και του λέει, δεν του είπαν ήταν καλό το φάρμακο, επειδή το χρησιμοποίησες, η εταιρεία σου φέρνει αυτά ως δώρα. Και του λέει, δεν το χρησιμοποίησα, έχει πολλές παρενέργειες και καλό είναι να το αποσύρετε. Οι άλλοι δύο γιατροί το χρησιμοποιούσαν για κατά κόρον φίλοι του για πολύ καιρό. Πόσους πήραν στο λαιμό τους? Άγνωστο. Όταν είσαι εκεί, δοκίμασε το φάρμακο, έσβησε ο άνθρωπος από τον καρκίνο, δεν το κατάλαβες, δεν πάει το μυαλό σου. Έτσι και γίνονται φοβερά λάθη με τις φαρμακοβιομηχανίες, όχι λάθη, λάθη βασικά. Η Μπάγερ, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει βγάλει την ασπιρίνη και τόσα φάρμακα, δεν είναι τυχαίο ότι έκανε μια πρόταση δισεκατομμυρίων και αγοράζει τη Mossad. Η οποία Mossad είναι αυτή που βγάζει τα... Mossad, ναι, που βγάζει όλα τα δηλητήρια αυτά για τα φυτά και όλα αυτά και την αγοράζει τώρα. Δηλαδή γίνεται παγκόσμια αυτοκρατορία η Μπάγερ. Γιατί ήταν υποψιασμένος ο κόσμος, κοιτάξτε πίσω από την αγορά τι φαίνεται. Ήταν υποψιασμένος ο κόσμος για την... το τι κάνει και τι επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο, στον ανθρώπινο οργανισμό, τα φάρμακα που έδινε η Μοσάντο στους αγρότες και όλα αυτά που καλλιεργούσαν. Και η Μπάγερ είχε πέσει πιο πολύ στα μαλακά, γιατί είχε την ασπιρίνη και άλλα πιο ελαφριά φάρμακα. Τι έγινε λοιπόν? Γίνεται μια εξαγορά της Μπάγερ από τη Μοσάντο, που δεν θα έμπαινε εύκολα στην Ελλάδα για παράδειγμα η Μοσάντο ή και σε άλλα χώρες που ήταν υποψιασμένες, αλλά μέσω της Μπάγερ. Η Μπάγερ έχει τις βάσεις της. Και η Μπάγερ εδώ στην Ελλάδα δεν είναι σαν εταιρεία φαρμακοβιομηχανία. Αν το ψάξει κανείς και βρει το ιστορικό, δεν είναι καμιά έτσι καλή εταιρεία που να είναι αθώα σε όλα. Έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν φτάσει και στα δικαστήρια, αλλά όπως και στη Siemens σταμάτησαν κάποιοι. Ευχαριστώ.
Έχει τρία δικαστήρια στην Αμερική γιατί χρησιμοποίησε αίμα το οποίο ήταν μολυσμένο με AIDS βάγια. Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν και τα μεταλλαγμένα. Στην Ελλάδα καλλιεργούμε το ΜΟ80, το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι μεταλλαγμένο. Το καλαμπόκι, ναι, είναι αυτό που δίνουν στα γιαζοτροφές. Πάνω από την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά εκεί πέρα είναι ΜΟ80. Εγώ έχω ένα κτηνίατρο, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας εκεί που γράφουμε το FZ και μας δίνει τα στοιχεία. Οι περισσότερες εταιρείες, που, ας πούμε πτηνοτροφικές εταιρείες τα μεγάλα, οι μεγάλες εταιρείες και οι εταιρείες που ήταν στη Χαλκίδα πτηνοτροφικές, ανήκουν σε χέρια Ολλανδικά. Τα οποία δεν τους δίνουν, λέει, τροφές καλαμπόκι. Ο ίδιος μου είπε μάλιστα την εμπειρία του, όταν προσελήφθη τότε νέος κτηνίατρος από την εταιρεία Βοκτάς, ενθουσιασμένος σε αυτά, είπε θα δώσουμε αυτή τη διατροφή στις κότες για να είναι ωραίες, να είναι ξερογνώστιμες και αυτά. Και το βασικό είδος διατροφής ήταν το καλαμπόκι. Και μου λέει, έπαιρνα, μου δίνανε τότε 1.000.000 το μήνα, μισθό, δραχμές, τότε. Και με βάση αυτό, τον πρώτο μήνα κανόνισα, λέει, τα παιδιά μου να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, να, έλεγε ο Γιάννης, είχα πλέον ενθουσιαστεί και τώρα πλέον είχα λύσει το πρόβλημα το οικονομικό. Όταν τους έκανα αυτή την εισήγηση για το καλαμπόκι, μου ήρθε ταυτόχρονα μετά από μια εβδομάδα η απόλυσή μου. Δεν έμεινα, λέει, πάνω από 2 μήνες εκεί. Και είχα πρόβλημα τότε, λέει, να πληρώσω το σχολείο των παιδιών που είχαν γραφτεί στα ιδιωτικά. Και του λέω, τους ρώτησα γιατί με απολύτει, δεν σας άρεσε. Λέει, πρέπει να δεχτείς, λέει, ορισμένες βασικές λειτουργίες της εταιρείας πάνω στο θέμα της διατροφής των πτηνών, τις οποίες δεν φαίνεται με βάση τις εισηγήσεις που μας έκανες ότι αποδέχεσαι, ούτε είναι δυνατόν να αποδεχτείς. Δηλαδή, φανταστείτε τι τρέφουν τα κοτόπουλα και τι τρώμε κι εμείς, τι τοξίνες. Υπάρχει με μεταλλαγμένο καλαμπόκι ή όχι, στην Ελλάδα λέω τώρα έτσι. Στην Ελλάδα έχει μεταλλαγμένο το καλαμπόκι, αλλά μακάρι να ρίχνανε και αυτό στα κοτόπουλα το μεταλλαγμένο. Το καλαμπόκι το χρησιμοποιούν σε άλλες περιπτώσεις. Πάει αλλού, πάει για τον άνθρωπο, δεν πάει κατευθείαν στο κοτόπουλο. Δεν το καταναλώνουμε εμείς το ΜΗ-80, το ΜΗ-80 δεν είναι για μας. Αυτό είναι από έγκυρες πηγές του Υπουργείου. Ναι, αυτό που το πάμε. Το ΜΗ-80 δεν το καταναλώνουμε εμείς, είναι για ζωοτροφές μόνο. Είναι μόνο για ζωοτροφές, αλλά μην ξεχνάτε ότι ζωοτροφές, το ζώο αυτό δεν το φάμε κάποια στιγμή. Ούτως ή άλλως το καταναλώνεις, λέει, στην ουσία. Μετά, αλλά σιγά σιγά έρχεται και σε σένα. Πάντως, να την απολύνω κάτι, επειδή το είδαμε με τα μάτια μας στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, είναι η Μονσάντο, είναι η έδρα της. Ονομάζεται American Genetics. Και μας είπε και ο δήμαρχος του Λαγκαδά ότι όλες οι φυτίες καλαμποκιού και βρόσιμοι για μας, ας πούμε, ποικιλία, είναι όλα μεταλλαγμένα. Ναι, βάλουν, βάλουν και άφορα πάντα. Δικιά μας είναι 80, είναι 80 εκεί, είναι Μονσάντο, γι' αυτό και λέγεται μη 80, λέγεται μό για την ακριβή 80, είναι Μονσάντο κλπ. Σας το λέω γιατί έτυχε φέτος να είναι σε ένα μεταπτυχιακό που γινόταν στο ΤΕΙ του Πειραιά πάνω σε τεχνικές και επιστήμες πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος. Μια έτσι απάτη, έτσι λίγο, γνωρίζεις. Ναι, έτσι κάπως κορεύουμε τον κόσμο. Ήτανε μέσα ένας, είναι μέσα στο συγκεκριμένο υπουργού, ο οποίος μας μίλησε συγκεκριμένα και ήταν και μάθημα πάνω στο συγκεκριμένο για τα μεταλλαγμένα. Το τσεφτάρισε τα έτσι. Δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι εδώ στην Ελλάδα γίνονται μεγάλες προσπάθειες να αλλοιωθεί, ας πούμε, η αγροτική καλλιέργεια. Ναι. Μεγάλες προσπάθειες. Έχει υπογραφεί από τον κύριο Χατζηδάκη και τον κύριο Λαβέλ το 2013. Ο Χατζηδάκης είδαμε και πώς καταστράφηκε εκεί όταν... Αλλά ξέρετε, ο Τσαφράρης, ένας άνθρωπος του γραφικού του, δούλευε στην Αμερική για τη Μονσάντο. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που προωθούνται. Αυτοί προωθούν τα άτομα του και τα προωθούν και σε θέσεις υπουργικές για να πάρουν και συγκεκριμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, εγώ βλέπω ότι το 1900, όσο και να λένε για τη δικτατορία, βλέπω ότι το 1974, πριν αναλάβει μεταπολίτευση, υπήρχαν μεγάλες αγροτικές καλλιέργειες. Υπήρχαν δηλαδή ανάπτυξη και είχαμε, ας πούμε, αποθεματικά στα πτηνά, τα κοτόπουλα και αυτά, είχαμε απόθεμα και κάναμε και εξαγωγές. Σήμερα έχουμε φτάσει να κάνουμε εισαγωγή κοτόπουλα.
Σήμερα το μόνο που μπορούμε να καυχηθούμε ότι μπορούμε να εξάγουμε είναι το ελαιόλαδο, το οποίο προσπαθούν και αυτό να το σταματήσουν, γιατί επιδοτούνται μέσω του Υπουργείου Γεωργίας το κόψιμο των ελιών με 200 ευρώ. Όταν καταστρέφει ένας την ελιά του, παίρνει και 200 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν αγρότες που έχουν κρίση, σου λέει θα καταστρέψω 20 δέντρα, θα πάρω τόσα λεφτά να βγάλω το χρέος μου για τη ΔΕΗ, για το ένφια και όλα αυτά. Υπάρχουν τέτοιες επιδοτήσεις που θέλουν να κάνουν εξαρτώμενη τη χώρα την Ελλάδα από άλλους, δηλαδή να μην τρέφεται μόνοι τους. Δεν θέλουν η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα, κανένα κράτος δεν θέλουν να τρέφεται από μόνο του. Θέλουν να έχουν, αυτό και σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Το ένα να εξαρτάται από το άλλο, ώστε να έχουμε αναγκαία την παγκόσμια κυβέρνηση, που η οποία θα ρυθμίζει τι θα φάνε, τι θα κατευθύνουν, τι τρόφιμα θα πάνε εκεί, τι τρόφιμα θα πάνε αλλού. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Γι' αυτό, για παράδειγμα, βλέπουμε, ας πούμε, τη Γερμανία να έχει τώρα στα σιτηρά. Διάβαζα την Μασέργιο Ραβανής ότι τα σιτηρά φυτεύουν στάρια και έχουν απόθεμα. Λέει ότι κάνουν και εξαγωγές. Από πού ως πού η Γερμανία κάνει εξαγωγές στάρια? Κάπου αλλού έχει βάλει το χεράκι της και από αλλού το παίρνει και το παρουσιάζει γερμανικό. Και εδώ κάνουμε εισαγωγή στάρια. Τι έχουν επιβάλει στους δικούς μας αγρότες? Πέρυσι, νομίζω το Νοέμβριο με Δεκέμβριο, έχει γίνει μια μεγάλη έξαρση στη Γαλλία και στην Αγγλία για το TIPP. Ήταν μια συνθήκη κλπ. Η οποία υπογράψαν κάποια πράγματα, ήταν να μην γίνει. Εμείς βέβαια την υπογράψαμε, η Ελλάδα την υπέγραψε, γιατί ο συγκεκριμένος, που είναι σύμβουλος του Υπουργού, πήγαν να πηγαίνει και στην Ευρωβουλή, οπότε μας τα έλεγε πρώτο χέρι. Υπογράφει η Ελλάδα. Μέσα στο συγκεκριμένο που έχει υπογράψει από τότε ο Χατζηδάκης 13 μαζί με τον Λοβέρδο, έχει υπογραφεί ότι η Ελλάδα θα έχει δύο εταιρείες που θα παράγουν γεωργικά προϊόντα. Δύο εταιρείες. Δεν θα υπάρχουν αγρότες. Δύο εταιρείες και θα υπάρχει και μία εταιρεία η οποία θα κάνει εξαγωγή. Το 2006 σε ένα φόρουμ για την πώς θα γίνουν καλύτερη γεωργία με βάση τις καινούργιες τεχνολογίες, όπου μιλούσαν Βέλγοι, Άγγλοι και Έλληνες, άκουσα βέβαια όχι από τους Έλληνες, από τους Άγγλους και τους Βέλγους, ότι θα γίνουν, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν πειρατρότες, θα υπάρχουν μόνο μεγαλοτσιφλικάδες, οπότε επιβεβαιώθηκε το 2013 με αυτό που υπέγραψαν. Το είχα ακούσει δηλαδή ήδη από το 6 σε αυτό το φόρουμ. Στο οποίο θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα κινούν, οπότε μπορούν να φτιάξουν και την έλλειψη ή, ας πούμε, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη προσφορά σε αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν. Έλληνες ή ξένοι? Ορίστε. Αυτοί που το. Οι μεγαλοτσιφλικάδες. Οι δύο εταιρείες αυτές δεν είναι ελληνικές, ενημερωτικά. Είναι γερμανικών και ολλανδικών συμφερόντων. Πολυεθνικές είναι και. Ναι. Οι Ολλανδοί συνήθως βρίσκονται πίσω. Θα σας πω τώρα ένα ντοκουμέντο, άκουγα το παιδί και αυτό έχω να έψευνα, που έχουμε δημοσιεύσει εδώ, είναι από τον, αυτός ήταν οικονομικός, έτσι λέγεται, οικονομικός εκτελεστής. Έχει βγάλει και ένα βιβλίο στην Αμερική και έλεγε πώς μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε, μια πολιτική ή μια οικονομική κατάσταση σε ένα κράτος και να επιβάλλουν καινούργια. Είναι ο Τζον Πέρκινς. Και ήταν συγγραφέας του βιβλίου, νομίζω υπάρχει και στην Ελλάδα, «Εξομολογήσεις ενός οικονομικού εκτελεστή». Έχει μεταφραστεί. Στο διαδίκτυο. Ναι. Λοιπόν, αυτός λέει ότι επιστρατεύουν ανθρώπους οι πολυεθνικές εταιρείες, σαν εμένα πλέον, λέει, που είμαι οικονομικός εκτελεστής, που δουλεύουν σε ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να μην αποκαλύπτεται ότι αυτοί έχουν σχέσεις με κρατικούς φορείς. Για να καλύπτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, όταν συλλαμβάνανε, λέει, κάποιον από εμάς, δεν θα υπήρχαν κυβερνητικές κυρώσεις, λέγοντας ότι αυτός ανήκει σε μια ιδιωτική επιχείρηση, σε μια πολυεθνική εταιρεία. Και φέρνει το παράδειγμα, όταν, λέει, ο Άρμπνες εκλέχθηκε πρόεδρος στη Γουατεμάλα. Η χώρα βρισκόταν στα χέρια της εταιρείας United Fruit. Η πολυεθνική αυτή εταιρεία έχει σχέση και με την Coca-Cola. Εκεί έχει μεγάλες ποσότητες κοκαίνης επίσημα που χρησιμοποιεί η Coca-Cola.
Λοιπόν, οι μεγάλες διεθνείς συμμαχίες και ο Άρμπλεν δήλωναν «Θέλουμε να επιστρέψουμε τη γη στους κατοίκους της». Και μόλις βγήκε στην εξουσία, εφήρμοσε πολιτικές που θα έκαναν ακριβώς αυτό, θα επέστρεφαν τη γη στους κατοίκους της. Θα την έπαιρναν δηλαδή από τις πολυεθνικές εταιρείες. Στη United Fruit, αυτή είναι αμερικανική πολυεθνική βέβαια εταιρεία, δεν άρεσε κάτι τέτοιο. Έτσι προσέλευαν μια ομάδα από εταιρεία δημοσίων σχέσεων, αυτό κάτι λέει, που θα ξεκινούσε μια τεράστια καμπάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να πείσει όλους τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και την πολιτική εξουσία στην Ουάσιγκτον, ότι ο Άρμπλεν ήταν υποχείριο των Σοβιετικών. Και αν του επιτρέπαμε να μείνει στην εξουσία, οι Σοβιετικοί θα είχαν πατήσει στο μισό ημισφαίριο. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος άρχισε προπαγάνδα δηλαδή. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος άρχισε να φοβάται την κόκκινη τρομοκρατία, την κομμουνιστική τρομοκρατία. Και για να μην παρακρηγορώ, χάρη σε αυτή την καμπάνια αποφασίστηκε από τη CIA η λήψη μέτρων. Και πραγματικά έτσι έγινε. Στείλαμε αεροπλάνα, στρατιώτες, μυστικούς. Στείλαμε τους πάντες για να τον εξαφανίσουμε. Και τον εξαφανίσαμε. Και μόλις άφησε το γραφείο του, ο επόμενος που ανέλαβε, μετά από αυτόν επέστρεψε τα πάντα στις μεγάλες πολυεθνικές, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η United Fruit. Αυτό είναι ομολογία από το βιβλίο εξομολογήσεις ενός οικονομικού εκτελεστή. Αναφέρεται και πώς έριξαν τότε τον πρόεδρο του Ιράν και βάλαν το Σάχι κατά τον ίδιο τρόπο. Ήταν τότε ο Κέρμιτ Ρούσβελτ που ήταν αυτός, ανέλαβε με λίγα λεφτά σε σχέση με ένα πόλεμο που έπρεπε να κάνουν που ήταν για την ενέργεια, ανέλαβε να εξολοθρεύσει τον πρόεδρο, τον τότε πρόεδρο του Ιράν, τον Μοζά, που είχε γίνει πρωθυπουργός, όχι πρόεδρος του Ιράν, και θεωρήθηκε τότε ως ελπίδα της δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή. Αυτοί τότε δώσανε τον Κέρμιτ Ρούσβελτ και αγόρασε κάποια μαζικά μέσα ενημέρωση στην Τεχεράνη, τα χρηματοδότησε και αντέστρεψε το κύμα, το τέτοιο με προπαγάνδα, ότι αυτός είναι δικτάτορας. Ενώ ήταν η ελπίδα της δημοκρατίας, το αντάλλαξαν και είπαν ότι είναι στιγνός δικτάτορας και τον έριξαν. Και στην Αμερική πανηγύριζαν όταν έπεσε γιατί, και γύρισε ο Σάχη, γιατί λέει ήταν πάρα πολύ εύκολο και χωρίς πόλεμο, χωρίς μεγάλα έξοδα. Αυτό εφαρμόζουν τώρα και στα κράτη, την προπαγάνδα. Και εδώ υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένη προπαγάνδα. Θυμάμαι όταν βγήκε το Μπούπο Παπούλης πάλι, ήταν Νοέμβριος της Αγίας Εκατερίνης που ήμουν πάνω στα Άγραφα, τότε είχε καλό καιρό και δεν είχε χειμώνα ακόμη και είχαμε πάει πάνω. Μου λέει ο Παπούλης, είστε τρελοί εσείς στην Αθήνα. Του λέω, γιατί Παπούλη? Μου λέει, θα βλαστημήσετε το Θεό. Όσες πόλεις βλαστήμησαν το Θεό, καταστράφηκαν. Του λέω, γιατί ρε Παπούλη? Θα παίξουν μια ταινία, τον κώδικα Νταβίτσι. Κοιτάξτε, πληροφόρηση που είχε ο Παπούλης τα άγραφα, χωρίς να διαβάζει εφημερίδες. Θα την παίξει, λέει, ένα κανάλι, δεν ξέρω πώς το λένε, λέει, Μέγκα το λένε. Να ειδοποιήσεις ότι θα γίνει το Έλα να δεις στην Αθήνα, το 2008 αυτό. Θα γίνει το Έλα να δεις στην Αθήνα γιατί θα φύγουν οι Άγιοι εκεί η προστασία της Παναγίας και θα είσαστε εκτεθειμένοι στα δαιμόνια. Όταν τον άκουσα εγώ τον Παπούλη, τα είπε τόσο σοβαρά και λέει: κάνε οτιδήποτε μπορεί, θα είναι μόνος. Λέω: θα με θεωρούσαν και τρελό τότε. Έγραψα μια, πήγα και είδα τον Νίν Μητροπολίτη Πυραιός, τον Σεραφείμ. Και του είπα με τον Νί και με το Σίγμα, μου περιέγραφε τα γεγονότα της Αθήνας. Τι θα γίνει. Ότι όλη η αναστάτωση, ότι η αστυνομία δεν θα μπορεί να πάρει τέτοιο, θα έχουν μεγάλη αναστάτωση μέσα στην πόλη. Και μάλιστα μου συνέστησε να μην κυκλοφορώ κιόλας. Τόσο πολύ μου λέει. Μην έρθει και στη γειτονιά σου, μου λέει, αυτή η αναστάτωση. Ήταν δηλαδή χαρακτηριστικός στη λεπτομέρεια. Πήγα λοιπόν και είδα τον Πυραιός. Και του τα είπα. Πιθανόν να γέλασα από μέσα και να πει τι τρελός είναι αυτός που μου λέει τέτοια. Τρέλες. Τι είναι αυτά, αυτά δεν γίνονται. Εγώ όμως δεν έμεινα εκεί γιατί τον είδα ότι ήταν λίγο διστακτικός και μένα να μου τα έλεγαν, αν δεν ήξερα τον Παπούλη, διστακτικός θα ήμουν. Και έγραψα μια επιστολή στο Μέγκα τότε, στο διευθυντή παραγωγής και του είπα μην προχωρήσετε στην ταινία αυτή γιατί θα έχουμε πολλά προβλήματα, θα είσαστε υπεύθυνοι για τα προβλήματα που θα ακολουθήσουν. Αν τη διάβαζε κάποιος την επιστολή θα έλεγε αυτός τα έχει χαμένα, είναι για το Δαφνί, αυτά που του έγραφα πριν. Εγώ ήμουν σίγουρος όμως, ήταν τη μέρα του Αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου. Και
με παίρνει Σάββατο, παραμονή. Κυριακή ήταν 6 Δεκεμβρίου, Σάββατο 5. Και μου λέει ο παππούλης, πω πολύ το σκοτώσαν το παιδί. Λέω, ποιοι παππούλοι το σκοτώσαν το παιδί. Αυτός που ήταν στον πρώτο όροφο, μου λέει. Λέω, ποιο παιδί, δεν ήξερα τίποτε τότε. Και το πρωί της Κυριακής που ξύπνησα, μάλιστα το έμαθα μετά τη Θεία Λειτουργία, ότι είχαν σκοτώσει έναν τον Γρηγορόπουλο. Μου είπε και ποιος ήταν ο δολοφόνος ο παππούλης όμως. Άντε να το αποδείξεις. Ότι δεν ήταν ο αστυνομικός. Ήταν αυτός που το κινηματογραφούσε τη σκηνή από πάνω. Που έπαιρνε το βίντεο. Αυτό δεν είναι γνωστό. Λοιπόν, αυτά μου είπε ο παππούλης τότε, το 5. Το 6 αρχίσανε με τον Γρηγορόπουλο, έπαιζε. Το 6 έπαιζε το Μέγα το βράδυ, έπαιζε την ταινία Κώδικας Νταβίτσι. Και όχι μόνο η Ελλάδα. Προσέξτε, υπήρχε ένα συντονιστικό κέντρο, αυτό βγήκε στο δικαστήριο μετά, γιατί τους πήγαμε, κάναμε μήνυση στο Μέγα και πήγαμε στο δικαστήριο. Δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. 19 ευρωπαϊκές χώρες ταυτόχρονα παίζανε στη μεγάλη την ταινία αυτή, κατ' εντολή κάποιων, παίζανε την ταινία αυτή παραμονές Χριστουγέννων. Προσέξτε, κάποιο συντονιστικό όργανο υπήρχε. Πού το βγάλαμε, όταν έγινε, κάναμε μήνυση, μηνύσαμε το Μέγα. Και τα είπε ο δικηγόρος του Μέγα, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Στην ίδια λέει, πώς το λέγανε αυτό, ξέρεις... Πρεμιέρα. Όχι, δεν είναι η πρεμιέρα, ότι ήταν η ζώνη, τηλεοπτική ζώνη, κάπως έτσι το λέγανε. Το παίζανε, λέει, στην ίδια, είχαν επιλέξει την ίδια τηλεοπτική ζώνη, το παίζουν 19 χώρες, δεν είμαστε μοναδικοί. Συντονισμένοι όλοι. Ήταν συντονισμένοι όλοι. Κύριε Διονύση, σε τι βάση κάνατε τη μήνυση, πάνω σε ποια βάση? Για τη βλαστημία του Θεού. Καλά. Έγινε το δικαστήριο, δυσκολεύτηκαν εκεί οι δικαστές, είχε έρθει και ο παππούλης και είχε γίνει και ένα θαύμα στο δικαστήριο. Την ώρα που είμαστε στην αίθουσα μέσα και γινόταν το δικαστήριο, ήταν και ο παππούλης. Εγώ ήμουν μάρτυρας, ο μοναδικός μάρτυρας, κατηγορίας του Μέγκα, δεν είχαμε άλλον, ένας ήταν, και άρχισε να βοηδιάζει μέσα στην αίθουσα. Και ήταν ο παππούλης και άλλοι δύο ιερείς που είχαν έρθει από την Καρδίτσα. Και περνάγανε δικηγόροι απ' έξω και λέγανε, κοίτα λέει, οι παπάδες λέει, ρίξανε αρώματα. Και βρώμισε, λέει, όλο το δικαστήριο. Μύρισε, λέει, όλο το δικαστήριο αρώματα. Λέει, τι τα ρίξανε εδώ. Ευωδίαζε όλη η αίθουσα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το Μέγα ζορίστηκε τότε. Και ο παππούλης πρόβλεψε το 2008 θα κλείσει, λέει, αυτό το κανάλι. Ο Θεός το διέγραψε. Ο παππούλης ήταν ο γέροντας του Παγκαίου. Ο πατήρ Παναγιώτης. Συγκεκριμένα δηλαδή πράγματα. Και το κανάλι πάει για κλείσιμο σήμερα. Τότε δεν έγινε τίποτα. Όχι, έγιναν τα επεισόδια, τα Δεκεμβριανά επί Καραμαλή που έγιναν τότε. Αυτά ήταν από τον παππούλη. Δεν αποδεικνύονται πολλά από τα οποία έχει πει. Οι πράξεις, βέβαια ο Πειραιός, διαβάστε στις 7 Δεκεμβρίου, αναζητήστε το, μπορεί να υπάρχει στο διαδίκτυο, την ανακοίνωση που έβγαλε η Μητρόπολη Πειραιός, ο Μητροπολίτης Πειραιός, ένα δελτίο τύπου που σχολιάζει τα Δεκεμβριανά. Θα δείτε ότι κατηγορεί όλο αυτό το κατεστημένο, το Λιακουνάπ, όλο αυτό το Μέγκα, γιατί πλέον είχε πιστεί από αυτά που του είχα πει και είδε ότι όσα είχε πει ο παππούλης βγήκαν αληθινά. Και έβγαλε ένα ανακοινωθέν. Αναζητήστε το να το δείτε, γιατί είναι τρανταχτή απόδειξη και επιβεβαιώνει και αυτά που του είπα εγώ τότε, γιατί τα βάζουμε όλους αυτούς που βάζουν τέτοιες ταινίες και μάλιστα αναφέρεται μέσα. Και βρίζει όλους αυτούς τους περνάει γενναίες 14. Πιθανό να είναι στο διαδίκτυο. Αν δεν είναι, ζητήστε, κρατάει αρχείο η Μητρόπολη, 7 Δεκεμβρίου του 2008, την ανακοίνωση που έβγαλε το δελτίο τύπου, την ανακοίνωση που υπογράφει ο Μητροπολίτης Πειραιός. Θα δείτε εκεί που στρέφεται. Βέβαια τότε οι εφημερίδες πρωτοστατούσαν τα γεγονότα και αυτό πέρασε τελείως απαρατήρητο, δεν το δημοσίευσε καμία εφημερίδα. Αλλά είναι. Είχε βγει τότε μεγάλη ανακοίνωση, ένα τρισέλιδο, τετρασέλιδο που τους άλεγε απ' έξω από τα δόντια πλέον. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι. Είπατε στην τελευταία σας εκπομπή στην Κυριακή ότι από την ημέρα που πήγατε στη Θεσσαλονίκη, τώρα για τον πατέρα Ιάκωβο, αποκαρίσατε. Είδατε καλά στοιχεία. Ναι, η Θεσσαλονίκη δεν πάει να είναι υπό την προστασία του Αγίου Δημητρίου. Καταρχήν το πρώτο στοιχείο που είδα ήταν ότι ευωδίαζε όλος ο Άγιος Δημήτριος μόλις βγήκαμε μέσα. Και μάλιστα είχαμε τις κόρες μου εκεί τις μικρές και λέει «Μπαμπά, μυρίζει ωραία».
λέει, όταν προσκυνήσανε και λέω, το είδες, λέω, χαίρεται ο Άγιος και σου δώσε, λέω, κολόνια, λέω, να πάρεις μαζί σου. Και ήταν 3-4 χρονών. Και λέω, για να σου δώσει περισσότερο, να κάνεις, λέω, 3-4 μετάνοιες. Και αρχίσανε τα μικρά να κάνουν μετάνοιες για να πάρουν περισσότερη ευωδία. Το ένα είναι αυτό, ότι δεν έχει αφήσει την πόλη του Άγιος Δημήτριος. Εδώ μία... Ευωδιάζει, μισό λεπτό, Βασίλη. Εδώ θέλω να μιλήσω σε κάτι, σε μία διακοπή πολύ πεζή, πολύ ιστορική και πολύ ρεαλιστική. Και να πω το εξής, ότι η Θεσσαλονίκη το 1912 προλάβανε τα ελλαδικά στρατά να μπουν μέσα μερικές ώρες πριν την προλάβουν οι Βούλγαροι. Και ποια ημερομηνία είναι αυτό? Το Αγίου Δημητρίου. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι προστασία. Και δεύτερον, πήγα σε ένα σπίτι μια γνωστή μας εκεί και ήταν και την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Και μετά από λίγο χτύπησε η πόρτα και μαζεύτηκαν γύρω στα 30 άτομα. Δεν ήταν λίγα. Τα περισσότερα ήταν νέα παιδιά. Κορίτσια και αγόρια. Και λέω, τι έγινε εδώ, λέω. Έχεις κανονίσει καμιά συγκέντρωση? Της λέω, όχι, μου λέει. Είναι φίλοι μας από το χωριό εδώ που είπαμε να πάμε σε μια γρυπνία εδώ, σε ένα μοναστήρι. Αυτό με παρηγόρησε, ξέρεις, 20, ο άλλος δεν αφήνει 20 του μηνός, ξέρω εγώ, Κυριακή που θέλει να ξεκουραστεί γιατί την άλλη μέρα δουλεύει. Δεν αφήνει εύκολα να πάει να κάνει μια γρυπνία μέχρι τις 2 η ώρα. Και λέει, εμείς το κάνουμε τακτικά εδώ. Είδα μετά και στην προσέλευση για στην ημερίδα για τον Γέροντα Ιάκωβο. Οι θέσεις για καθήμενους ήταν 670. Στο συνεδριακό κέντρο. Ήταν όλοι πλήρης, υπήρχαν πολλοί όρθιοι, δεξιά και αριστερά και στους διαδρόμους. Υπάρχει, φαίνεται αυτό και γιατί το κινηματογραφούσαν, νομίζω, από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Αλλά έξω από την αίθουσα υπήρχε ένας άλλος χώρος, μεγαλύτερος, που μπήκαν άλλες 100 καρέκλες. Και έφυγαν και αρκετός κόσμος, όπως μου είπανε, γιατί δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Και είπαν ότι θα το παρακολουθήσουν από το ραδιόφωνο, γιατί το μετέδιδε και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, αλλά και η Πειραϊκή Εκκλησία απευθείας. Και αυτό τι έδειχνε? Ξαφνιάστηκε ακόμη και ο Μητροπολίτης. Πολλοί από αυτούς ήταν νέα παιδιά. Μετά μου έκανε εντύπωση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου είχα μια ομιλημεκάλεση καθηγήτρια εκεί, ξέρετε, εκεί είναι το κέντρο, όχι μόνο του οικουμενισμού, αλλά και ο κέντρο και άλλων θρησκειών. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς μέσα στο πανεπιστήμιο να μιλήσει για ομοφιλοφιλία. Θεωρία, ας πούμε, και μάλιστα στη θεολογική σχολή το θεωρούν ότι είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Καθηγητές, θεολόγοι. Στη Θεσσαλονίκη. Όταν λοιπόν μίλησα για τον Τρελογιάννη, αυτό γίνεται. Εγώ δεν το ήξερα. Έχουν πει κι άλλα. Αυτοί έχουν φτιάξει το συνέδριο Εκκλησία και Αριστερά. Βιολίσια, θεολόγοι τι είναι. Ναι, είναι αυτοί που ένας εξ αυτών τον βράβευσε προσφάτως ο Πάπας. Του έδωσε το βραβείο του Ράτζικερ, πώς λεγόταν ο προηγούμενος, ο Βενέδικτος. Του έδωσε ένα βραβείο σαν καθηγητή της θεολογικής σχολής εκεί. Και αυτό δείχνει πολλά. Εγώ μίλησα για τη ζωή του Τρελογιάννη. Είχα κληθεί από μια καθηγήτρια η οποία κάνει αυτή τη δουλειά. Καλεί ανθρώπους πνευματικούς έτσι και ανθρώπους να δώσουν κάποια διαφορετική θέση αντί για μάθημα με τα παιδιά. Κάλεσε τον πατέρα Γιώργιο, τον Μεταλλινό, τον πατέρα Γιώργιο, τον Ευθυμίου από τη θεολογική σχολή εδώ να μιλήσουν για τον πατέρα Ιάκωβο, για τον πατέρα Πορφύριο, για τον Άγιο Πορφύριο, πατήρ Γιώργιο του Μεταλλινό. Μένα με κάλεσε να μιλήσω για τον Τρελογιάννη. Είχε ακούσει για το βιβλίο. Τα παιδιά έμειναν σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο τον Τρελογιάννη. Αυτό που αφορούσε τη μετατροπή του τραβεστή σε φυσιολογικό άνθρωπο. Και παραξενεύτηκαν κάποιοι εξ αυτών ότι και μάλιστα οι δύο κοπέλες οι οποίοι καθηγήτρια μου λένε βαλτοί από τους άλλους καθηγητές για να μου δουν τι τους λέω και να μου κάνουν παρατηρήσεις. Μετά λέει είμαι σίγουρο ότι θα με καλέσει, λέει ο πρόεδρος της θεολογικής και θα μου πει πρόσεξε πώς βαδίζεις. Και έκαναν ερωτήσεις ότι προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια φυσιολογική κατάσταση με ερωτήματα και ότι δεν είναι δαιμόνιο. Και αυτά δεν πρέπει να ακούγονται στην εποχή μας. Γιατί λέει υπάρχει μια ορμόνη, μου τα έλεγε και επιστημονικά. Εγώ τους απάντησα ότι είναι δαιμόνιο, όπως δαιμόνιο είναι η κυκλοπή και η πορνεία και η μοιχεία. Και αυτά ξεκινάνε από την παραβίαση του νόμου του Θεού και όταν ξεφεύγουμε.
και τους έφερε μερικές αγιογραφικές διαπιστώσεις. Αυτοί επέμενε σε αυτό, σε μερικά άλλα. Τους είπα εγώ γιατί έχει μια ολόκληρη συζήτηση. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί επικεντρώθηκε εκεί η συζήτηση. Αφού είχαμε τόσα και τόσα άλλα να πούμε από τον Τρελογιάννη που ήταν ακόμη καλύτερα. Την απάντηση έδωσε η ίδια η καθηγήτρια όταν τελείωσε. Μου λέει ομοφιλοφιλία θεωρείται στη θεολογική μας σχολή εδώ ως κάτι φυσιολογικό. Είναι μια τρίτη επιλογή του ανθρώπου, ένα τρίτο φύλο. Και όταν ήρθες εσύ εδώ τώρα, μελέγοντας, ακούγοντας αυτά, τα παιδιά δεν αναστατώθηκαν αυτοί λέει, που ήταν. Και σου λέει τι είναι αυτό. Και πρώτη φορά ακούστηκε η ομοφιλοφιλία σε αυτά τα πανεπιστημιακά έδρα ότι είναι δαιμόνια. Εγώ λέει, δεν είπα αυτό που έζησα, αυτό που διάβασα και αυτό που διαπίστωσα. Αν δεν ήταν δαιμόνιο δεν θα έπεφτε, λέω, μόλις του πήγε ο Σταυρός και το ψαλτήριο ο άλλος. Το δαιμόνιο αντέδρασε πάνω σε αυτό. Είς τα Σόδωμα, έχουμε και τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Λέω, εγώ δεν αντιλέγω, αλλά σας λέω γιατί αντέδρασε. Μείναν εκεί. Και έτσι έμαθα ότι πολλά βέβαια από τα παιδιά ήταν, λίγοι ήταν αυτοί. 3-4 ήταν οι βαλτοί που βάζουν οι άλλοι να παρακολουθήσουν το μάθημά τους. Και τα υπόλοιπα παιδιά άκουγαν με μεγάλη προσοχή και ήρθαν και ρωτούσαν μετά λεπτομέρειες να μάθουν. Και εγώ έπιασα την κοπέλα αυτή που αντιδρούσε και τη ρώτησα. Λέω, λέει, έπρεπε λέει, να σεβαστείς σε αυτά που έλεγες, να σεβαστείς λέει ότι στα έδρανα είχαμε λέει αρκετούς ομοφιλοφίλους. Λέω, δεν είπα τον ομοφιλόφιλο, λέω τον σέβομαι γιατί είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και πιστεύω ότι και εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος από αυτόν. Σαν άνθρωπο λέω θα τον προσεγγίσω με αγάπη γιατί είμαι χριστιανός. Την ομοφιλοφιλία λέω καταδικάζω. Δεν μπορεί να αποτελεί αμαρτία λέω μόδα σήμερα. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Αυτή διαφωνούσε, βέβαια. Αυτά στη Θεσσαλονίκη, αλλά είδα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίστη. Παρόλο που έχουν άλλο το τμήμα των σύγχρονων σπουδών. Έχουν κάνει πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν κάνει πολλά. Έκαναν το συνέδριο προσφάτως για το Κολυμπάρι που βράβευσαν τον Αρχιεπίσκοπο και μίλησαν οικουμενιστικά, είχαν καλέσει το Μεσσηνία, το Δημητριάδος και άλλους. Δηλαδή βλέπουμε ότι κινούνται και αυτοί έχουν. Αλλά έχουν την κίνησή τους, αλλά έχουν και, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα φοιτητές πλαισιώνουν, ας πούμε, τον εκάστοτε Μητροπολίτη, τώρα είναι ο Άνθιμος, και του διοργανώνουν, τον ψήνουν να διοργανώσει αγρυπνίες, λειτουργίες. Υπάρχουν ναοί στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούν καθημερινά, όπως και εδώ στην Αθήνα. Είναι 3-4-5 ναοί στην Αθήνα που λειτουργούν κάθε μέρα, όλο τον χρόνο. Εκτός από τις μέρες που δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Αλλά λειτουργούν κάθε μέρα. Ας πούμε για τις προηγιασμένες, κάναν προηγιασμένη και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη, όλες τις μέρες. Λειτουργούν. Είναι ο Άγιος Δημήτριος, τον Μπραχάμ. Όποτε και να πάτε. Αύριο έχει το αγρυπνίο του Αγίου Πορφυρίου. Ναι. Έχουν πολλές αγρυπνίες. Και στον Άγιο Δημήτριο πάνω έχει αγρυπνία και τα παιδιά έτσι στείλανε δελτία τύπου εκεί να ενημερώσουν τον κόσμο ότι γίνεται αγρυπνία. Αλλά έτσι είδα ότι υπάρχει μεγάλη προσέγγιση. Το θέμα του όλα και εντός είναι αυτό που θα σας πω τώρα για τις αγρυπνίες που μιλάμε για τον γέροντα Πορφύριο στον Σταυρωμένο στο Εργάλαιο. Αγρυπνία που γίνεται από το βράδυ θα έχει χοροδία από αγιοριτών, πατέρων που θα ξεκινήσει από τις 8 η ώρα μέχρι τη 1 η ώρα. Απλώς έτσι ανακοίνωσε το πράγμα. Φτάνω, γιατί ο Άγιος Πορφύριος ήταν από αυτούς που για μένα ήταν και ο Άγιος Πορφύριος, οι τρεις Άγιοι μεγάλοι θα ανακοινωθούν και ο Άγιος Παΐσιος. Ήταν αυτοί που στήριξαν το έθνος μας και το στηρίζουν. Θα είχαμε πάει στράφη άμα δεν είχαμε τις προσευχές τους. Και τώρα ακόμη περισσότερο το βοηθούν από εκεί που είναι. Να κάνω μια ερώτηση εκτός θέματος. Επιτρέπετε. Σχετικά με το δάμα του έθνος, υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάποια. Έχουμε κάποια. Ξέρετε τι είπα εγώ στον κύριο Αναγνωστόπουλο και γελούσε. Ναι. Λέω τα εμπόδια που βάζουν κάποιοι στο δάμα του έθνους έχουν, λέω, και μια δικαιολογία. Μου λέει ποια είναι η δικαιολογία. Πρέπει λέω, να εκπληρωθεί το τάμα του έθνους στην πραγματική πρωτεύουσα που δεν έχουμε ακόμη φτάσει. Λέει, ποια είναι η πραγματική πρωτεύουσα, η βασιλεύουσα λέω. Λέει κακό, ένα φτιάξουν και εδώ, ένα λέει να φτιάξουν και εκεί άλλο. Αλλά ίσως τα εμπόδια είναι για αυτά, γιατί ο Θεός όταν υπάρχει θέληση δεν υπάρχει, γίνονται όλα. Αυτό θα συμβεί και γεωστρατηγικά πλέον. Δηλαδή, κοιτάξτε, ορθολογικά ας πούμε. Θα σας πω πώς λειτουργεί η αγάπη του Θεού. Που έχει κάνει τελείως διαφορετική από την ανθρώπινη αγάπη. Αλλά θα φέρω παράδειγμα την ανθρώπινη αγάπη.
όταν κάποιος άνθρωπος, όταν βρήκα το σύζυγό σας ή το παιδί σας ή ξέρω εγώ κάποιο συγγενικό πρόσωπο, αναπτύσσετε μια αγάπη μεταξύ σας, μια σύνδεση. Και αυτή η αγάπη δημιουργεί χαρά, δημιουργεί αισιοδοξία και απλώνεται. Και βλέπετε ότι ο ένας κοιτάει τον άλλον με απόλυτη εμπιστοσύνη. Η αγάπη του Θεού όταν υφίσταται έχει να κάνει και με τα σύνορά μας. Η αγάπη ξεχυλίζει, το μίσος λένε οι πατέρες, συρρυκνώνει. Η αγάπη απλώνεται. Και αυτό όταν εμείς έχουμε την πίστη, όταν γυρίσουμε στην πίστη, θα δείτε ότι τα εδάφη αυτά ξαφνικά, τα οποία η απιστία μετά μας έκανε και τα χάσαμε και έχει λόγους ο Θεός, τότε θα δείτε ότι θα επανέρχονται σε αυτά. Με φυσιολογικό τρόπο, μπορεί και χωρίς πόλεμο. Οι Άγιοι λένε χωρίς πόλεμο ότι θα τα πάρουμε. Θα τα φέρει έτσι ο Θεός, θα τα οικονομήσει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιο, και θα τα πάρουμε, θα μας τα δώσουν. Θα γίνουν αυτά. Και ο παππούλης μου λέγε, άντε λέει να ζούμε να κοινωνήσει και στην πόλη, στα Αγία Σοφιά, ο πατήρ Παναγιώτης. Και το λέει τακτικά αυτό, αλλά κάτι βλέπει. Αυτοί σας είπα, δεν μπορούν να πούνε για το χρόνο. Δεν ξέρουν το χρόνο. Πάντως συμβαίνει και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που δεν πιστεύει, ορθολογικά, ο αγγλοσαξονικός άξονας έχει αποφασίσει να τη διαμελεί στη Τουρκία, οπότε και ορθολογικά... Ξέρετε τι διαμελείς, γιατί η Τουρκία έγινε μια προσπάθεια να καταστεί έθνος. Είναι τεχνητό έθνος. Δεν υπάρχει η Τουρκία. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτά εκ Θεού, όποιο κράτος έχει προχωρήσει σε γενοκτονίες, ας πούμε για παράδειγμα, είδαμε τη συμπεριφορά των Κούρδων εναντί των Ελλήνων στη Μικρασιατική καταστροφή. Πώς τιμωρούνται οι Κούρδοι? Δεν έχουν κράτος μέχρι σήμερα. 100 χρόνια. Βλέπουμε τη συμπεριφορά, βλέπουμε το Ισραήλ πώς υπέφερε, που δεν μπορούσε να δημιουργήσει κράτος, γιατί έκανε αυτά που έκανε. Διασκορπίστηκε και το δημιουργεί μετά από χρόνια για άλλους λόγους, το 1948. Και συνεχίζει και πάλι θα έχει επιπτώσει. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Και σας είπα, το Βυζάντιο, μου έλεγε ο παππούλης, δεν έπεσε. Και το παρατήρησα, έχει δίκιο. Αν θα δείτε μετά το βασίλειο των 48, το Βυζάντιο έχει μια πτωτική πορεία. Κύριε Διονύση, τώρα τις προάλλες στο Sky δείχνανε μέσα τα ντοκιμαντέρ αυτά που έχουν της ιστορίας, στο ραδιόφωνο τέλος πάντων, που είχαν φέρει κάποιους βυζαντινολόγους, μεγάλους ας πούμε και σπουδαίους, που κατέληξαν αυτό το πράγμα. Έλεγαν ότι είναι ψέματα αυτό που έχει υποθεί για τον Βουλγαροκτόνο, ότι έβγαλε τα μάτια των Βουλγάρων. Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν ήταν το παγκόσμιο συνέδριο που το κατέληξε. Η ιστορία του καταγράφει. Το κατογράφει στην ιστορία. Ότι για μάλιστα... Μανός κιόλας το κατέληξε, ξέρετε. Βρήκε με αποδείξεις δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Βουλγαροκτόνος το έκανε αυτό και το λένε και το γράφουν ιστορικοί. Αυτό είναι μύθευμα για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή ότι θέλανε να βγάλουν το μύθο του πολύ μεγάλου ηγέτη, του πολύ μεγάλου αυτοκράτορα που προστατεύει τα σύνορα της Ελληνικής Αυτοκρατορίας. Αυτό βγήκε γιατί τα λάφυρα που παίρνανε τότε από τις νίκες οι αυτοκράτερες μπαίνανε μέσα στις πόλεις, στη Βασιλεύουλα, όταν γύριζαν, έδειχναν τα λάφυρα στον κόσμο. Στα λάφυρα αυτά υπήρχαν και αυτά τα μάτια που είχαν βγει. Και αυτό έχει καταγραφεί και από ελληνική, από ιστορικούς, Έλληνες ιστορικούς. Δεν αποτελούσε μύθευμα. Αλλά θα δείτε, εγώ παρατηρώ... Σας πού έρχεται αυτό, το ότι προσπαθούν οι Γερμανοί ιστορικοί, κυρίως αυτή είναι στην πρωτοπολία, στο θέμα αυτό. Δεν το ξέρω. Να καταρρίψουν αυτό το μύθο. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι από τότε το Βυζάντιο, αν θα δείτε, έχει μια πτωτική πορεία. Έχει σχίσματα, έχουμε διενέξεις εσωτερικές, μέσα διακόπτεται η πίστη, βλέπετε φεύγουν ο ένας, φεύγει ο άλλος, αρχίζουν τα προβλήματα. Έχουμε το πρώτο σχίσμα που έγινε με το Επιφωτίου, με την Σύνοδο, έχουμε αρπαγές, έχουμε εγωισμούς να αναπτύσσονται. Αρχίζει μια πτωτική πορεία που κράτησε μέχρι το 1453 ώστε να επαληθευτεί η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός τότε στον Άγιο Κωνσταντίνο ότι θα κρατήσει αυτό 1000 χρόνια. Κράτησε ο Θεός την υπόσχεσή του, αλλά βλέπουμε μια πτωτική πλέον πορεία. Όπως για παράδειγμα, δεν έχει καταγραφεί ότι στην Αγία Σοφιά γινόντουσαν λειτουργίες που μνημονευόταν ο Πάπας από το 1439 μέχρι το 1453. Απλώς στην τελευταία Θεία Λειτουργία δεν μνημονεύτηκε ο Πάπας και γι' αυτό πήγαν οι, τότε που ήταν απ' έξω πολιορκημένη η πόλη της Βασιλεύουσας, τότε δεν μνημονεύτηκε ο Πάπας και οι πιστοί που πήγαιναν στους Αγίους Αποστόλους μετήχαν στην τελευταία λειτουργία στην Αγία Σοφιά.
Ποιος το έκανε αυτό και γιατί? Υπήρχε η σύνοδος τότε της Φλωρεντίας, αντίστοιχη με αυτή τη σύνοδο του Κολυμπαρίου, που περνάμε οι περισσότεροι δεν ξέρουμε τι αποφάσισαν. Σήμερα μου έλεγε ένας γέροντας, ένας ηγούμενος, αύριο θα έρθει, λέει ο Καθολικός, και θα απαιτήσει να συλλειτουργήσει μαζί μας, να είναι μέσα στο ιερό βήμα. Και αν του πω όχι, θα επικαλεστεί τις αποφάσεις του Κολυμπαρίου, της Συνόδου, και θα πει, μα αφού είμαι και εγώ εκκλησία, με αναγνωρίζω ως εκκλησία, γιατί μην τα αποδέχεσαι. Θα έρχεται ο Καθολικός και θα είναι πλάι και δεν θα μπορώ να επικαλεστώ τίποτα. Κάποια αντίστοιχη σύνοδος είχε γίνει στη Φλωρεντία. Τότε υπήρχε ιδιοτέλεια, επειδή περίμενε το Βυζάντιο βοήθεια από τη Δύση, προσπαθήσαν να κάνουν και την Ένωση, τη θρησκευτική. Από το 1439 που έγινε η Σύνοδος, τότε είχε αντιδράσει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, έγινε, μνημονευόταν ο Πάπας στις... Είχαν προχωρήσει ενωτική στη μνημόνευση του Πάπα κανονικά στη Θεία Λειτουργία. 14 χρόνια. 14 χρόνια. Και μετά από 14 χρόνια έπεσε η πόλη. Τι περιμένεις. Ναι. Εδώ κύριε Μακρύδη, αν πάμε κάπου στην αποκάλυψη και στην μεγάλη αποστασία, έτσι όπως είναι. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε στα χρόνια της αποκαλύψης, βρισκόμαστε αμέσως μετά την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή η Αποκάλυψη, το μυστήριο της ανομίας που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Θεσσαλονικής επιστολή, ενεργείται από τότε, μέχρι και σήμερα, δεν έχει σταματήσει. Απλώς δεν ξέρουμε το χρόνο. Αυτοί που λένε ότι θα γίνει αύριο η Δευτέρα Παρουσία ή μεθαύριο, αυτοί είναι πλανεμένοι. Ο Θεός αποφασίζει. Γιατί ο Χριστός, όταν ρώτησαν οι ίδιοι μαθητές του, είπε ότι αυτό είναι θέμα του πατρός μου. Όχι ότι δεν το ήξερε, γιατί έχει. Απλώς είπε ότι ο πατήρ θα αποφασίσει πότε. Γιατί και τώρα δεν το ξέρω. Ναι. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε απέτοιμοι ανα πάσα στιγμή, γιατί μπορεί να συμβούν τα γεγονότα που λένε στην Αποκάλυψη και αύριο. Μπορεί όμως να γίνουν και σε χίλια χρόνια. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όντως υπάρχουν οι τεχνολογικές υποδομές αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί μια χρήματη κοινωνία που περιγράφεται μέσα στην Αποκάλυψη. Παλιά δεν υπήρχαν. Εδώ πάνε προς την Αθήνα. Θα υπάρχει στην Αμερική. Τα πράγματα δεν προλάβουν τώρα. Δεν ξέρουμε γιατί. Εγώ ξέρετε που είναι το παρήγορο. Λέει μέσα ότι δεν έχει διαδοθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Θα γίνει πρώτα αυτό με τον Ιωάννη και μετά θα γίνει. Λοιπόν, και όταν λέμε η διάδοση του Ευαγγελίου, δεν νοούμε ότι έφτασε η παπική εκκλησία. Λέω και εγώ εκκλησία, η παπική κοινότητα να διαδώσει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο στο τέτοιο. Αυτή το διαδίδει διαστρεβλωμένα. Το Ευαγγέλιο πρέπει να διαδοθεί με βάση την αλήθεια. Και η αλήθεια την έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Άρα, οι λαοί σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να μάθουν το Ευαγγέλιο από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπω με αισιοδοξία, ας πούμε, ότι ο Πούτιν κινήθηκε από το Θεό, όχι από τον εαυτό του, βάζοντας την ελληνική γλώσσα. Δεν την έβαλε για να ευνοήσει τους Έλληνες και την Ελλάδα. Η ελληνική γλώσσα είναι η βάση του Ευαγγελίου. Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα που κάνουν οι ηγέτες, είτε λέγεται Ρώσος, είτε Αμερικανός, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν είναι και δικά τους. Η ελληνική γλώσσα, ας πούμε, είχε διαδοθεί πριν έρθει ο Χριστός, από το Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα ηγέτη 250 εκατομμυρίων ανθρώπων να βάζει την ελληνική γλώσσα στην πατρίδα του. Μα η ελληνική γλώσσα δεν μιλιέται, θα πει ο άλλος, όλο τον κόσμο. Γιατί την έβαλε αυτός ως επίσημη? Είναι τα κείμενα. Είναι τα γεωγραφικά κείμενα. Ξέρετε ότι έχει ο άλλος πρόσβαση με το Ευαγγέλιο. Πολύ πιο εύκολη. Με τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Άρα, εγώ βλέπω το σχέδιο να επεξεργάζεται, το σχέδιο του Θεού, όπως το είπα και στην εκπομπή μου. Βλέπω ότι στους Βούλγαρους ήρθαν στην Ελλάδα επειδή πέρασαν κάποιες κακουχίες επί Σοβιετικής Ένωσης, τότε που ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, ήρθαν στην Ελλάδα για καλύτερα. Ήρθαν για οικονομικούς λόγους, ωστόσο έμαθαν τη γλώσσα. Πολλοί από αυτούς μιλάνε τη γλώσσα. Στα Σκόπια ακούς ελληνικά. Στην Αλβανία το ίδιο. Άρα υπάρχει μια βάση. Και δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Να τα δούμε και από τη θετική πλευρά. Ξέρουμε γιατί ο Πούτιν τα έβαλε τα ελληνικά, για ποιο λόγο. Είναι καταρχήν πιστό στο Θεό. Κοιτάξτε, ο Πούτιν εξομολογείται. Έχει πνευματικό. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά χωρίς την κοινότητα του ξαναπογράφηκε. Κοιτάξτε, ανθρώπινο ο Θεός δεν βλέπει. Και ο Δαβίδ πήγε με την Βυρσαβέ, πώς τη λέγανε εκεί. Δεν έχει τα ανθρώπινα. Να σας πω κάτι. Όχι. Μετράει πολλές φορές η διάθεση της καρδιάς.
Ο ληστής δεν θα είχε. Ο ληστής, κοιτάξτε, για μένα ότι απαγόρεψε την ομοφιλοφιλία και ότι επιμένει στις χριστιανικές αξίες και στα ιδανικά είναι μεγάλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή. Ότι πιστεύει στις χριστιανικές αξίες. Για μένα ότι έριξε μια σφαλιαρίτσα στον Τσίπρα έτσι χαριτολογώντας την πλάτη και του είπε να προσέξει το Άγιο Όρος, για μένα είναι, δηλαδή, και μπορούσε κάλλιστα να μην πει ένας ηγέτης τίποτα. Δεν χρειάζεται. Και ούτε έχει τη δυνατότητα λαϊκή κατανάλωση, δηλαδή μπορεί να φύγει ο Πούτιν, έχει ολοκληρώσει το έργο του. Αύριο να έρθει κάποιος άλλος. Δεν έχει την... Αλλά βλέπω ότι επιμένει σε κάποιες χριστιανικές αξίες και δεν το κάνει. Αν δούμε το βίο του και δούμε ότι βλέπουμε ότι και ο Άγιος Κωνσταντίνος είχε, ξέρω εγώ, κάποια ανθρώπινες αδυναμίες. Και ξέρω ότι η Ορθοδοξία επιτρέπει τρεις γάμους, δεν επιτρέπει. Τρεις γάμους δεν επιτρέπει. Έναν γάμο επιτρέπει, άστο τώρα. Ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός αυτό. Άρα τώρα που τα κάναμε κατά οικονομία για να δικαιολογήσουμε τα λάθη. Λέω, άμα του λέει κάτι. Θα του καταδικάσουμε τώρα. Ένα ιστορικό σχόλιο για τον Πούτιν. Ο Πούτιν. Μέχρι στιγμή, όπως τον παρακολουθώ, διαπιστώνω ότι είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει ιστορία. Και εγώ θα μιλήσω πάλι κοσμικά και εντελώς πεζά για να πω το εξής. 22 Ιουνίου του 1941 ξεκινάει από πλευράς Τρίτου Ράιχ η επιχείρηση Βαρβαρόσα. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1941 μιλάμε ότι η Βέρμαχτ προχωράει με ένα φοβερά σαρωτικό τρόπο. Το ηθικό του Σοβιετικού στρατού έχει σπάσει και μιλάμε, ο δε Στάλιν, μιλάμε, έχει κλειστεί στην τουαλέτα με 5-6 χαρτιά της τουαλέτας. Λοιπόν, και στην απελπισία του ο Στάλιν προβληματίζεται τι θα κάνει, πώς θα βάλει και το στρατό να αποκτήσει ηθικό για να αποκρούσει την χιτλερική απειλή, αλλά και το λαό να είναι λιγάκι πιο φορτσάτος απέναντι στη χιτλερική απειλή, που ο λαός ήταν έτσι ελαφρώς, θα λέγαμε, συσταγωγικά ψεκασμένος. Και εκεί που σαρώνανε οι Γερμανοί και όλοι λέγανε πάει, πρέπει ότι δεν θα φτάσουν μέχρι τα Ουράλια, ένα πρωί, του ήρθε βέβαια φλασιά του Στάλιν και αναγκάθηκε να το κάνει και δεν το ήθελε, ακούει ο σοβιετικός λαός, είτε λέγονται Ρώσοι τώρα, είτε Ουκρανοί, είτε Λευκορώσοι, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, να χτυπάνε οι καμπάνες των Ορθόδοξων Εκκλησιών και να ξαναβγαίνουν οι παπάδες να ψέλνουν ορθόδοξες ψαλμουδίες. Εκεί από πλευράς ηθικού τα πράγματα γυρίζουν ανάποδα και θα πρέπει επιτέλους να το καταμαρτυρήσει και εδώ η Ελλαδική Εκκλησία, ότι ο Ερυθρός Στρατός όταν πέρασε στην αντεπίθεση και έφτασε και καλά έκανε κατά τη γνώμη μου μέχρι το Βερολίνο, συνοδευόταν από Ρώσους Ορθοδόξους ιερείς με εικόνες μεσαιωνικές της Παναγίας και ο Σοβιετικός στρατιώτης είχε τις ευλογίες του Ρώσου ιερέα. Όπως και σήμερα, ξαναμπήκε ο ιερέας μέσα στο στρατό της Ρωσίας. Βλέπουμε ιερείς, ας πούμε, στα στρατέματα τα ρωσικά που είναι στη Συρία. Δηλαδή βλέπουμε η ίδια στοιχεία, βασίζεται πλέον στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο η καμπάνα να χτυπήσει κατευθείαν να πούμε η ψυχή εκεί. Βασίζεται. Εδώ μας εσπείρουν το φόβο, όπως λέει ο δάσκαλος ο Μασιός, μας εσπείρουν το φόβο για τους γείτονες. Ποιος Τούρκος. Ποιος Τούρκος. Ο χριστιανός δεν φοβάται κανέναν Τούρκο. Οι Κολοκοτρονέοι είχαν τέτοια τρυφή με τους Τούρκους που ξέρανε πόσο θρασίδιοι ήταν. Ο Νικηταράς που τον λέγανε, που λέει ότι σκότωσε σε μια μέρα 5.000 Τούρκους, έλεγε ο Θρύλος. Ένας λέει γλίτωσε από αυτούς, αυτός που είπε είμαι χριστιανός, ένας γενίτσαρος και τον άφησε. Δηλαδή αυτοί δεν σκιαζόντουσαν. Σήμερα ακούμε για τους Τούρκους και όλοι σκιαζόμαστε και έχουν το φόβο των Τούρκων. Οι Τούρκοι έχουν το δικό μας φόβο. Οι Τούρκοι φοβούνται τους Έλληνες, γιατί από τους Έλληνες έχουν υποστεί ήττες και αυτό δεν το ξεχνάνε. Και δεν είναι οι Τούρκοι. Εκεί έχει ένα πρόβλημα ο Ερντογάν και γι' αυτό βλέπετε, τον βλέπετε και φωνάζει. Έχει ένα πρόβλημα συνοχής, εσωτερικής συνοχής. Είναι οι Αλεβίδες, οι οποίοι είναι περισσότερο πιο κοντά, είναι κρυπτοχριστιανοί. Και ο Παπούλης μου έλεγε, πάλι επικαλούμε τον Παπούλη, πολλά χρόνια πριν, μου έλεγε ότι έχουμε, λέει,
αυτό μου το έχει πει ο Βαρθολομαίος κάποτε το 97. Σε μια επίσκεψη που είχα πάει στην πόλη, μου αποκάλυψε ότι υπολογίζεται με βάση στοιχεία που έχει το Πατριαρχείο ότι είναι 5 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανοί, κυρίως στον Πόντο. Αυτό μου αποκάλυψε ο ίδιος ο Πατριάρχης. Και το είπα στον παππούλη εγώ για χαρούμενος. Κάνει λάθος, μου λέει ο Πατριάρχης. Του λέω δηλαδή, παππούλη, μου λέει, οι χριστιανοί που είναι, λέει, στη Μικρά Ασία και στον Πόντο είναι 20 εκατομμύρια. Και όχι 5. Αυτά να πει στον Πατριάρχη. Όταν, θα σας πω και μια μαρτυρία τώρα, μπορώ να την πω, και αφορά το νησί σας, τη Λέσβο. Το 1998 όταν βγήκε ο Χριστόδουλος Αρχιεπίσκοπος, μετά από ένα χρόνο, θέλοντας να σταματήσει αυτό, να παρουσιάζεται Θεία Λειτουργία από πολλές εκκλησίες ταυτόχρονα, έβγαλε μια εγκύκλιο στη Σύνοδο και είπε ότι άμα θέλει κάποιος τηλεοπτικό σταθμός, θα μπορεί να μεταδίδει μόνο τη Θεία Λειτουργία από τη Μητρόπολη Αθηνών και καμία άλλη. Ή από εκεί που θα προγραμματιστεί, ήταν μόνο την ΕΡΤ3 ξεχώρισε που μετέδιδε από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εκεί ήρθε μετά από ένα μήνα μια διαμαρτυρία από τη Μητρόπολη Μυτιλήνης. Μια επιστολή η οποία είχε και κάποια συνημμένα. Υπάρχει ένας τηλεοπτικός σταθμός που ήταν που μετέδιδε κάθε της Μυτιλήνης, που μετέδιδε κάθε Κυριακή τη Θεία Λειτουργία από το Μανταμάδου. Ναι, λοιπόν. Αυτός ο τηλεοπτικός σταθμός σταμάτησε να μεταδίδει εκείνο το διάστημα με την εγκύκλιο. Και αμέσως μετά επισκέφτηκαν τη Μυτιλήνη 3 δήμαρχοι από την απέναντι περιοχή. Και συνοδευόμενοι από κάποιους άλλους και πήγαν και βρήκαν το γέροντα εκεί που είναι ένας παππούλης, λέει, στο Μανταμάδου. Και του ζήτησαν να επαναλάβει τη Θεία Λειτουργία. Αυτός ξαφνιάστηκε. Και λέει και του αποκάλυψαν εκεί ότι έτσι λειτουργούνται και αυτοί. Απέναντι ήταν το Αϊβαλί. Έτσι λειτουργούνται και αυτοί. Βάζουν καρέκλες σε μια μεγάλη αίθουσα και ακούν τη Θεία Λειτουργία. Δεν γνωρίζουν, λέει, πολλοί από αυτούς, από τους νεότεροι τα ελληνικά, αλλά έτσι τα μαθαίνουν και ξέρουν ότι είναι κοντά στο Χριστό και τους ζήτησε να εξαιρεθεί. Τότε λοιπόν αναγκάστηκε ο Μητροπολίτης, του έδωσαν και έγγραφο οι Τούρκοι, γραπτός. Με τα ονόματα πιθανόν να βάλαν και ψευδόνυμα στον παππούλη. Και ο παππούλης έκανε μια ειδική τέτοια στο ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, ότι έγινε αυτή η επίσκεψη από 3 δημάρχους, τους κατονόμασε κιόλας, είναι ο δήμαρχος Στάδε, ο δήμαρχος Στάδε, και αυτό το έγγραφο έφτασε στην Ιερά Σύνοδο και έφτασε στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος κατ' εξαίρεση έδωσε εντολή να μεταδίδει τη Θεία Λειτουργία από το Μανταμάδο, να συνεχίσει να μεταδίδεται. Ήταν η μοναδική εξαίρεση. Τότε, αυτός που ήταν στο αρχείο της Συνόδου και ήταν στα απόρριτα, μου το πέρασε αυτό κατά κάποιο τρόπο και εγώ ήθελα να το επιβεβαιώσω με τον Αρχιεπίσκοπο και μου είπε, εάν το γράψεις αυτό στην εφημερίδα, θα χάσεις τη δουλειά σου και δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Μη τυχόν και γράψεις τίποτε τέτοιο. Γιατί θα δημιουργήσουμε διπλωματικό θέμα και μετά θα δημιουργήσουμε και πρόβλημα στους ανθρώπους αυτούς. Και το σεβάστηκε και δεν έγραψα τίποτα. Βέβαια, τώρα έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 99, μπορούμε να το πούμε. Μάλιστα. Υπάρχει έγγραφο στη Σύνοδο, στην Εκκλησία της Ελλάδος, στο αρχείο, που δίνει αυτό γι' αυτό από τον Μανταμάδο. Εγώ δεν ήξερα ποιο. Αλλά σας λέω ότι έχει γίνει. Άρα οι κρυπτοχριστιανοί είναι πάρα πολύ. Θέλω να πω, αυτοί οι Αλεβίτες είναι τους Αλεβίτες, θεωρούνται κάπου πώς θεωρούνται. Το ίδιο. Άλλοι του λένε Αλεβίτες. Απαγορεύονται να παντρευτούν, νομίζω, Τουρκάρες. Απαγορεύονται αυτοί. Ναι. Έχουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν πολλά και αυτό είναι το παρήγορο. Αυτό φοβάται ο Ερντογάν. Ότι αν κηρύξει ένα πόλεμο με την Ελλάδα, αυτός πιστεύει ότι θα μπορέσει να έχει μια εθνική συνοχή. Δεν θα την έχει όμως. Γιατί θα διασπαστούν και πιθανόν αυτές οι φωνές που κάνει προς την Ελλάδα αυτή να εξυπηρετούν αυτή την εθνική προσπάθειά του να δημιουργήσει μια εθνική συνοχή. Πιθανόν. Εμείς εδώ από την άλλη πλευρά τα συστημικά ΜΜΕ καλλιεργούν επίτηδες στο φόβο στους Έλληνες και ενισπύρουν, γιατί σου λέει ο άλλος να μην γίνει κανένα θερμό επεισόδιο και δεν γεμίσουν οι ξαπλώστες της Μυκόνου, όπως γράφουν ένα κείμενο.
αυτό τους νοιάζει. Και να μην ξεσηκωθούν οι κόσμοι. Ναι, το room to let, να μην είναι νοικιασμένα τα δωμάτια, να μην έχουν τουρισμό, να μην χάσουν τον τουρισμό. Αυτό τους νοιάζει. Θέλετε να κάνετε, να παρέμβετε. Όχι, πίσω. Θέλετε να κάνετε μία... Όχι. Πάντως, μπορεί, Διονύση, θέλω να πω και αυτός ο Ερντογάν, ας πούμε, που τον βλέπω, δεν είναι τα χαρακτηριστικά της μογγολικά, ας πούμε. Όπως ήταν ο Ιτζιβίτα, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, ας πούμε, τα... Αυτή είναι η Χαζογύρια. Είναι από την Κρήτη. Ε? Του Ιτζιβίτα, η βαθύτερη ρίζα ήταν από την Κρήτη. Δεν ξέρω, αλλά ο Ερντογάν δεν μου φαίνεται έτσι. Υπάρχουν, κοίτα, το κομμουνκόλου έτσι, δεν μου φαίνεται η φάση. Από, τους, από τα 70 πόσα εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι, αυτή τη στιγμή μόνο τα 5 είναι καθαρό έμεινο. Κατά αυτό που λέει και ο Άγιος Παΐσιος εκεί. Οι περισσότεροι είναι Κούρδοι, Αλεβίδες, Συρότουρκοι που είναι κάτω στα σύνορα και αυτά. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές αλλαγές με βάση αυτά που βλέπω. Και ήδη, ας πούμε, σήμερα διάβαζα ότι ο Ερντογάν τα χάλασε πάλι με τους Ρώσους. Πάντως, μάλλον δεν θα είναι ο Ερντογάν που θα κάνει το χτύπημα στα ελληνικά νησιά. Ο γέροντας μου είπε κάτι και θα σας το περάσω εγώ απόψε. Η Ελλάδα δεν θα υποφέρει και δεν θα έχει χτύπημα με τους Τούρκους. Θα υποφέρει από τους Αλβανούς. Και αν θα δείτε, τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και υψώνουν τις κορώνες στην Αλβανία και μάλιστα διάβαζα και την... Μια συνέντευξη και μια δήλωση που έκανε ο Μητσοτάκης από τα Γιάννενα και με παρεξένευσε και είπε, αναφερόμενος προς τους Αλβανούς, ας προσέξουν οι γείτονές μας, να μην παίζουν με την Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Ο Παππούλης επιμένει ότι από τους Αλβανούς, το ίδιο είχε πει και ο Άγιος Παΐσιος. Αυτούς λέει να... Και μάλιστα του είπε, το είχε πει σε ένα στρατηγό που είχε έρθει σε αυτήν την αίθουσα, νομίζω τον Ταμουρίδη, όταν ήταν ακόμη ταγματάρχης και του απάντησε ότι εμείς, λέει, άμα φτύσουμε θα πνιγούν στο σάλιο μας. Δεν θα είναι έτσι, του λέει. Από εκεί να προσέχετε, από τους Αλβανούς. Σαν αντάρτικο, ας πούμε, σαν τακτικό στρατός. Πιστεύω αυτό που φοβάται ο γέροντας από τους Αλβανούς είναι ότι επειδή πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει στην Ελλάδα και έχουν καταλάβει τους Έλληνες, θα αντιδρούν μέσα από εδώ που θα ζουν, θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τα κεκτημένα και θα το δουν ότι έτσι θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία και θα ξεσηκωθούν εντός της Ελλάδος. Και αυτό θα είναι το χειρότερο. Ναι, και λένε ότι υπάρχουν πολλές κρύπτες που έχουν όπλα και τέτοια. Ναι, αυτό το λένε. Σε αυτό όμως το φταίξιμο δεν είναι περισσότερο δικό μας που από το καλοκαίρι του 1990 και μετά ευνοήσαμε να έρθουν όλοι αυτοί οι Αλβανοί για να προλάβουμε τη μαύρη απασχόληση. Πολλά έχουν γίνει, πολλά εγκλήματα έχουν γίνει. Και εγώ εναντίον με τους Αλβανούς, αλλά καλό είναι να αναγνωρίσουμε τις δικές μας ευθύνες και τα δικά μας. Πολλά εγκλήματα. Κοίταξε, όταν ο άλλος σκέφτεται όχι να ευαρεστήσει τον Θεό, αλλά να ευαρεστήσει την τσέπη του, τότε γίνονται εγκλήματα πολλά. Και οι Γερμανοί, ας πούμε, άνοιξαν την πόρτα στην αρχή στους λαθρομετανάστες για να μειώσουν τους μισθούς όπως και τους μείωσαν, να έχουν πιο φθηνά εργατικά χέρια. Σήμερα τους γυρίζει μπούμεραγκ αυτό, γιατί αυτοί δεν αφομοιώνονται στον γερμανικό πληθυσμό και δημιουργούν προβλήματα. Και αποφασίζει η Μέρκελ τώρα εν όψη και των εκλογών, λέει, να τους διώξουν. Πάντως έχει κάνει η Αμερική τα πάντα να μικρύνει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό. Ο στόχος της Αμερικής αυτός. Δεν είναι η Ελλάδα και ο Ελληνισμός, είναι ο Χριστός. Συμφωνώ. Δεν έχει πρόβλημα με τον Έλληνα Αμερικανό. Έχει πρόβλημα με τα πιστεύω του Έλληνα, με τον Χριστό. Όσο είμαστε εμείς όμως κοντά στον Χριστό, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όπως λέει και ο καθηγητής αυτός ο Κιτσίκης, τώρα δεν ξέρω κι αυτός. Θέλουν να κάνουν τη Μεγάλη Αλβανία, Μακεδονία. Θέλουν να δημιουργήσουν πράγματα. Η Κρήτη ανεξάρτητη, τα νησιά θα πάνε. Κοιτάξτε, γιατί θέλουν τη Μεγάλη Αλβανία? Γιατί είναι ένα μεικτό τεχνητό έθνος που έχει μουσουλμάνους περισσότερο και λιγότερους Ορθοδόξους. Τι είπε ο Πάπας, δέστε τον Πάπα. Η Ελλάδα, λέει, όταν θα δούμε ότι δεν είναι επικρατούσα, το είπε έτσι έμεσα, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τότε θα είναι πιο προσιτή στις αποφάσεις της προς εμάς, προς την Ένωση. Αλλά αυτό πάνε να κάνουν. Την Ορθοδοξία να χτυπάνε εκεί. Ναι. Το θέμα είναι η αλήθεια του Χριστού. Από τη μια έχουμε τους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας και από την άλλη έχουμε την αλήθεια της πίστεως. Εμείς
όσο είμαστε κοντά και αγκαλιάζουμε την αλήθεια, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο Σόρος χρηματοδοτεί συνέχεια. Ας χρηματοδοτεί ο Θεός, πάντως, ξέρετε, θα σου πω κάνα παράδειγμα, δεν ξέρω, αν το έχω πει, Δημήτρη. Κάποτε το 12, το 13, όταν είχε πέσει μεγάλη απελπισία λόγω της οικονομικής κρίσης και είχε γίνει μεγάλη προπαγάνδα και όλοι ήταν απελπισμένοι οι Έλληνες, σου λέει τι θα γίνουμε, αρχίσανε τα κύματα. Συγγνώμη μου για το Μητσοτάκη, αυτός πήγε στην Bilderberg, παρωτήσε που είναι. Εγώ σου λέω τι δήλωσε. Δεν σου είπα. Αυτό θα κάνουν τώρα και τι θα κάνει. Αυτόν τον έχουν ανακοινώσει από πριν, αλλά εγώ δεν μπαίνω στο. Σου λέω τι δήλωσε και κάτι περισσότερο ξέρει για να το πει αυτό. Λοιπόν, σου έλεγα λοιπόν. Σε κάποιον το 13. Αυτοί οι πολιτικά τους δεν έχουν Θεό μέσα τους. Το ξέρω αυτό. Το 13 λοιπόν βρήκα ένα φίλο μου και μου λέει απελπισμένος. Μου λέει θα φύγω στο εξωτερικό, δεν αντέχω άλλο. Του λέω γιατί. Μου λέει να βλέπεις την κατάσταση. Λέει τώρα πανεργίες, κλείνουν τα καταστήματα. Αυτός είχε κλείσει και την επιχείρησή του, είχε πέσει έξω εκείνο το διάστημα. Μου λέει δεν αντέχω, λέει θα φύγω έξω. Του λέω δεν ακούς, μου λέει τα κανάλια. Λέω ποιο κανάλι άκουσες. Πού είδες ειδήσεις. Μου είπε ένα τότε, δεν θυμάμαι τον Αντένα, το αντέταξα εγώ. Εγώ λέω, άκουσα στο Μέγκα και είμαι αισιόδοξο. Γιατί, λέω, δεν είδες το θαύμα που έγινε στον Ποινιό. Μου λέει, τι θαύμα έγινε. Το μισό ποτάμι, λέω, είναι χρυσάφι. Και έλυσε, λέω, η Ελλάδα το θέμα του χρέους, λέω, το έλυσε. Και με κοίταγε αυτό. Σοβαρά, μου λέει, αμέσως άλλαξε το πρόσωπό του, άρχισε η αισιοδοξία. Μου λέει τότε θα απαλλαγούμε. Πότε το είπε αυτό, λέω, και το άλλο δεν το πήραν, λέω, το είχαν αποκλειστικό, λέω, θέμα. Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα θαυματάκι του Θεού, αρχίζει να στραφούμε προς Αυτόν. Ένα μικρό θαύμα μετά θα γίνει, ανατρέπονται τα πάντα. Εδώ άλλος πεθαίνει και είναι, ναι, πεθαίνει ο άλλος, είναι στο νοσοκομείο και ενώ είναι έτοιμος να φύγει, έρχεται, ας πούμε, ο Κώστας, να σας πω ένα παράδειγμα. Εντάξει, τώρα το είπα, Κώστας. Ο Κώστας Ολυλής είναι διαφημιζόμενος στην εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας. Αυτός, μια και ανέφερα το όνομά του, μπορείτε να το βρείτε, είναι επιχειρηματίας στην Κόρινθο, νέο παιδί. Δεν πίστευε. Αν και έβαζε, ασχολείται με θέματα ήχου στους ναούς και έβαζε ηχεία και τέτοια συγκροτήματα εκεί για να μικροφωνικές, εν τούτης είχε μια πίστη που δεν ήταν σταθερή, δηλαδή ήταν απλώς, έλεγε ότι πιστεύω στο Θεό. Κοίταγε τη δουλειά του. Business δηλαδή το έβλεπε την εκκλησία. Όταν γύριζε από την Αθήνα στην Κόρινθο σε ηλικία 28-29 ετών, νέο παιδί και νέος είναι ακόμη, με τη μεγάλη μου μηχανή που είχε, πάτησε κάτι χαλίκια και πέφτει πάνω στη Θεό εκεί στην Εθνική και μένει ένα μήνα στο νοσοκομείο. Ήτανε... οι γιατροί του είπαν ότι θα μείνει παράλυτος γιατί έχει πειραχτεί η σπονδυλική σου στήλη κατά τέτοιο σημείο που δεν μπορεί πλέον να σηκωθείς. Και επειδή ήταν 28 Οκτωβρίου, του είπαν 29 Οκτωβρίου θα βγεις πλέον από το νοσοκομείο γιατί δεν βγαίνουν εξιτήρια την ημέρα της εθνικής εορτής. Ο ίδιος ετοίμασε η οικογένειά του, η γυναίκα του είχε και δύο τότε ανήλικα κοριτσάκια και ετοίμασε το καροτσάκι να πάνε να πάρουν το καρότσι, να το πάνε πλέον στο σπίτι. Είχαν αποδεχτεί πλέον ότι θα είναι παράλυτος. Το πρωί, ο ίδιος μου τα λέει τώρα, στο γραφείο που είχε έρθει πάνω, το πρωί λέει της 29ης, βλέπει μια κοπέλα. Νόμιζε ότι είναι όνειρο. Και τον επισκέφτεται, ήταν λέει μαυροφορεμένη και απλώς ξεχώριζε το μισό πρόσωπό της, η οποία ήταν κοντή και πανέμορφη λέει. Ήταν όμορφη. Αυτό που έβλεπα ήταν όμορφο, με κέντρισε, μου λέει το ενδιαφέρον. Και τη ρώτησα, ποια είσαι εσύ, πώς μπήκες στο δωμάτιο. Και μου λέει, με λένε Αναστασία, είπε η κοπέλα αυτή. Και με έστειλε η Παναγία να σου πω ότι σήμερα να σηκωθείς, να ξυριστείς, να φτιαχτείς, θα πας υγιής στο σπίτι σου. Αυτός το ζήσε τόσο έντονα που σηκώθηκε, πήγε, ξυρίστηκε και όταν έβγαινε από το μπάνιο, μπαίνει νοσοκόμα μέσα και βλέποντάς του να στέκεται όρθιος, ξαφνιάστηκε η νοσοκόμα. Κώστα λέει, περπατάς. Εκείνη την ώρα συνειδητοποίησε και ο ίδιος, νόμιζε ότι ζει μέσα σε ένα όνειρο, ότι δεν ήταν όνειρο και πιάστηκε από το κρεβάτι. Ξέρετε, η αντίδρασή του ήταν να πιαστεί κάπου γιατί νόμιζε ότι είναι. Αλλά μετά τον κράτησαν τα πόδια του. Είδε ότι ξανασηκώθηκε, περπάτησε. Δεν είπε τίποτε. Φώναξε αυτή νοσοκόμα τους γιατρούς. Οι γιατροί μιλούσαν για κάποιο θαύμα, μεγάλο θαύμα μέσα στο νοσοκομείο.
ότι έβλεπαν τις πλάκες και έλεγαν τι διάγνωση λάθος κάναμε, αφού βλέπαν τα στοιχεία, ότι έμεινε παράλυτος. Ο Κώστας λοιπόν βγαίνοντας από το, δεν είπε τίποτε κουβέντα, βγαίνοντας το 29 από το νοσοκομείο υγιής πλέον, βγαίνοντας στο σπίτι του, είπαν, το συνέστησαν απλώς οι γιατροί να μείνει 15 μέρες στο σπίτι, να είναι σίγουροι πλέον ότι περπατάει. Βγαίνοντας πήρε ένα φίλο του ιερέα στο τηλέφωνο και του λέει, ξέρεις καμία Αναστασία? Και αυτό του απάντησε ο ιερέας, λέει, δεν του απάντησε φαρμακολήτρια, λέει, Κωνσταντίνε, λέει, ποια Αναστασία? Σήμερα, λέει, λειτουργήσαμε της Αγίας Αναστασίας, είναι της Ρωμαίας, 29 Οκτωβρίου. Αυτός παθαίνει το πρώτο σοκ. Ωστόσο δεν λέει τίποτε ακόμη περισσότερο, δεν έχει αποκαλύψει κανέναν τίποτε μέχρι στιγμής, ούτε στη γυναίκα του. Καθόταν στο σπίτι, προσπαθούσε να δει ποια είναι αυτή η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, δεν έμαθε τίποτε. Και λέει, θα πάρω έναν άλλο φίλο γνωστό που του είχε βάλει στο ναό ένα συγκρότημα εκεί ήχου, μικρόφωνα. Λοιπόν, και τον παίρνει αυτόν και του λέει, ρε παππούλη, του λέει, ξέρεις καμιά Αγία Αναστασία η Ρωμαία? Και του λέει ο παππούλης, Κώστα, κλείσε με, γιατί τώρα είμαι στην Μνημονία Αγίου Γρηγορίου και είμαι έτοιμος να προσκυνήσω τα λείψανα της Αγίας Αναστασίας. Ποιος σου είπε ότι είμαι εδώ? Και του κλείνει το τηλέφωνο. Και μετά από λίγο τον ξαναπαίρνει, μετά από μια ώρα, πού είναι η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, και έμαθε, μετά αποκάλυψε το θαύμα. Διαπίστωσε για δεύτερη φορά, ήταν 13 μέρες μετά, γιόρταζε, είχε πανηγύρι της Αγίας Αναστασίας και αγρυπνία μεγάλη στη Μονή Γρηγορίου. Και ο Κώστας πήρε δύο μηνύματα. Τώρα βέβαια και φέτος τον πήρα, κάθε 29 Οκτωβρίου, αν δεν είναι μέρα νηστείας, θα ψήσει ένα αρνί, θα καλέσει τους συγγενείς του, έχει αγάπη στην Αγία Αναστασία, θα λειτουργήσει, γιατί πλέον μιλάει για θαύμα της Αγίας Αναστασίας και ότι είναι πλέον στη ζωή του. Έτσι λειτουργούν οι Άγιοι μας. Ανατρέπουν εκεί που βλέπεις ότι είναι μαύρος, το κάνουν άσπρο. Και ξέρουν ότι ο Κώστας φαίνεται είχε καλή διάθεση απέναντι στο Θεό, είναι άνθρωπος καλών διαθέσεων και δεν τον άφησε ο Θεός έτσι. Τον νόα του έδωσε πάλι να περπατάει και γι' αυτό τώρα σήμερα τον ημνεί, άλλαξε η πίστη του. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Υπάρχει μια εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο ίντερνετ που όποιος τη δει πραγματικά μένει με το στόμα ανοιχτό. Ο Κώστας την είδε πραγματικά όμως πια είναι. Δεν είναι βυζαντινού τύπου η εικόνα αυτή. Ναι. Είναι σαν να πληθυνεί, σαν να βλέπει μπροστά σου. Ο Κώστας την είδε πραγματικά και κάθε χρόνο κάνει πανηγύρι. Κάποια στιγμή να τον φέρνουν στο πει ο ίδιος το θαύμα. Και εγώ τον παραξενεύτηκα, τον είχα χάσει αρκετό καιρό. Και όταν ήρθε στο γραφείο μου, του λέω, πού εξαφανίστηκε? Λέει, στο νοσοκομείο, μου λέει, ένα μήνα. Και εκεί άρχισε να μου λέει την ιστορία. Την οποία κατέγραψα με ψευδόνυμο, βέβαια. Πάλι τώρα σα το είπα. Μου ξέφυγε εκεί ο Κώστας, αλλιώς τον λέω εκεί. Μα και ο Πούτιν έγινε χριστιανός, λένε, όταν μία του κόρη, νομίζω, είχε πιάσει φωτιά το σπίτι του και μία του κόρη ήταν να καεί και λέει μετά την βρήκαν έξω από το σπίτι. Και τη λένε, και λέει αυτή, τη λένε πώς σώθηκες, και λέει να ήταν μία κυρία και ήρθε και με πήρε στην αγκαλιά της και με έβγαλε έξω. Και παίρναγαν από μία εικόνα της Παναγίας, να λέει αυτή ήταν η κυρία. Και από εκεί λέει ο Πούτιν, άλλαξε. Όχι μόνο άλλαξε, είδε και θαύματα. Για παράδειγμα, δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό που λένε το ταξίδι της Αγίας της Τιμίας Ζώνης στη Ρωσία να γίνει εκλογές. Ούτε προγραμματισμένες ήταν τότε οι εκλογές. Ποιες εκλογές? Που έγινε, που βγήκε ο Πούτιν και θεώρησαν οι Αμερικανοί ότι η Μονή Βατοπεδίου έπαιξε ρόλο στην εκλογή του. Πήγαιναν εκατομμύρια τότε και προσκυνούσαν. Λοιπόν, δεν ήταν προγραμματισμένα αυτά. Άμα ρωτήσετε το γέροντα, ήταν άλλη ημερομηνία να πάνε. Και τους λέει ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός, μην πάτε τότε, πηγαίνετε εκεί. Και έτυχε την ημερομηνία που τους έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτοί να κάνουν και εκλογές μετά. Δεν είχαν προγραμματιστεί, δηλαδή τα έφερε έτσι ο Θεός και μετά τιμωρήθηκαν οι Αμερικανοί, ξεσηκώθηκαν μαζί με το τέτοιο εναντίον και δημιούργησαν το υποτιθέμενο σκάνδαλο για τον γέροντα Εφραίμ που τους βασανίζουν μέχρι σήμερα. Και ο κόσμος πέρασε η προπαγάνδα ότι κάνανε κάτι σκληρό, κάτι δυνατό. Αλλά άμα πας στο δικαστήριο και παρακολούθησε τις πολλές φορές στο δικαστήριο, έχουν πέσει όλα. Οι μάρτυρες κατηγορίες που πήγαιναν έγιναν μάρτυρες υπεράσπισης. Δεν μπορούσαν να ευσταθήσουν σε αυτά που λέγανε. Αυτά κάνουν, αυτές δουλεύει η προπαγάνδα.
Λοιπόν, και να ξέρετε, εμείς τώρα που είναι παγωνιά, να ξέρετε δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε από τους άλλους ψεχασμούς. Τα παγώνουν όλα. Θέλω να ρωτήσω πριν, χρονικά πότε ξεκίνησαν οι ψεχασμοί. Εγώ θυμάμαι μικρός δεκαετία 70, αρχές δεκαετίας 70, που έβλεπα τις ουρές. Αυτά προφανώς ήταν από τα πολιτικά αεροσκάφη, να ήταν τα καφέ, δεν ξέρω αν ήταν από τότε οι ψεχασμοί. Κοίταξε, τότε βλέπαμε, αλλά εξαφανίζονταν οι ουρές. Δεν ήταν μόνιμα, δηλαδή έβλεπε το έφευγε το αεροπλάνο, δημιούργησε μια μικρή ουρά και μετά από. Αυτό, ναι. Έφευγε. Αυτό είναι το κανονικό, το εξηγείου κατσαρός, ότι αυτό δημιουργείται, είναι από το καύσιμο του αεροπλάνου, το οποίο ψύχεται και προς στιγμή, αλλά μετά διαλύεται αμέσως. Αυτό που είπα παλιά. Ναι. Αυτές οι ουρές θα δείτε ότι μένουν μέρες πάνω. Κάτι άλλο πάτησε. Είναι από το 1997. Ναι. Επίσημα έχει υπογραφεί αεροψεκασμός για την υπερθέρμανση στην Ελλάδα το 2009. Επίσημα. Αλλά δεν το λένε. Ναι, πάντως υπήρχαν από παλιότερα. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι το φαινόμενο αυτό είναι, άρχισε να εμφανίζεται στη δεκαετία του 90. Πάντως, οι ουρές που απλώνονται, παρατήρησα, είναι κάτω από συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, όταν έχουμε βοριά, είναι ξηρή ατμόσφαιρα, δεν παρατηρείται αυτό. Όταν όχι, στην παγωνιά δεν πάει. Όταν υπάρχει άπνοια με υγρή ατμόσφαιρα και στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Ο Παππούλης δεν είναι φυσικός, αλλά λέει. Όταν του κάνει λέει, παγωνιά ο Θεός και τελείωσε, λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Δεν είναι φυσικός. Και λέει, και αυτό μου είπε, ότι αν κρατήσουν λέει, η παγωνιά λέει 10 μέρες. Πράγμα που από ό,τι λένε θα συμβεί από τις 28 Δεκέμβρη και μετά. Δεν μπορούν να τα προβλέψουν. Τόσο πολύ. Αμερικάνοι είχαν κάνει μια μελέτη για την Ελλάδα, ότι ναι. Θα πέσει τέτοιο κρύο στη χώρα. Λένε διάφορα. Κάνε χρονιές, λέγανε και λίγες. Όχι αυτά που δεν πήγαινε. Αλλά άμα, ο Παππούλης λέει, άμα κρατήσει μια παγωνιά 10 μέρες, τότε ο ελληνικός λαός θα επαναστατήσει. Θα φύγει δηλαδή από την καταστολή. Αυτές οι προγνώσεις που κάνουν, που βγαίνουν και από τα κανάλια, κάθε χρόνο την άνοιξη θα λένε ότι θα έχει το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο θα είναι και ο χειμώνας. Μου έχει πει ο μετεωρολόγος είναι μη πάνω από 10 μέρες, μόνο ο Θεός γνωρίζει τι θα γίνει. Με τα τελειότερα μηχανήματα. Βέβαια, αυτοί αλλάζουν το κλίμα, προσέξτε. Ναι. Για παράδειγμα, κάποτε θέλοντας να βοηθήσουν την Πολωνία που ήταν σύμμαχοι και θέλανε να τη βοηθήσουν τότε με τον πρώτο πρόεδρο, τον Πολωνό που ήταν φιλοαμερικανός, καταστρέψανε τη σοδιά της ντομάτας στην Ελλάδα. Έριξαν κάποια μικρόβια εκεί που είχαν, δεν ξέρω πώς τα λέγανε. Δεν υπήρχαν τα αντίδοτα για τα μικρόβια αυτά και κάναμε εισαγωγές ντομάτες από την Πολωνία. Παίζονται συμφέροντα τέτοια μεταξύ των πολυεθνικών. Δηλαδή μπορεί να σου καταστρέψει μια σοδιά φέτος, ας πούμε, Μυτιλίνη. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο, δεν έχει ελιές. Όχι, κανένας δεν έχει ελιές στη Ελλάδα. Κανένας. Ναι, στην Πελοπόννησο είχε λίγο σε κάποια σημεία. Και από γνωστούς που έχουμε κάτω έχουμε. Γι' αυτό το λάδι έχει πάει στα, κοντεύει να πάει στα 5 ευρώ το κιλό. Βέβαια. Πάντα στην Παρασκευή που έγινε πανελλήνιο συνέδριο στην Καλαμάτα, είπαν ότι αυτό υποπτεύονται πλέον. Επίσημα ότι ακούγεται ότι από μικρόβιο κατέστρεψαν την φετινή σοδιά. Ρίχνουν διάφορα πράγματα έτσι ώστε να καταστρέφουν τις οικονομίες. Δεν χρειάζεται πλέον να κάνουν πόλεμο με κάποιο κράτος για να το καταστρέψουν. Έχουν άλλους τρόπους. Τεχνολογία. Κάνω ένα άλλο ερώτημα για τους κληρικούς που απήλθησαν από τη Συρία. Έχουν κάποιες πληροφορίες? Νομίζω αυτοί έχουν δολοφονηθεί από την πρώτη στιγμή. Εξαφανίστηκαν. Ναι, έχουν δολοφονηθεί. Είχαν βγει και τότε κάποια στοιχεία. Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Απλώς είχαν βγει και μάλιστα ότι ένας Τσετσένος έκανε το έγκλημά της. Ένας ήταν, μάλιστα τον είχαν φωτογραφίσει κιόλας οι Ρώσοι. Άρα είπαν ότι. Εφόσον δεν βρέθηκαν τα πτώματα που και που θαύτηκαν και λεπτομέρειες, ας τους θεωρούν αγνοούμενους μέχρι να βρεθεί κάτι νεότερο. Τρεις ήταν, τρεις. Δύο ήταν οι Μητροπολίτες, ένας Ορθόδοξος και ο άλλος ήταν Κόπτης νομίζω, και ήταν και ο οδηγός τους, ο οποίος οδηγός βρέθηκε νεκρός, τον σκότωσαν επί τόπου. Συγγνώμη, ερώτηση. Οι Κόπτες, πρώτον, δεν είναι αραβόφωνοι, ορθόδοξοι και αν εξαιρέσουμε τη γλώσσα σε όλα τα άλλα τα φίλια δεν πάσουν. Είναι μονοφυσίτες. Μπορείς. Έχουν διαφορά. Γιατί κάποιες στιγμή θα ακούσει από τον τύπο, λέει, ότι η μοναδική διαφορά, λέει, των Κοπτών, λέει, από εμάς, λέει, είναι η γλώσσα, λέει, και τίποτα, αλλά αυτό το είχα ακούσει από τον όχι, τύπο. Όχι, οι Κόπτες θέλουν να λέγονται ορθόδοξοι και γι' αυτό, άμα πάτε στην Αιθιοπία και πείτε ότι είστε ορθόδοξος χριστιανός, οι Κόπτες θα σας αγκαλιάσουν αμέσως. Στην Αιθιοπία, στα Ιεροσόλυμα βέβαια πέφτουν ξύλο εκεί με τους Αγιοταφίτες.
Δεν είναι γέροντα. Επιπλέον, τους παπικούς, δε, στην, οι Αιθίωπες, τους παπικούς, δεν τους βάζουν μέσα στους ναούς τους. Δεν τους βάζουν στους ναούς τους μέσα. Στην Αιθιοπία υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και υπάρχουν και αυτοί που είναι μονοφυσίτες, χώρια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η δικιά μας που έχουμε, των Αξόνους που είναι εκεί. Είναι, όχι, υπάρχουν και Ορθόδοξοι Αιθίωπες. Υπάρχουν πολλοί, πολλοί στην δικιά μας εκκλησία, αλλά να ξέρετε ότι εκεί είναι μονοφυσίτες. Μου είχε πει τότε ο Πατριάρχης, ο Αιθίωπας, ο Παύλος, που είχαμε πάει το 96, είχαμε συναντηθεί στην Αντίσα Μπέμπα, του είχα πάρει μια συνέντευξη και εμείς λέει, στέλνουμε τους, κοιτάξτε, στέλνουμε λέει όλους τους Μητροπολίτες και σπουδάζουν στην Ελλάδα, τους ιερείς μας, τους, και μετά τους κάνουμε Μητροπολίτες. Και του λέω, γιατί το κάνετε αυτό? Μαθαίνουν λέει στην Ορθόδοξη Θεολογία, που στη Θεολογική Σχολή τώρα εντάξει. Μαθαίνουν λέει την Ορθόδοξη Θεολογία και έρχονται μετά εδώ σιγά σιγά να περάσουν το κλίμα του Ορθόδοξου, γιατί δεν μπορούμε αμέσως τέτοια μεγάλη παράδοση που έχουμε ζήσει να πούμε ότι αποκόπτουμε και γινόμαστε Ορθόδοξοι. Εδώ λέει ο λαός μας έχει μάθει να κάνει με το ένα δάχτυλο το σταυρό του. Πώς θα το πούμε ότι θα το κάνει με τα τρία? Αυτά μου είπε ο ίδιος τότε. Και τα έγραψα στη συνέντευξη, αλλά μετά αυτός ήταν και ήθελε να ενωθεί με την Ελλάδα και είχε κάνει κινήσεις τέτοιες. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι από την ιεραρχία που είχε εκεί, τη σύνοδο που μας δέχτηκαν τότε, ήταν οι περισσότεροι μιλούσαν ελληνικά. Όχι, μιλούσαν ελληνικά οι περισσότεροι. Πάντως ένας προηγούμενος πάπας τους, δηλαδή πατριάρχης τους, ο Κύριλλος, ήταν θαυματουργός, δηλαδή έκανε θαύματα, ήταν άγιος άνθρωπος. Έχουν που ήταν πριν το Σεντούδα, δηλαδή. Πιο κοντά. Βέβαια, όταν πάνε στα Ιεροσόλυμα, εκεί γίνονται σκληροί. Δεν ξέρω τι τους. Και υπάρχει ένα, ο Πέτρος ο Χαλβατζής είχε δει ένα πραγματικό θαύμα με το Άγιο Φως τότε. Αυτός είχε, του είχε δώσει κάποιος από εδώ χρήματα να δώσει κάποιο γέροντα εκεί, Άγιο Ταφίτη. Και κάθισε, όταν τελείωσε η τελετή του Αγίου Φωτός, ακόμη υπήρχε το διάχυτο, λέει, αυτά τα μπλε που κατέβαιναν, τα μπλε φώτα, λέει, κατέβαιναν πάνω από τον ουρανίσκο, πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Και όταν ο Πέτρος κάθισε λίγο μετά και είδε ότι αυτά εξαφανίστηκαν μόλις πήγαν οι κόπτες. Πήγαν οι κόπτες να πάνε στη... να κάνουν ακολουθία. Ναι. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Ναι, όχι μέσα στο Παναγιωτάφο, από πίσω. Από πίσω, ναι. Όταν έγινε σε μια πομπή. Μόλις βγήκε η πομπή των κοπτών, έφυγε το Άγιο Φως τελείως. Και από εκεί κατάλαβα, λέει, ότι έχουμε την αλήθεια της πίστεως. Λέει ο Πέτρος ο Καλβατζής, ένας φίλος εδώ, γνωστός. Να προσθέσω κάτι, ένα λίγο γραφιστικό εδώ, για και αναφερθήκαμε για τους κόπτες. Να πω το εξής, ότι όλοι γνωρίζουμε έναν αξιοθαύμαστο αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό με το χτίσιμο των πυραμίδων, τη Μεγάλη Σφίγγα κτλ. Τα οποία αυτά τα χτίσανε οι Αιγύπτιοι και τα καφιόντουσαν φυσικά και αυτοί με το δίκιο τους, όπως και εμείς καφιόμαστε τα δικά μας. Θέλω όμως να σταθώ σε κάτι, ότι οι Αιγύπτιοι των πυραμίδων, των Φαραώ και της Μεγάλης Σφιγγός κτλ. Δεν ήταν σαν φυλή καταγωγής Άραβες. Οι Άραβες κατακλείζουν την Αίγυπτο κατά το Μεσαίωνα. Οι Κόπτες σήμερα στην Αίγυπτο, και αυτό το ξέρω από φίλο Αιγυπτιώτη που το έχει πει σε λεπτομέρειες, οι Κόπτες σήμερα στην Αίγυπτο δηλώνουν το εξής. Εμείς, λέει, είμαστε, λέει, Βέρειοι Αιγύπτιοι και δεν είμαστε Άραβες, λέει. Οι οποίοι Άραβες, λέει, είναι οι Μουσουλμάνοι, αλλά εμείς είμαστε οι αυθεντικοί. Είναι μπερδεμένοι τώρα. Και όλοι αυτοί. Ναι, συμφωνώ. Και μάλιστα ο χειρούργος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Γιακούμπ, ο ίδιος στην Αγγλία, είπε: εγώ είμαι Αιγύπτιος, λέει, και δεν αντέχω την αραβική καταπίεση, την ισλαμαραβική καταπίεση της Αιγύπτου, λέει. Γι' αυτό, λέει, βρίσκομαι εδώ πέρα, λέει. Και εγώ θέλω να γυρίσω στην Αίγυπτο, αλλά δεν θέλω να γυρίσω στην Αίγυπτο. Εμείς οι Αιγύπτιοι θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι εκεί πέρα. Και όχι οι Άραβες. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είχαμε για τους αεροψεγασμούς. Πιστεύω να ήταν κάποιος επικοδομητική συζήτηση, να βοήθησε. Και εγώ σας λέω αυτό που είναι το πιο σημαντικό, να είμαστε κοντά στο Χριστό και όλα τα άλλα γίνονται. Μην ακούτε και μην τρομοκρατήσετε από τίποτα.
κοντά στο Χριστό και φαγητό να μην έχουμε, όπως λέει, από τις πέτρες και από το θα βγάλει μέλι και, και ψωμί. Το λέει ο Δαβίδ μέσα. Μη φοβόσαστε τίποτε. Και αυτοί που, ξέρετε, αυτοί που μαζεύουν τρόφιμα, γιατί έρχεται καταστροφή, και αυτοί κάνουν λάθος. Ξέρεις, είναι απιστία. Γιατί μαζεύουν? Γιατί δείχνουν έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο Θεό. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος κάποτε σε κάποιον που λέει να μαζέψουν τρόφιμα γέροντα, έρχονται δύσκολες μέρες. Τη δεκαετία του 90. Τι του είπε? Για την ολιγοπιστία σου κάνει αυτό που κάνανε οι πατεράδες και οι μανάδες σου. Λέει, τι κάνανε? Αυτοί, λέει, τότε δεν είχαν σούπερ μάρκετ και επειδή πηγαίναν στις πόλεις, παίρναν έναν τσουβάλι ρύζι για όλο το χρόνο. Παίρναν έναν τσουβάλι ζάχαρη για όλο το χρόνο. Είχαν το στάρι τους και το αλεύρι της για όλο το χρόνο. Κάνε αυτό που κάνανε αυτοί. Του λέει, για να απαλλαγείς από αυτό να μαζεύεις τρόφιμα. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε ανθρώπους που έχουν φτάσει στο άλλο άκρο. Μαζεύουν τρόφιμα, λέει, γιατί φοβούνται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που αγκαταέλειψαν τις οικογένειές τους και μαζεύουν τρόφιμα γιατί νομίζουν ότι θα είναι σωτήρες για τα χωριά τους και για τα τέτοια. Αυτά είναι όλα πλανεμένα πράγματα και αυτά πρέπει να είναι μακριά από το χριστιανό. Εμείς πρέπει να έχουμε το Χριστό. Γιατί τροφές, υπάρχουν πάρα πολλές τροφές που έχουν συνδείξει απάνω το ε150, ε220, 300 κτλ. Όλα αυτά τα ε υπάρχουν, λέει, επικίνδυνα και ακίνδυνα. Δεν είναι όλα επικίνδυνα? Γιατί τα ξεχωρίζουν ως ακίνδυνα κάποια, ως... Ξέρετε ποια τα λεφτά? Ξέρω, ναι. Υπάρχει ολόκληρος κατάλογος που λέει ποια ε είναι επικίνδυνα και ποια είναι τέτοια. Κοιτάξτε, επικίνδυνα. Αυτό που χρειάζεται από το χριστιανό, να σας πω, αυτό που χρειάζεται από το χριστιανό είναι να σταυρώνει, να κάνει καλά την προσευχή του, να κάνει καλά την προσευχή του και να αγιάζει όλα αυτά που εισέρχονται και περισσότερα αυτά που εξέρχονται από αυτόν. Να είναι αγιασμένα. Και τότε δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτε. Δηλητήρια να τον ποτίζουν, καλό θα του κάνουν. Να το ξέρετε αυτό. Γιατί υπάρχουν γέροντες, ο πατήρ Βασίλειος ο Καψουχαλιβίτης, με ένα κομματάκι αντίδρου και λίγο νερό περνούσε μια εβδομάδα. Και όταν έτρωγε κάτι παραπάνω, νόμιζε ότι κάνει Πάσχα. Αυτό και πώς ζούσε, τι βιταμίνες έπαιρνε, ποιος θέλει. Και κοιμήθηκε 90 χρονών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευλογεί ο Κύριος και να συνεχίσετε. Εσάς καλή δύναμη. Να παράγετε αυτό το έργο και πνευματικό και δημοσιογραφικό. Για την Άγια Τετάρτη, μην ξεχνάτε την εκδήλωση που έχουμε για τα όποιοι έχουν πρόβλημα. Θα είναι δύο δικηγόροι, δεν θα μιλήσω εγώ. Θα έρθετε εδώ, θέλει ο Κλώρας ο Κλώρας. Όχι, θα είναι δύο δικηγόροι στην κυρία Κούρη. Αυτή είναι, η καταγωγή της είναι από τη Συρία, Ελληνίδα όμως, είναι εδώ, με μια άλλη δικηγόρο και θα μιλήσουν για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση από τα χρεοκοπημένα νοικοκυριά, τις συντάξεις και όλα αυτά, πώς μπορούν να αναποθούν. 7 η ώρα, την άλλη Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου. Μακάρι να είναι καλός ο καιρός, να έχουμε και περισσότερο. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Διονύση, πώς ήταν στο κόμμα εκεί που διακοπτωθήκατε? Ποιο? Το κόμμα που έκανε, το κόμμα που κυκλίνησε αυτή. Ελεύθερη πατρίδα.